1973-2023. 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ένα ραδιοφωνικό ιστορικό ντοκουμέντο στον Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας, καλό Σάββατο. Εύχομαι σε όλες και σε όλους. Όταν τελείωσα πριν από κάποιους μήνες την ανάγνωση του βιβλίου «Πριν σβήσουν τα φώτα», συγγραφέας ο Μίμης Ανδρουλάκης, εκδόσεις Πατάκη, ανοίγω άλλη μια παραθετική πρόταση. Κάθε χρόνο ο κύριος Ανδρουλάκης, Νοέμβριο μήνα, καλημέρα σας κύριε Ανδρουλάκη, μου αφιερώνει το βιβλίο του. Και είμαι ένας φανατικός αναγνώστης από τη δεκαετία του 90. Όταν λοιπόν τελείωσα πριν από κάποιους μήνες την ανάγνωση του αυτοβιογραφικού βιβλίου του κυρίου Ανδρουλάκη, κρατώντας σημειώσεις, είπα τη φετινή 50η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με ένα πρόσωπο μπορώ να την τιμήσω, να την προσεγγίσω ιστορικά, και αυτό το πρόσωπο θα είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης. Λίγες μέρες αργότερα άρχισαν του τηλεφωνώ προκειμένου να συνοηθούμε. Κράτησε κάποιους μήνες αυτή η συνεννόηση, παρότι από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό το αίτημα. Και πράγματι, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης βρίσκεται σήμερα στο ραδιοθάλαμο του Sky. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Αγαπητέ Μίμη. Πρέπει να σου πω ότι είναι πρώτη φορά που κάθομαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο να μιλήσω αναλυτικά για το Πολυτεχνείο. Φοβόμουν, ντρεπόμουν, δεν ξέρω. Δεν ήθελα, ας το πούμε έτσι, να είμαι ένας που έκανε κάτι στα 22 του και μετά να το επαναλαμβάνει διαβίου κάθε επέτειο. Και είπα θα μιλήσω με τα 50 χρόνια και έτσι έγραψα την αυτοβιογραφία μου. Εκεί έχω εντάξει για το Πολυτεχνείο, δεν έγραψα ένα βιβλίο για το Πολυτεχνείο. Εκεί μέσα θα δεις μια σειρά άλλα πράγματα που αφορούν τη ζωή μου και μέσα από τη ζωή μου σαν ένα κάτωπτρο βγαίνουν δεκάδες, εκατοντάδες άλλα πρόσωπα. Γι' αυτό λέω εγώ είμαι η άλλη. Ναι. Σε αυτό το βιβλίο το αυτοβιογραφικό του κυρίου Ανδρουλάκη, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα μάθετε για ένα κομμάτι της Κρήτης και της ψυχολογίας των ανθρώπων που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν θέλει κανείς. Ναι, εγώ έτσι το διάβασα. Προφανώς το βιβλίο δεν είναι Πολυτεχνείο μόνο, είναι η ζωή του Μίμη Ανδρουλάκη. Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσω δύο σελίδες εισαγωγικά, κύριε Ανδρουλάκη, κυρίες και κύριοι. Μπορείς να μου μιλάς στο ελληνικό, αλλά εγώ τώρα, αν θες να μιλήσουμε στο ελληνικό, να το. Στο ελληνικό θα μιλάμε, είμαστε παλαιοί γνωστοί. Ωραία. Ήμασταν άϊπνοι όταν φτάσαμε στο σταθμό Λαρίσης πρωί Τετάρτης 14 Νοεμβρίου. Προσθέτω εγώ έτος 1973. Ας περάσουμε από το Πολυτεχνείο να ενημερωθούμε σε τι φάση βρισκόμαστε. Εισαγωγικά το λέει ο Μίμης Ανδρουλάκης. Πολυτεχνείο να ενημερωθούμε, ήρθαν πέντε, οι άλλοι πήγαν πρώτα στις οικογένειές τους ή στα κορίτσια τους. Έτσι κι αλλιώς εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης, δεν είχα πού να πάω. Η κοπέλα μου είχε φύγει για τη δουλειά της και ο αδερφός μου είχε αλλάξει διεύθυνση. Κανείς δεν είχε στο μυαλό του αυτό που επρόκειτο να συμβεί. Αναζητούσαμε, όπως έγραψα πριν, τις κατάλληλες μορφές κλιμάκωσης, αναβάθμισης του αγώνα. Όχι μια απλή επανάληψη των συμβάντων του πρώτου εξαμήνου. Επανάληψη χωρίς ποσοτικούς και ποιοτικούς πολλαπλασιαστές σημαίνει στασιμότητα, κόπωση, εκφυλισμό του κινήματος. Η προδικτατορική εμπειρία πολύμηνων καθημερινών διαδηλώσεων είναι διδακτική. Καμία οργάνωση, κανένα άτομο δεν σχεδίασε, δεν οργάνωσε τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν σαν χιονοστιβάδα. Εκ των υστέρων θα υποθεί ότι η πολιτική είναι η τέχνη του προβλέπειν. Ναι, αλλά πρέπει να προβλέπεις και το απρόβλεπτο. Δηλαδή, την εμφάνιση συμβάντων μικρής ή ελάχιστης πιθανότητας που όμως μπορεί να έχουν δυσανάλογα μεγάλες συνέπειες. Τις πιθανές, απίθανες πεταλούδες. Τους μαύρους κύκνους ή τα λευκά κοτσίφια, όπως θα λέγαμε για την τελευταία παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008-2010. Κανείς από όσους διαδραμάτισαν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο δεν θεωρούσε εξ αρχής ότι παντού και πάντοτε η κατάληψη ενός χώρου αποτελεί την ανώτερη μορφή πάλης.
Μια κατάληψη έχει νόημα αν επιτυγχάνει μια υψηλή συσπήρωση ενός χώρου και κυρίως αν βρίσκει απήχηση στην κοινωνία αν την κινητοποιεί. Διαφορετικά, αν είναι απομονωμένος θύλακας ή νησίδα ουτοπικού κομμουνισμού, εκφυλίζεται. Οι μικρές γκρούπες βέβαια, οι σέκτες, επειδή αδυνατούν να κινητοποιήσουν κοινωνικές δυνάμεις, ρέπουν μονότονα στην κατάληψη μιας πολυκατοικίας, μιας σχολής και σπανιότατα μιας μικρής φάμπρικας. Λίγους μήνες πριν, τον Ιούνιο του 1973, είχε μυθοποιηθεί στη μετά τον Μάη Γαλλία η κατάληψη ενός χρεοκοπημένου εργοστασίου ορολογοποιίας. Από τους εργάτες του, όχι τους φοιτητές της Σορβόνης. Εμείς το αγνοούσαμε. Στη μεταπολίτευση είχαμε σωρία καταλήψεων αποξενωμένων από την κοινωνία που οδήγησαν στον εκφυλισμό τους ως μορφές πάλης. Αυτή όμως δεν ήταν η διάθεση στο Πολυτεχνείο ούτε των αριστερίστικων οργανώσεων, αν εξαιρέσουμε κάποια γραφικά συμβάντα άνευ σημασίας, ελάχιστον αναρχικών, οι οποίοι όμως σύντομα προσαρμόστηκαν στο γενικό ρεύμα. Δηλαδή, διαψεύστηκε ο καταρχάς φόβος ηγετικού στελέχους του ΚΚΕ εσωτερικού που τον εξέφρασε παραστατικά σε προβεβλημένο ρηγά, ανοίγουν εισαγωγικά. Θα κραυγάζετε σαν μαϊμούδες πίσω από τα κάγκελα και οι περαστικοί θα σας πετούν φιστίκια και μπανάνες. Τον κίνδυνο αυτό βέβαια πρέπει να τον έχει κάποιος πάντα στο νου του. Κανείς λοιπόν δεν σχεδίασε τα γεγονότα, αλλά και τίποτα δεν ήταν εντελώς τυχαίο, εντελώς αυθόρμητο. Το κάθε τι εμπειρήχε στοιχεία προγενέστερης εμπειρίας ή οργάνωσης. Ο κάθε παράγοντας που έδωσε σταδιακά τη μορφή του τριήμερου, ακόμη και αν φαινόταν τυχαίος. Και βέβαια, κόμματα, οργανώσεις, ηγετικά πρόσωπα ξεπεράστηκαν εκ των πραγμάτων μέσα στην πυκνότητα του χρόνου και στη δίνη των γεγονότων. Κανένας από την φυσική ηγεσία των φοιτητών δεν λειτουργήσε σαν βεντέτα ή ηγετίσκος. Δεν υπήρξαν περιθώρια για στάρ Έλληνες Κομπετίτ ή Αλέν Κριβίν. Όχι γιατί ήμασταν σεμνοί ή δημοκράτες, αλλά γιατί η επερχόμενη καταιγίδα έβαζε τον καθένα στη θέση του και τον ξεπερνούσε. Αν τυχόν λέμε εγώ, και εγώ στις συνεχείς αφηγήσεις μας επί 50 χρόνια, καλό είναι να μαζευτούμε τουλάχιστον τώρα, να μην μας πάρουν οι νέοι, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, για γεροντοφρικιά παλαιούς πολεμιστές. Με αυτές τις προκαταρκτικές σκέψεις και με την αμεροληψία της χρονικής απόστασης, καθώς και την απουσία οποιοδήποτε πολιτικού ή κομματικού κινήτρου, θα προσπαθήσω για πρώτη φορά να παρουσιάσω τα συμβάντα όπως τα έζησα, κοφτά και σύντομα, μόνο για να αξιολογήσουμε τους παράγοντες που διαμόρφωσαν το τριήμερο. Τη συγκίνηση και τα συναισθήματα ας τα προσθέσει ο αναγνώστης με τη φαντασία του. Γράφει σε αυτές τις σελίδες του πυκνού των κοντά 600 σελίδων πρώτου βιβλίου της αυτοβιογραφίας του, ο Μίμης Ανδρουλάκης. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω τώρα να αρχίσουμε από την πλατεία Μαβίλη, για να μας βάλεις στο κλίμα. Εσύ έχεις μια προϊστορία, την οποία θα τη διαβάσουν όσοι ενδιαφέρονται, στη δράση. Είσαι φοιτητής, έχεις μπει στον αγώνα. Αναλαμβάνεις δουλειές για το κόμμα. Το κόμμα ήρθε κάπως μετά. Εμείς εκείνη την εποχή, δηλαδή το 69-70 που μπαίνω εγώ στο Πολυτεχνείο, αναπτύχθηκε αυτό που θα λέγαμε ένα κίνημα από τα κάτω, κύκλων, ομίλων, παρεών, οι οποίοι βασικά ήταν αριστεροί, ας πούμε. Υπήρχε έντονος προβληματισμός, διαβάσματα, κινητοποίησεις και ουτοπίες. Δηλαδή εγώ για παράδειγμα στο ξεκίνημά μου επιχείρησα, εκπροσωπώντας μια μικρή οργάνωση τότε, αυτό που λέμε το στόχο, το μοτίβο, οι άνθρωποι της σκέψης συναντούν τους ανθρώπους του μόχθου. Έτσι θα δεις μέσα στο βιβλίο που έχω μια συγκλονιστική εμπειρία από το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά, όπου παρεμβήκαμε ας πούμε στην πρώτη απεργία που έγινε μέσα στη δικτατορία, μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι λοιπόν εκεί στον Πειραιά, προσπαθώντας να μπούμε στα εργοστάσια, μηχανική, χημική, να μπούμε στα εργοστάσια για να συνδεθούμε με τους εργάτες, αλλά και να αποκτήσουμε εργοστασιακή εμπειρία, πέφτω πάνω σε μια φυσιογνωμία απίστευτη που λέγεται Δημήτρης Μουρτζίκος. Ένας προδικτατορικός συνδικαλιστής, γοητευτικός, ασύλληπτη προσωπικότητα. Και συνδέστηκε στην οικογένειά του πια, σε βάζει στο σπίτι του. Στο σπίτι του. Χάρη σε αυτόν, εν πάση περιπτώσει, παρά τις θεμελιώδεις διαφορές που είχαμε, το ΚΚΕ στρατολογούμε στο κόμμα, ας το πούμε έτσι. Άρα είναι προγενέστερο του φοιτητικού κίνηματος. Το φοιτητικό κίνημα ξεκινάει, μπορούμε να πούμε, το 72. Δηλαδή, τα λέμε φοιτητικό κίνημα, Άρη, είναι δύο χρόνια. Είναι το 72 και το 73. Αυτά τα δύο χρόνια είναι το φοιτητικό κίνημα. Οι απόπειρες να συνδεθούμε με την εργατική τάξη αποδείχθηκαν ουτοπικές και μάταιες. Τότε η εργατική τάξη είχε πάει στον παράδεισο. Θέλω να καταλάβετε ποιο είναι το κλίμα, ας πάρουμε το 73. Η Χούντα κατάφερε να βγει στις αγορές.
για χρήμα. Στην ουσία το κατάφερε η κυβέρνηση του 66, δηλαδή η κυβέρνηση Στεφανόπουλου, των αποστατών που λέμε. Απλώς οι δικτάτορες κάθονται σε καλά απόνερα μιας οικονομίας που είχε ήδη προηγηθεί, είχε ξεκινήσει ακριβώς. Δηλαδή, εμείς τότε όμως, το 66 η Ελλάδα, μέχρι το 66, δεν μπορούσε να βγει στις χρηματαγορές, να βρει χρήμα φτηνό. Έτσι λοιπόν η Χούντα είχε την ευχέρεια μετά, αξιοποιώντας αυτή την επιτυχία, ότι ρυθμίστηκαν τα παλαιά χρέη, πληρώθηκαν και επομένως μπορούσαμε να επιστρέψουμε στις αγορές. Είχε μια ικανότητα να δίνει δάνεια. Δάνεια κυρίως σε ξενοδοχεία, σιγά σιγά άρχισαν και λίγο στεγαστικά. Γι' αυτό οι παλαιότεροι θυμούνται ότι ήταν καλά τα χρόνια των χουντικών. Ελέγεται όμως. Δηλαδή, δεν δικαιολογούσαν τη Χούντα κατά ανάγκη. Η αντιστροφή του κλίματος ξεκινάει με τον εξής παράλογο τρόπο. Ο Μαρκεζίνης, όπως ξέρεις, σταθεροποίησε τη δραχμή. Αυτός είναι ο θρύλος του Σπύρου Μαρκεζίνη, το 51. Ακριβώς. Κι όμως. Που κόβει τα μηδενικά. Ναι, κόβει τα μηδενικά. Τα κατοχικά. Λοιπόν, και συμβαίνει η εξής ηρωνία του πράγματος. Όταν ο Μαρκεζίνης γίνεται πρωθυπουργός υπό τον Παπαδόπουλο στα πλαίσια του πειράματος φιλελευθερωποίησης, έχουμε τον πόλεμο στο Ισραήλ. Το 1973. Έχουμε την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Που σπρώχνει σε άνοδο τις τιμές. Πρόξε την ηρωνία πάλι με τα 50 χρόνια μετά. Και ταυτόχρονα έχουμε και ένα άλλο περιστατικό, Άρη, πολύ σημαντικό. Η δραχμή, με απόφαση της Χούντας, ακολουθεί στην υποτίμηση το δολάριο. Έτσι λοιπόν το νόμισμα γίνεται φτηνό και πάλι έχουμε αύξηση των τιμών από αυτό. Και βέβαια έχουμε και τα πρώτα ίχνη, αυτό που θα δούμε στη μεταπολίτευση, από βιομηχάνησης. Δηλαδή το διεθνές περιβάλλον αρχίζει να γίνεται πιο ανταγωνιστικό και οι ελληνικές εταιρείες, οι δασμοβίωτες με φοροαπαλλαγές και με μεγάλα δάνεια αρχίζουν να κλονίζονται. Ήδη λοιπόν αρχίζει κάποιος κλονισμός. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι στην κοινωνία υπήρχε οικονομική δυσφορία που δημιούργησε το πολυεθνείο. Μια μικρή αλλαγή κλίματος έχει αρχίσει. Όμως ακόμα δεν είναι τα αίτια οικονομικά. Και θέλω να σου πω ότι ένας μεγάλος θεωρητικός της δημοκρατίας, ο Τοκβίλ, θα τον έχεις ακούσει, θα έχει γράψει αυτό το περίφημο βιβλίο για την Αμερική, σε μια μελέτη του 19ου αιώνα απέδειξε ότι οι εξεγέρσεις γίνονται όχι στον πάτο του βαρελιού, όχι στο χειρότερο σημείο, αλλά όταν λίγο αρχίζουν να βελτιώνονται τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό συνέβη με το κίνημα του 72-73, ας το πούμε έτσι. Παρότι είχαμε και μια εξέλιξη των φοιτητών, δηλαδή από τη μεταρρύθμιση του Παπανδρέου, πια το πολυτεχνείο που πήγαινα εγώ γίνεται κάπως πιο δημοκρατικό, ακόμα και η ιατρική. Εμένα ο πατέρας μου ήταν τζαγκάρης και μετά κυπουρός. Μπήκανε και φτωχόπαιδα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο που πριν ήταν αδύνατον, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε μια δημοκρατικοποίηση της παιδείας που εκφράζεται και μέσα στη δικτατορία. Συμπήκες με το διάβασμά σου όμως. Και με τη δυνατότητά σου να λύνεις ασκήσεις μαθηματικών. Έτσι δεν είναι, ή όχι. Ναι. Θέλω να πω ότι ήσουν ένας διαβαστερός μαθητής. Κοιτάξτε, ο Δημήτρης Ψυχογιός, θα τον ξέρεις. Βεβαίως, ο Δημήτρης Ψυχογιός, ένας από τους. Μπήκε πρώτος στο φυσικό. Ναι. Δημοσιογράφος και ένας από τα καθηγητής μετά ακριβώς και από τα μεγάλα πρόσωπα της αριστεράς. Ναι, και μάλιστα της αριστερίστικης αριστεράς. Δεν το ξέρεις αυτό. Ο Δημήτρης της αριστερίστικης αριστεράς. Ναι. Όχι κουκουέγεται. Πέρα. Αλλά αργότερα όμως η ματιά του είναι κριτική προς την. Εγώ λοιπόν, χάρη στις εφημερίδες του Τζαγκαρέδικου Άρη, τις είχαμε για να τυλίγουμε τα παπούτσια. Μέσω των εφημερίδων του Τζαγκαρέδικου μαθαίνω την ελληνική ιστορία που θα τη δεις μες στο βιβλίο. Έτσι λοιπόν, όταν οι φοιτητές λένε για τον Μαρκεζίνη, δεν ξέρουν ποιος είναι αυτός. Δηλαδή το 73 οι φοιτητές θεωρούν τον Μαρκεζίνη απλώς ένα καραγκιόζι. Δεν ξέρουν την προϊστορία του Μαρκεζίνη και μάλιστα οι αριστεροί φοιτητές αγνοούν εντελώς ότι στη δεκαετία του 50 τουλάχιστον τρεις φορές η αριστερά έφτασε στο παρένα λεπτό να κάνει προγραμματική συνεργασία μαζί του. Τρεις φορές. Και μάλιστα χάρη σε αυτή την επερχόμενη συνεργασία Μαρκεζίνη-Αριστεράς εκβιάστηκε το κέντρο Γιώργιος Παπανδρέου, Σοφοκλής Βενιζέλος, Γιώργιος Καρτάλης και η ΕΔΑ δηλαδή τον. Η ΕΔΑ είχε σε προγραμματική συμφωνία. Ναι. Και έσπευσε ακριβώς για να προλάβει τη συμφωνία με τον Μαρκεζίνη, έσπευσε το κέντρο ενωμένο και συνεργάστηκε εκλογικά με την ΕΔΑ στις εκλογές του 1956. Είναι η περίφημη Δημοκρατική Ένωση, στην οποία αναφέρεται και πολύ συχνά ο Κώστας Μητσοτάκης. Δηλαδή υπάρχει μια προϊστορία που αγνοεί. Ναι. Και έτσι λοιπόν. Μισό λεπτό, άλλη μια αναλογία με το σήμερα. Ναι. Γενικότερα υπάρχει ένα έλλειμμα στην ιστορία, στη γνώση και στην ενημέρωση. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Το βλέπουμε και σε άλλες γενναίες, πολύ πιο πίσω από πολύ τώρα. Πολύ έλλειμμα, σημαντικό. Εγώ πήγα προχθές σε ένα συνέδριο για το Πολυτεχνείο και νόμιζα, ας πούμε, ότι αφού το βιβλίο μου ήταν και best seller, κάτι θα έχουν πάρει ή από προηγούμενα βιβλία μου. Αγνοούσαν
τι έγινε με τον Ιωαννίδη, πώς έγινε, τι συνέβη μες στη Χούντα. Δηλαδή η Χούντα που είναι η εγγύς ιστορία μας, ας πούμε, πρόσφατη εντελώς, αγνοείται, δεν έχει μελετηθεί αναλυτικά, ιστοριογραφικά και αντικειμενικά. Λένε, ας πούμε, για τον Ιωαννίδη χωρίς να ξέρουν ποιος είναι αυτός. Ναι, δεν μελετήθηκε ούτε και από την αριστερά σοβαρά. Μα όχι βέβαια. Ναι, ναι. Μα όχι βέβαια. Ναι. Δηλαδή τα σχήματα κυριαρχούν πάνω στην ιστορικά συγκεκριμένη δηλαδή, ανάγκη. Το εγώ ήμουν, πέρασα κι εγώ ή κι εγώ ήμουν, ναι, από την ουσία του πράγματος. Να διερευνηθεί τι ήταν αυτό το Πολυτεχνείο, τι συνέβη τότε. Δηλαδή, ας πούμε, ναι, λένε ορισμένοι, δεν το ξέρουν αυτό, ότι το Πολυτεχνείο έφερε τον Ιωαννίδη. Στην πραγματικότητα ο Ιωαννίδης είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Δεν είναι η απλοϊκή εικόνα που έχουμε. Εγώ σε ένα βιβλίο μου, Αγάπη Μέδουσας, έφερα στο φως και το ψυχογράφημά του και την ιστορία του. Ο Ιωαννίδης, η οικογένειά του. Έχει ένα φοβερό σκηνικό με την κλινική που είναι απέναντι από την Αμερικανική πρεσβεία. Απέναντι από την Αμερικανική πρεσβεία είναι η κλινική που είναι ουσιαστικά της οικογένειας Ιωαννίδη, για να λέμε την αλήθεια. Ναι. Κιανού Σταυρός, ωραία. Κιανού Σταυρός, λέγεται. Ναι. Λεγότανε δηλαδή. Ναι, ναι, λεγόταν. Και μάλιστα εκεί είχα πάει εγώ ως φοιτητής του Πολυτεχνείου να βγάλω τις αμυγδαλές μου. Μάλιστα. Και χωρίς να ξέρω, επειδή είχα άσθημα όταν ήμουν μικρός, μου λένε είχε τίποτα αλλεργικό κλπ. Λέω ναι, όταν ήμουν μικρός. Δεν ήξερα ότι η γυναίκα που μιλώ, αυτή η αυστηρή και σοβαρή κυρία που με φρόντισε, είναι, είναι η αδερφή του Δημήτρη Ιωαννίδη, η Δέσποινα. Και λοιπά, σύζυγος του Αλαζράη, τον οποίο τον νόμιζα εγώ ότι είναι κριτικός από το Άκες, γέλασε αυτό και μου λέει όχι. Είμαι εβραϊκής καταγωγής, είμαι ισραηλιτικής καταγωγής. Πρόσκειται δηλαδή τώρα ένα στοιχείο σοκ που φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια. Ένθεν και έθεν υπάρχουν οι ορθώς σκεπτόμενοι, έτσι. Ο Ιωαννίδης, η οικογένεια του Ιωαννίδη, του Δημήτρη. Του δικτάτορα. Του δικτάτορα. Που ρίχνει τον Γιώργιο Παπαδόπουλο. Είναι ο πατέρας του Αριστοτέλης, δεν λεγόταν Αριστοτέλης, είχε εβραϊκό όνομα. Ήταν από τους Ρωμανιώτες των Ιωαννίνων, από αυτή την εκπληκτική φυλή. Την εξόντωσε βέβαια ο ναζισμός, αλλά επέζησαν μέχρι και έβγαλε δήμαρχο, ένα καταπληκτικό άνθρωπο που δυστυχώς πέθανε νωρίς, ας πούμε, φέτος. Και ασχολήθηκα με βαθύ σεβασμό, έκανα έρευνα και έφτασα βεβαίως και στον πατέρα του Ιωαννίδη. Όταν πήγε στους Βαλκανικούς πολέμους και γράφτηκε να πολεμήσει. Στο μηχανικό, του λένε τι επίθετο είναι αυτό, από πού είσαι, από τα Γιάννα, γράψε τον Ιωαννίδης. Δεν ξέρω, κατάλαβες πώς γινότανε. Ιωάννινα Ιωαννίδης. Ιωαννίδης. Υπήρχε ένας αυταρχισμός στο βενιζελισμό, όπως ξέρεις. Δεν ήθελε τους Εβραίους, δεν τους ήθελε τους Εβραίους. Ήταν ένα μπέρδεμα εκεί με τη Θεσσαλονίκη, λόγω Θεσσαλονίκης κλπ. Είναι παλιά η σχέση με τη Φεντερασιόν, είναι ένα μπέρδεμα αριστερό. Ούτε η αριστερά το ξέρει αυτό. Γιατί, ξέρω εγώ, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρημοδότησε, πρόσεξε Άρη, την ίδρυση του ΚΚΕ. Με συγκεκριμένο τρόπο για να υπερκεράσει τη Φεντερασιόν την Εβραϊκή της Θεσσαλονίκης, διότι αυτή, ας το πούμε. Τη σοσιαλιστική Φεντερασιόν. Τη σοσιαλιστική. Μπερναρόγια αριστεροί. Ακριβώς. Ναι. Κομμουνιστές. Γιατί? Διότι αυτοί οι άνθρωποι, πολύ βασανισμένοι από τα έθνη κράτη, ευημερούσαν, ας το πούμε, στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχαν το κεφάλι του ήσυχο. Και αν άρχιζαν οι εθνικισμοί, ένιωθαν ένα άγχος. Και επομένως. Δεν ήταν σφοδροί υπερασπιστές, ας το πούμε έτσι, των εθνικών δικαίων, θα λέγανε εκ των υστέρων. Υπήρξε λοιπόν μια κόντρα με το βενιζελισμό κάποια στιγμή. Δηλαδή, αυτό είναι απίθανο να ακούσει κανείς ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρημοδότησε το ενίδρυση του ΚΚΕ, διότι ήθελε στα διεθνή φόρα ένα κόμμα σοσιαλιστικό, το οποίο να υπερασπίζει τα δικά του αλυτρωτικά σχέδια. Και ένα άλλο Εβραίο γερμανική καταγωγή, ο Ροτ. Λέει ότι εμείς ως Εβραίοι ζούσαμε πολύ καλύτερα στο πλαίσιο της Αυστρο-Ουγγαρίας, της Αυτοκρατορίας, σε σχέση με το εθνικό κράτος. Και μόλις σχηματίστηκε η Γερμανία, λέει ήρθε η ώρα να φύγουμε, γιατί άρχισε ο αντισημιτισμός. Ακριβώς. Σε αυτό πάει να υποφεληθεί και ο Ερντογάν σήμερα, έτσι. Ναι. Το υπενθυμίζει στους Άραβες αυτό, όχι, αλλά πρέπει να το πει και στους Εβραίους. Η ιστορία έχει αυτά τα παράδοξα. Έτσι λοιπόν ο πατέρας του Δημήτρη Ιωαννίδη. Είναι απόταχτος του 35 με τους Βενιζελικούς, με τον Πλαστήρα, στο τρελό κίνημα του 35. Και χάρη σε μια προσωπική σχέση που έχει με τον στρατηγό Παπάγο, τη γλιτώνει. Γλιτώνει το κεφάλι, το επανέρχεται και μετά εκ του στρατεύματος έμαθε το μηχανηλίκι και κάνει σαν εργολάβος, μηχανικός, δουλειές κλπ. Στέλνει το γιο του στο Πολυτεχνείο, το Δημήτρη. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι άγνωστα. Τον βάζει στη Σχολή Ευελπίδων και στο Πολυτεχνείο ταυτόχρονα. Είναι ένα μυστήριο καπέλο ο Ιωαννίδης. Και μάλιστα είναι στο πρώτο κίνημα, νεαρός λοχαγός, είναι στο κίνημα του 51, επίδειξη δύναμης του Παπάγου προς τον Βασιλιά. Είναι το πραξικόπημα του 51 που λέμε. Πρόσχετο τώρα το τρελό, σε πάω σε κάτι εντελώς τρελό, που μου κάνει εντύπωση οι ιστορικοί δεν το γνωρίζουν. Ο Δημήτρης Ιωαννίδης είναι φανατικός του σχήματος ως λοχαγός, ο ιδέα, ο στρατός, ξέρω εγώ, με τον Παπάγο έχει την εξουσία, αλλά τη διακυβέρνηση την ασκούν τεχνοκράτες. Τύπου Μαρκεζίνη. Δηλαδή στο μυαλό του η κοσμοθεωρία ότι είναι Παπάγος Μαρκεζίνης.
και είναι Μαρκεζινικό σε όλη του τη ζωή. Εδώ είναι η ειρωνία του πράγματος, έτσι. Βέβαια, ο Μαρκεζίνης πάει τα φιάνη του Παπαδόπουλο, γίνεται έξαλλος ο Ιωαννίδης. Και θα σας πω κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το έχω πει ποτέ μου. Και έτσι, μετά τον ρίχνει τον Παπαδόπουλο. Το ρίχνει, μετά το Πολυτεχνείο. Ακριβώς. Ναι. Και πρόσεξε τώρα να δεις. Από τον Μάρτιο του 70. Νωρίτερα αρχίζει το σπρόξιμο του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη. Λοιπόν, πρώτου Πολυτεχνείου, πρώτου Νοεμβρίου. Πολύ πριν. Πρόσεξε. Τον Μάρτιο του 73, όταν εμείς είμαστε πια στρατευμένοι φοιτητές, μετά το πρώτο Πολυτεχνείο και μετά την πρώτη νομική, ο Ιωαννίδης κάνει την πρώτη σύσκεψη των επιτελικών στελεχών του. Έχω και τα πρακτικά της που λέει ο λόγος. Αλλά νομίζω ότι τα έχει και ένας επιφανής του σταθμού σας, διότι είχαμε την ίδια πηγή, το γνωρίζει, να μην νιώθει ανταγωνιστής. Λοιπόν, είχαμε την ίδια πηγή, διότι εγώ νωρίτερα φρόντισα από αυτόν να έχω δημιουργήσει μια σχέση εξομολογητικής εμπιστοσύνης με τους αδελφούς Παλαΐνη, δηλαδή με τα πρωτοπαλίκαρα του Ιωαννίδη, τα πιο σημαντικά πρωτοπαλίκαρα από την εποχή της Κύπρου, έτσι. Ο Αλέξης Παπαχελάς το γνωρίζει, ναι, είναι, έχουμε την ίδια πηγή. Το ακριβώς. Σκοτεινό δωμάτιο. Ακριβώς. Έχουμε την... Ξέρουμε λοιπόν, εκ των υστέρων μαθαίνω λοιπόν, όλες τις συνεδριάσεις που κάνει ο Ιωαννίδης και η τελευταία, η καταληκτική, γίνεται τον Οκτώβριο του 73, που είναι όλο το σχέδιο πια οριστικό. Το τελευταίο αυτό γίνεται στο διαμέρισμα της αδερφής του, της Δέσποινας, στην Βασιλή Σοφία, πιο κάτω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία απέναντι, ένα μεγάλο διαμέρισμα, εκεί γίνεται η τελική σύσκεψη, που και εκεί έχουμε περίπου τα πρακτικά, τι αποφασίζεται κλπ. Το Πολυτεχνείο μετατόπισε μόνο μία εβδομάδα το πραξικόπημα του Ιωαννίδη. Δηλαδή, ενώ και εμείς ακόμα και στη δίκη εγώ, ομολογώ ότι έκανα ένα λάθος. Προσπαθούσαμε να ρίξουμε στον Ιωαννίδη την ευθύνη της σφαγής, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν ήταν η ευθύνη της σφαγής στον Ιωαννίδη. Μίμης Ανδουλάκης, κυρίες και κύριοι, τέλος του πρώτου ημιώρου, ειδήσεις σε τίτλους, συνεχίζουμε. Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπορου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, θα είναι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, απέναντί σας, ο Μίμης Ανδρουλάκης, στη σημερινή πρώτη εκπομπή, επαιτειακή, ιστορική, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Να επαναλάβω τον πρόλογό μου, όπως ακριβώς τον είπα πριν από μισή ώρα, διαβάζοντας πριν από λίγους μήνες το πρώτο βιβλίο στην αυτοβιογραφία του Μίμη Ανδουλάκη με τον τίτλο «Πριν σβήσουν τα φώτα» από τις εκδόσεις Πατάκη, τελειώνοντας το βιβλίο πριν από κάποιους μήνες, είπα «Αυτός είναι ο άνθρωπος που θα ήθελα, αν αποδεχθεί, να γράψουμε την ιστορία του Πολυτεχνείου». Ο Μίμης Ανδουλάκης δεν είναι από τους ανθρώπους που έχει μιλήσει, έτσι θα το πω και εγώ με έναν τρόπο απλό, ενδεχομένως και απλοϊκό. Δεν πούλησε τη συμμετοχή του στο Πολυτεχνείο, είναι μεταξύ εκείνων των προσώπων που πρωταγωνίστησαν. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι. Εγώ από όλα αυτά τα πρόσωπα, τις κυρίες και τους κυρίους, επέλεξα τον Μίμη Ανδουλάκη, γιατί, θα σας το αιτιολογήσω, διότι έχει ένα ψώνιο με την ιστορία, τον έχει χτυπήσει τα τελευταία χρόνια, είναι πολυγραφότατος και ψάχνει αυτά που γράφει. Λοιπόν, και μαθαίνω ιστορίες από τον ίδιο, διαβάζοντάς τον, κυρίες και κύριοι. Κάθε Νοέμβρη ο Μίμης Ανδουλάκης εκδίδει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη. Διαβάζοντας, βάζοντας αυτά τα στη σειρά, μαθαίνει κανείς την ελληνική ιστορία. Την ελληνική ιστορία, την οποία ομολογώ ότι δεν είναι από αυτή που λέγεται μέσα στο Πανεπιστήμιο, αλλά η ελληνική ιστορία, τα γεγονότα της έχουν και άλλες πλευρές και άλλες οπτικές κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, όσοι είστε από το προηγούμενο ημίωρο, συνεχίζουμε. Και όσοι ήρθατε τώρα, καλώς ορίσατε. Δεν συνηθίζω να λέω, δεν μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις ότι «Α, είμαστε μπροστά σε ένα ντοκουμέντο», αλλά αυτά που λέει ο Μίμης Ανδουλάκης έχουν πολύ ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, για όσους και όσες τα ζήσατε, είσαστε από τα 50 και πάνω, όσοι είστε νεότεροι, νεότερες, ευκαιρία να ακούσετε μια, θα έλεγα, μπορώ να το πω, αυθεντική ιστορία για το Πολυτεχνείο, κύριε Ανδουλάκη. Καλημέρα σας. Μπορώ να το πω αυτό, αυθεντική. Όπως με τα βιώματα τα δικά μου, αλλά και με τις συμβολές όλων, διότι όταν έπεσε η δικτατορία, επειδή ήμουν μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και ο μόνος που ήμουν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου.
Έτσι ανέλαβα και πήρα σημειώματα από όλους, τα οποία αποτελούν, ας το πούμε έτσι, μια βιβλιοθήκη. Είναι στη διάθεση του κόμματος, πιστεύω να τα έχει ακόμα αυτά τα σημειώματα. Δεν υπάρχει δε μία σειρά μέσα σε αυτό το βιβλίο που να μην την έχω διασταυρώσει και από δύο-τρεις άλλους συναγωνιστές, ας πούμε, γιατί είναι στιγμές που μπορεί πάντα η ανάμνηση έχει ένα υποκειμενικό χαρακτήρα. Δηλαδή, σε μένα βάζω στα βιβλία μου αναμνήσεις που είναι ζωντανές, έντονες δηλαδή, όμως συμβαίνει κάτι παράδοξο με τις αναμνήσεις. Είναι όπως όταν επισκεφτόμαστε ένα τόπο της παιδικής μας φαντασίας. Δηλαδή, μπορεί να φανεί ξαφνικά πολύ μικρό αυτό που εμείς νομίζουμε μεγάλο ή πολύ μεγαλύτερο από ό,τι νομίζαμε. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρόβλημα διαστάσεων το οποίο πρέπει να το εξακριβώσεις, να το ελέγξεις με βάση την επιστημονική αντίληψη της ιστορίας. Γιατί η ανάμνηση μπορεί πολλές φορές και να σε εξαπατήσει, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, ήθελα, Άρη, να πούμε στους ακρατές, οι οποίοι πολλοί είναι νέοι και μπορεί να μην θυμούνται τι ήταν το 73, έτσι. Να πούμε δύο-τρία λόγια. Έχουμε μισό λεπτό, θα τα πούμε όλα, αλλά έχουμε τελειώσει με τον Ιωαννίδη και την στιγμή. Ναι. Θες προλογικά να πούμε κάτι, να το πούμε. Ωραία. Θα δείτε πώς θα φτάσουμε πάλι στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, είμαστε στο 73. Συμβαίνει το πρώτο πολυτεχνείο που λέμε, όπου μας στρατεύει εμάς η Χούντα. Εγώ μπαίνω στην παρανομία, αλλά συλλαμβάνομαι μετά. Με πάνε στον Ευάγγελο Μάλιο, τέλος πάντων, μια ολόκληρη περιπέτεια. Εκείνη τη στιγμή ο Παπαδόπουλος, θέλοντας να κάνει άνοιγμα, κατά κάποιο τρόπο μας αντιμετωπίζει ευνοϊκά. Δηλαδή, εγώ θα έπρεπε να πάω με δικογραφία ως ανυπόταχτος. Και για μια σειρά άλλα αδικήματα που θα μπορούσαν να μου καταλογήσουν αν με ανέκριναν για τον Πειραιά ή με άλλους να κάνανε κάποιες διασταυρώσεις. Μας έστειλε στο στρατό. Δηλαδή, είπε: δεν θέλω να κάνω μια γενιά επαγγελματικών στελεχών του ΚΚΕ. Θα πάνε στο στρατό. Και έτσι πήγαμε στο στρατό. Είμαστε λοιπόν φαντάρι από το τέλος του Φλεβάρι, αρχές του Μάρτη του 73. Σε ποιο έτος? Σε ποιο 73. Έτος, όχι, σε ποιο έτος στο Πολυτεχνείο είσαι φοιτητής? Είμαστε στο τρίτο έτος. Στο τρίτο έτος, λοιπόν, και σπουδάζεις? Τοπογράφος μηχανικός. Μάλιστα. Λοιπόν, στο τρίτο έτος είμαστε και αμέσως μετά γίνεται η νομική η πρώτη, ακολουθεί η νομική η δεύτερη. Το Μάρτιο αρχίζει ο Ιωαννίδης να κινείται, έτσι πάμε τώρα χρονολογικά. Το Μάιο γίνεται αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που λέγεται κίνημα του ναυτικού, που υποσχέθηκα στον εαυτό μου τότε, όταν ήμουν φαντάρος και είδα την αναταραχή μέσα στο στράτευμα. Υποσχέθηκα μια μέρα να λύσω το ένιγμα, το γρίφο, πώς προδόθηκε το κίνημα του ναυτικού, που ήταν συγκλονιστικό, έτσι. Φαντάσου να βγαίνανε 20 αντιτορπιλικά, τόσα πλοία στο Αιγαίο Πέλαγος. Θα έπεφτει η Χούντα. Προδόθηκε την τελευταία στιγμή. Πώς και τι, το έγραψα σε ένα βιβλίο που λέγεται Αγάπη Μέδουσας. Τότε διερεύνησα και το φαινόμενο του Δημήτρη Ιωαννίδη που σας είπα πριν. Λοιπόν, πάμε μετά στο δημοψήφισμα του Παπαδόπουλου. Γίνεται ο Παπαδόπουλος πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάνει το άνοιγμα στο Μαρκεζίνη. Μισό λεπτό. Υπάρχει αυτό το σχήμα της συμβουλευτικής, ότι θέλει μια σχετική ως εκδημοκρατισμός. Εντάξει, δεν υπήρχε. Δεν είχε καμία ιδιαίτερη σημασία αυτό, αλλά ο Παπαδόπουλος γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας και προχωρεί στο πείραμα με το Μαρκεζίνη. Πρόσεξε τώρα να δεις τι είναι ο Μαρκεζίνης. Πάλι ξαναπάμε στο Μαρκεζίνη. Ο Μαρκεζίνης, εμείς είμαστε φαντάροι τότε, δεν είδαμε το πρώτο του άρθρο. Κάνει άνοιγμα στην αριστερά. Και ξεκινάει ο Μαρκεζίνης, όπως είδα αμέσως μετά το άρθρο αυτό, από τον Λένιν. Όταν θέλουμε στην αριστερά να δικαιολογήσουμε τους συμβιβασμούς μας, ακόμα ας πούμε και τον ιστορικό συμβιβασμό. Πάτε στις γραφές. Πάμε στις γραφές. Πάμε στην πηγή, στον Λένιν. Που ο Λένιν λέει τους αναγκαίους συμβιβασμούς. Υπενθυμίζει λοιπόν ο Μαρκεζίνης στην αριστερά ότι πρέπει να κάνουμε αναγκαίους συμβιβασμούς για να προχωρήσουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο συμβιβασμός αυτός θα είχε ένα νόημα αν δεν θα είχες τον Παπαδόπουλο πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι το 80. Δηλαδή 7 χρόνια πρόεδρο Δημοκρατίας στο δικτάτορα. Δεν ήταν, ας πούμε, το σχήμα δεν ήταν βιώσιμο. Παρόλα αυτά, πρόσκειται τώρα να δεις τα μυστικά της αριστεράς, συμβάζω. Η μεγαλύτερη φυσιογνωμία της προδικτατορικής αριστεράς και στα χρόνια της δικτατορίας. Ο Σεβάσμιος και Σόφρον Ηλίας Ηλιού γράφει ένα άρθρο στο Βήμα. Εμείς είμαστε φαντάροι. Τότε είμαστε στην Ελευθερούπολη. Ένα βήμα μόνο ερχόταν στην Ελευθερούπολη. Κάποιος μας λέει: έχει άρθρο ο Ηλιού. Κάποιος είχε πάρει την εφημερίδα, τους τη ζητήσαμε και κόψαμε το άρθρο του Ηλιού. Εκεί λοιπόν ο Ηλιού έχει τη θεωρία της ρογμής. Δηλαδή ότι το πείραμα Μαρκεζίνη μπορεί να είναι μια ρογμή από το οποίο μπορεί να περάσουν πολιτικές εξελίξεις ενδεχομένως κλπ. Και να πέσει η Χούντα δηλαδή. Και επενθυμίζει και αυτός τη θέση του Λένι για τους αναγκαίους συμβιβασμούς. Αυτό είναι λοιπόν το άρθρο του Ηλία Ηλιού, η θεωρία της ρογμής. Είχε επαφές με την αριστερά εκείνη την περίοδο ο Μαρκεζίνης? Ο Σπύρος ο Λιναρδάτος τον επισκεπτόταν, το έχει πει ο ίδιος, το έχει γράψει στην βιογραφία του και προφανώς μετέφερε κάποιες απόψεις, άμεση επικοινωνία δεν υπήρξε, αλλά κάποιοι το σκέφτονταν μήπως μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τη ρογμή Μαρκεζίνη.
Μεταξύ αυτών είναι μια άλλη εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς που έχει το θάρρος στις γνώμες του. Διαφωνείς ή δεν διαφωνείς, είναι ο Λεωνίδας Κύρκος. Γράφει ένα άρθρο που πάλι εμείς δεν το είχαμε δει. Ως Κάπα Λουκίδης, αντιστρέφει τα αρχικά του. Από Λεωνίδας Κύρκος, Κάπα Λουκίδης, ξέρω, Κωνσταντίνος Λουκίδης. Στο οποίο υιοθετεί τη θεωρία της ρογμής με τη σκέψη μιας διαλεκτικής, όπως λέμε τώρα εμείς οι αριστεροί, όταν θέλουμε να τα κάνουμε λίγο πιο φιλοσοφημένα τα πράγματα, μιας διαλεκτικής συγκρουσιακής συμμετοχής στο πείραμα Μαρκεζίνη. Ναι, με πρόεδρο τον Παπαδόπουλο όμως. Με πρόεδρο τον Παπαδόπουλο. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Ρογμή, αλλά ο Παπαδόπουλος πρόεδρος. Ο δικτάτορας πρόεδρος. Ναι, μάλιστα. Δεν αλλάζει προς το παρόν. Υποτίθεται θα ζητήσουν εγγυήσεις. Υπάρχει. Δηλαδή συγκρουσιακή συμμετοχή σημαίνει ότι στην πορεία θα. Επειδή προηγουμένως σου είπα για τη συμβουλευτική, αυτό έχει ξεπεράσει τη συμβουλευτική αυτή η εξέλιξη. Πάει, ναι, έτσι, έχει ξεπεράσει. Έχει πάει η συμβουλευτική τώρα. Ναι, γιατί και με τη συμβουλευτική κάποιοι γλυκάθηκαν και ψηλό ζαχάρωσαν λίγο την και ιστορία. Και με τον αλλά... Ιωαννίδη γλυκάθηκαν, ναι. Δεν θα πούμε τα ονόματα. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία τώρα να κάνουμε λέμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και ο Λεωνίδας γράφει αυτό το άρθρο. Υπάρχει επομένως ένα διχασμό και στο κουκουέ εσωτερικού. Δηλαδή και ο Ηλίας ήταν πιο πολύ με το κουκουέ εσωτερικού. Υπάρχει ένα προβληματισμό, εν πάση περιπτώσει. Όμως το κουκουέ εσωτερικού είναι διχασμένο, μάλλον. Το Ορθόδοξο τι λέει. Πρόσεχε να δει. Το Ορθόδοξο κουκουέ καταγγέλνει το πείραμα Μαρκεζίνη, αλλά θέλει, όπως είναι λογικό, να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό, ας το πούμε έτσι, αυτή την γυναιμία, να εκμεταλλευτεί τα στοιχεία. Κάποια ελευθερία δεν θα γίνουν συλλήψεις, τις οποίες κινδύνευε, μένει στην παρανομία. Ενώ το κουκουέ εσωτερικού σχεδόν βγαίνει από την παρανομία. Μπαίνει σε μια κατάσταση μισονομιμότητας. Ο Λεωνίδας κυκλοφορεί πραγματικά. Όμως στις φυλακές είναι ακόμα κόσμος, έτσι. Ενώ έχουμε το πείραμα Μαρκεζίνη, ας το πούμε έτσι, από το κουκουέ εσωτερικού είναι ο Βασίλης Νεφελούδης, ο οποίος μου είπε εμένα, και το λέει και στη βιογραφία του, ότι συμβούλεψε τον Λεωνίδα για μια συγκρουσιακή συμμετοχή στο πείραμα Μαρκεζίνη. Όλα αυτά δεν έχουν τίποτα το παραχινιακό ή καμιά θεωρία συνωμοσίας. Η σχέση με τον Μαρκεζίνη είναι δεκαετιών της αριστεράς. Έτσι, αυτό θέλω να το τονίσω. Το κουκουέ λοιπόν θέλει αυτό την προσωρινή, ας το πούμε έτσι, περίοδο χαλάρωσης για να ανασυνταχθεί. Φαντάζεται ότι μπορεί να πιάσει κάποια επαφή με την εργατική τάξη και κυρίως έχει ένα εσωτερικό πρόβλημα. Την ίδια περίοδο, τις ίδιες μέρες, γίνεται το ένατο του συνέδριο και προφανώς θα ήθελε να έχει λίγο το κεφάλι του ήσυχο. Εντελώς λογικό και ανθρώπινο. Και επίσης υπολογίζει, ας πούμε, να μην υπάρχουν και ξεσπάσματα διαρκή τα οποία μπορούν να φτάσουν σε εκφυλισμό, ξέρω εγώ, του κινήματος. Υπάρχει ένας προβληματισμός, εν πάση περιπτώσει, ότι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Αυτή, μάλλον, είναι η ατμόσφαιρα που υπάρχει στο κουκουέ. Γραμμή σε εσάς τους νέους φτάνει, κατεβαίνει. Θα σου πω μετά γιατί είναι πιο μπέρδεμα. Ναι. Υπάρχει μια σύγχυση. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αστικά κόμματα που λέμε, έτσι. Η ΕΡΕ με αρχηγό τον Παναγιώτη Κανελόπουλο καταγγέλει το πείραμα Μαρκεζίνη και αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στις διαδικασίες του πειράματος. Του δικτάτορα. Του δικτάτορα. Μάλιστα. Καταγγέλει ο Παναγιώτης καθαρά και εξάστερα. Όμως. Η Ένωση Κέντρου. Μισό λεπτό. Η Ένωση Κέντρου υπό τον Γιώργο Μαύρο, ναι, καταγγέλει και δεν συμμετέχει. Και επίσης οι αποστάτες, οι λεγόμενοι αποστάτες, πρώην ΦΙΔΙΚ, με επικεφαλής τον Δημήτριο Παπασπύρου, γνωστό ως Παλάντζα, ο οποίος ας σημειώσουμε ότι σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο στηρίζει την αριστερά στις διώξεις της. Δηλαδή υπήρξε σταθερός συμπαραστάτης, όπως και άλλοι εκ των αποστατών, όπως είναι ο Κωνσταντίνος Στεφανάκης, που ήταν υπουργός των αποστατών, ας πούμε, και λοιπόν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, αλλά και ο Κώστας Μητσοτάκης. Δηλαδή ήταν συμπαραστάτες, θα δει, σε περωτήσεις για να σταματήσουν τα έκτακτα μέτρα, οι συλλήψεις, οι εκτελέσεις κλπ. Ο Παλάντζας λοιπόν, ή Δημήτρης Παπασπύρου, επίσης καταγγέλει το πείραμα Μαρκεζίνη. Από την ΕΡΕ όμως, ο Γιώργος Ράλης γράφει ένα άρθρο στη Βραδινή τη μέρα που εμείς ξεκινάμε από τη Βόρεια Ελλάδα για να κατέβουμε στην Αθήνα. Εγώ καθυστέρησα, προσκανήστε τις περιστάσεις πως είναι άριστη ζωή μας. Από την Καβάλα κατεβαίνετε, από την Ελευθερούπολη. Ναι, από την Ελευθερούπολη Καβάλα. Λοιπόν, 11 του μηνός, εγώ παίρνω το χαρτί. Νοεμβρίου, 11 Νοεμβρίου. 11 Νοεμβρίου. Παίρνω 1973. Το χαρτί της αναβολής που επανέρχεται η αναβολή μου και απελευθερώνομαι από το στρατό. Φοράω ακόμα στρατιωτικά. Μένω στην Ελευθερούπολη 11 του μηνός. Γιατί θέλω 12 το πρωί που είναι ανοιχτά τα βιβλιοπωλεία να είμαι στην Καβάλα για να γνωρίσω, αφού κάνω ελιγμούς να μην με δούνε που πάω, ένα βιβλιοπόλι που λέγεται Θανάσης Κοχινιώτης, ένας βιβλιοπόλης ο οποίος όλη αυτή την περίοδο παρακολουθούσε με λεπτομέρεια εσά Καβάλας, Ελευθερούπολη, τι γίνεται με τους φοιτητές και ενημέρωνε την Αθήνα. Σταθερός συμπαραστάτης μας. Και πάω στο βιβλιοπωλείο του. Και
Αυτός είναι κουκουέ. Σε αυτόν πάει ο Χρήστος ο Λάζος την επομένη, δύο μέρες μετά, δύο μέρες. Ενώ έχει ξεκινήσει το Πολυτεχνείο 14 Νοεμβρίου, ο Χρήστος ο Λάζος, μην έχοντας να φάει τίποτα, ξεμένει από την Ελευθερούπολη καβάλα και σκέφτεται ότι μόνο ένας βιβλιοπόλης μπορεί να του συμπερασταθεί. Του λέει, ξέρεις, είμαι από τους φοιτητές κλπ. Δεν ξέρει ότι αυτός είναι κουκουέ και ο άλλος είναι κουκουέ εσωτερικού. Έτσι λοιπόν καθυστερώ και κατεβαίνω στην Αθήνα, δηλαδή φεύγω 13 από τη Θεσσαλονίκη, κατεβαίνω 14 το πρωί, φτάνω στο σταθμό Λαρίσης μαζί με άλλους τρεις φοιτητές. Έχουμε καθυστερήσει λοιπόν, ας το πούμε έτσι. Και σκέψου λοιπόν την ηρωνία του πράγματος. Ο Ηλιού γράφει το άρθρο του 4 Νοεμβρίου που γίνεται το συλλαλητήριο με το μνημόσυνο Παπανδρέου, άτυχη παρέμβαση, και 13 του μηνός το γράφει ο Ράλης που την επομένη αρχίζει στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν στεκότανε το πείραμα Μαρκεζίνη, γιατί ήδη το είχαν απορρίψει τα κόμματα και ο ίδιος ο Μαρκεζίνης γνώριζε ότι επίκειται πραξικόπημα του Ιωαννίδη και λέει το περίφημο στον Παπαδόπουλο, θα μας ανατρέψει ο Ιωαννίδης, και του λέει αυτός ο Δημήτρης είναι αρσακιάδα. Αυτό γίνεται τον Οκτώβριο του 73 πρώτου Πολυτεχνείου. Θέλω αυτό να γίνει κατανοητό. Τέσσερις Νοεμβρίου, και συνδέω τώρα τον πρόλογο που διάβασα από το βιβλίο σου, δηλαδή μας είπες εκείνα τα γεγονότα με τα οποία στη συνέχεια γυρίζουμε στον πρόλογο της εκπομπής. Μάλιστα. Εξιστορείς τι ακριβώς συμβαίνει όταν φτάνετε στην Αθήνα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε στο Πολυτεχνείο. Εγώ ακόμα... Μισό λεπτό, πριν μπείτε στο Πολυτεχνείο. Ναι. Άρα... Γραμμή, πάμε να κάνουμε εξέγερση Πολυτεχνείου. Δεν υπάρχει από κανένα. Από κανένα τίποτα. Δεν υπάρχει. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Μπορεί να συζητάμε μεταξύ μας το τρένο, αφού τραγουδάμε, ο κόσμος μας κερνάει. Πρώτη φορά σε άλλες περιστάσεις ο κόσμος μας πλησίαζε. Η αντιστροφή του κλίματος φαίνεται, Άρη, στο ίδιο το τρένο. Όταν καταλαβαίνουν ότι είμαστε από τους φοιτητές, μας κερνάνε στο τρένο σάντουιτς, μπύρες, ας πούμε, τραγουδάμε εμείς το δωράκι. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Τύπουν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα. Μετρώ τους τύπους στο πόρτο μετρό. Πίσω από τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Θα φτάνε εσύ, θα φτάνε εγώ. Χαμός. Όμως κάνουμε και συζητήσεις και λέμε, μιλάμε για την αναβάθμιση του κινήματος, που βασική συνιστός αυτής της αναβάθμισης θα είναι η σύνδεση με το λαϊκό παράγοντα. Μέχρι τότε είμαστε ξεκομμένο φοιτητικό κίνημα. Πόσοι είστε μες στο τρένο δηλαδή, σε πόσο αναφέρεσαι? Οι πιο πολλοί έχουν γυρίσει ήδη. Εμείς είμαστε τρία άτομα, τέσσερα. Ένας κατέβηκε και πήγε στη Λάρισα, έφυγε για το Καρδίτσα, ας πούμε. Είμαστε τρεις οι τελευταίοι που μένουμε. Άλλοι έχουν φύγει στο μεταξύ. Πολλοί πήγανε στις πατρίδες τους. Δηλαδή ξεκινήσαμε 13 άτομα και φτάσαμε τρία στην Αθήνα. Εγώ, για παράδειγμα, αν κατέβαινα 11 του μηνός, θα πεταγόμουν στην Κρήτη να δω τη μάνα μου, τον πατέρα μου και τα αδέρφια μου που είχαν τα δύο χρόνια και δεν θα ήμουν στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, οι συμπτώσεις με φέρουν 14 το πρωί, Τετάρτη, και μπαίνω μέσα στο Πολυτεχνείο φορώντας ακόμα τα στρατιωτικά, χωρίς βέβαια τα διακριτικά, χωρίς το καπέλο κλπ. Και ξέρω τον Μπερέ, δηλαδή το στρατιωτικό, χωρίς τα. Αλλά ακόμα φαίνομαι σαν φαντάρος, ας πούμε, στραβάδι, ας πούμε. Ναι. Ναι, και στη συνέχεια τη μπαίνοντας θα αλλάξει και το πουκάμισο. Είσαι ακόμη με το φανταρίστικο πουκάμισο. Με το φανταρίστικο πουκάμισο. Ναι. Αυτό το πουκάμισο θα το αλλάξω τη βραδιά, μια και μου λες τη λέξη πουκάμισο. Όταν θα με σώσει, δεν θα ήμουν ίσως εδώ, γιατί είχα και προβλήματα. Δεν θα ήμουν ίσως εδώ εάν δεν υπήρχε ένα χέρι,
ενός ανθρώπου θα πάμε μετά, που λέγεται Δημήτρης Μωραΐτης, θα του πω να ακούσει την εκπομπή, ο οποίος με αρπάζει και με σώζει. Δεν θα ήμουν σήμερα εδώ και το ματωμένο μου πουκάμισο μου έδωσε το δικό του και ένα πεντάρικο. Θα τα πούμε όμως μετά. Μετά αυτά. Μετά. Μισό λεπτό όμως θέλω να πούμε για το πρόβλημα υγείας που έχεις. Έχει σημασία αυτό. Δηλαδή έχεις ένα πρόβλημα με τους πνεύμονες σου. Τους πνεύμονες έχω από παλιό, από παιδί. Ναι, από παιδί. Έχω μια ασπάθεια, αλλεργικό άσμα παιδικό, ας πούμε, το οποίο μου έχει περάσει όμως. Έτσι μου έχει περάσει πλέον. Ναι. Έχω όμως το άγχος, μη μου επανέλθει. Με επανήλθε μετά δακρυγόν. Αλλά από ένα ατύχημα ενός ανόητου ανθρώπου έπαθα ένα βαθύ τραύμα στη μέση μου. Δηλαδή με πέταξε ένας, τέλος πάντων δεν είπα το όνομα, τον λέω άσχημος Κάπα, ξέρω εγώ. Επιλοχίας, μην φαντάζεσαι τίποτα. Τον παίζουμε μπαλάκι, λέει, ας πούμε, και λοιπά. Με πετάει, με πιάνουν οι άλλοι. Όταν λέει πέταρε, πέτα τον, με πετάει, δεν με πιάνει και πέφτω με ανοιχτά τα πόδια στην κατηφόρα και έπαθα μια τεράστια σπονδυλορογμή στον τελευταίο σπόνδυλο. Είχα επομένως ένα πρόβλημα και τη βραδιά του Πολυτεχνείου πια δύο αλγκών πρωτού αρχίσουν τα επεισόδια. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο Πολυτεχνείο. Ωραία, στο Πολυτεχνείο τι συμβαίνει. Υπάρχει μια μικρή υποδοχή. Ναι. Βλέπω τον κονοφάγο τον Μπρίτανη στα σκαλάκια, τον συγχαίρομαι για την εκλογή του, χαβαλές με τους φοιτητές. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός που επιστρέφουμε. Οι πιο πολλοί έχουν επιστρέψει ήδη. Οι άλλοι είναι με πολιτικά. Δύο-τρεις είμαστε μόνο. Υπάρχει κάποια σκέψη για κατάληψη εκ των προτέρων? Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Η σκέψη είναι ότι οι σχολές διαμορφώνεται μια γραμμή εκ των ένδων. Βλέπω εγώ τον λογοθέτη για τη Μωροπούλου και μου λένε. Να τα ξαναπούμε αυτά μισό λεπτό. Η Τόνια Μωροπούλου και ο Στέλιος λογοθέτης. Ναι. Χημική μηχανική. Λοιπόν, μου λένε... Έπαιζαν ρόλο οι σχολές, γιατί κάπου κάνεις μια τέτοια αναφορά στο βιβλίο σου. Δηλαδή, ότι υπάρχουν πιο αναβαθμισμένες σχολές που παίρνουν πιο εξικέλευτες αποφάσεις, ας πούμε. Κοίταξε. Ναι. Δύο σχολές είχαν καταφέρει στις εκλογές, υποτίθεται εκλογές, του 72, πρόσεξε, Οκτώβριο-Νοέμβριο του 72, δύο σχολές όλη την Ελλάδα, στις ψευτοεκλογές που πήγε να κάνει η Χούντα, καταφέραμε να ελέγξουμε όλες τις διαδικασίες με τέτοιο τρόπο, ώστε βγάλαμε δημοκρατικά προεδρία στους χημικούς μηχανικούς και στους τοπογράφους μηχανικούς. Επομένως, έχουμε δύο σχολές, οι οποίες έχουν δημοκρατικά προεδρία, βέβαια πήγαν όλοι φαντάροι, έτσι, τους στείλανε φαντάρους τους προέδρους κλπ. Είναι ο Ζιώτης από τους χημικούς, ο Αλαβάνος, ο Γιάννης από τους τοπογράφους. Αδερφός του Αλέκου. Αδερφός του Αλέκου. Λοιπόν, όλοι πήγανε φαντάροι, δεν υπήρχε δηλαδή το προεδρείο αυτό. Τέλος πάντων, γίνεται ένας χαβαλές στο Πολυτεχνείο. Η γραμμή είναι, απέχουμε και μένουμε μέσα στο ίδρυμα μέχρι, ας το πούμε έτσι, να αποδεχθεί το Υπουργείο Παιδείας το αίτημά μας για ελεύθερες εκλογές. Πριν την άνοιξη, πριν τις εκλογές, δηλαδή τις υποτιθέμενες εκλογές, τις βουλευτικές. Αυτό είναι το αίτημα. Μένουμε, απέχουμε και μένουμε. Δεν υπάρχει σκέψη καμία για κατάληψη. Περνάει με μια δυσκολία στους μηχανολόγους, αλλά περνάει σε όλες τις σχολές τελικά. Και έτσι είναι λοιπόν ο πρώτος θεμελιώδης παράγοντας. Έχουμε ένα ίδρυμα το οποίο απέχουν οι φοιτητές και παραμένουν μέσα χωρίς να λέγεται η λέξη κατάληψη σε καμία περίπτωση. Έτσι, σε καμία, εντελώς καμία. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι οι στρατευμένοι φοιτητές. Δημιουργείται ένας ενθουσιασμός. Επιστρέφουν περίπου 90 άτομα άρη, που είναι τα καταξιωμένα στελέχη του φοιτητικού κινήματος. Επιστρέφουν με διαφορά χρόνου. Σκέψω ότι ο Χρήστος Λάζος ήρθε 15 βράδυ. 15. Και εκλέχθηκε στη Συντονιστική Επιτροπή. Εγώ 14 το πρωί. Άλλοι είχαν έρθει από τις 11-12 του μηνός. Λοιπόν, δημιουργείται ένας ενθουσιασμός. Κοιμόσαστε μέσα? Δηλαδή υπάρχουν συμφοιτητές σας που έχουν κοιμηθεί μέσα ή μπαινοβγαίνετε? Κοιμήθηκαν στο αμφιθέατρο των χημικών. Εγώ δεν κοιμήθηκα με καθόλου. Ούτε είχα κοιμηθεί την προηγούμενη νύχτα και δεν μπορώ να σου πω. Εσύ το ξέρεις, είναι ένα τετραήμερο ύπνος. Το γράφεις μέσα. Να μην σου πω ότι είναι πενταήμερο, γιατί και οι συνθήκες στην Καβάλα και λοιπά δεν ήταν. Δηλαδή δεν μπόρεσε καταρχήν να τα φύγει. Θέλω να πω ότι δηλαδή, οι φοιτητές είστε μέσα στο Πολυτεχνείο. Μέσα. Μπορεί να βγαίνουν μερικοί, αλλά είμαστε μέσα. Λοιπόν, είναι λοιπόν ο δεύτερος παράγοντας αυτός. Επειδή τελειώνουμε σιγά-σιγά, κλείνει η ώρα. Ο τρίτος παράγοντας που θέλω να τον τονίσω, για να φτάσουμε στους 10-11 παράγοντες, ο τρίτος παράγοντας θεμελιώδης είναι η Πρυτανία του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τους καθηγητές ήταν να ρωτήσω. Δηλαδή, πώς σας βλέπουν οι καθηγητές σας λοιπόν, με αφορμή αυτό. Είναι μαζί μας. Η σύγκλητος είναι μαζί μας. Έρχεται ο Χριστολουκάς, ο οποίος είναι διευθυντής αστυνομίας Αθηνών και λέει να εκκαινώσω το Πολυτεχνείο, και ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου, εκπροσωπώντας τη σύγκλητο, ο κονοφάγος, και μαζί με τον καθηγητή Κουμούτσο, του λέει: εάν τυχόν μπει η αστυνομία μέσα, θα απαραιτηθεί η σύγκλητος και θα σας καταγγείλει. Το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή ο άνθρωπος του Μαρκεζίνη, ο Συφναίος, λέει: σε καμία περίπτωση. Και τελικά, ας το πούμε, ξέρουμε εμείς με τα βεβαιότητος ότι η αστυνομία δεν θα μπει. Άρη είναι ένας τρίτος θεμελιώδης παράγοντας αυτός, έτσι. Ναι. Πλην το ότι το Πολυτεχνείο είναι ανοιχτό από παντού.
Δηλαδή και τοπογραφικά προσφέρεται. Δεν είναι όπως στην νομική που ήταν απομονωμένη στη Σόλωνος πάνω, ψηλό κτίριο. Το Πολυτεχνείο είναι ανοιχτό. Μπορώ να διαβάσω κάποιους καθηγητές που όπως τους γράφει στο βιβλίο και με αυτό να κλείσουμε ότι είναι μαζί σας, στο πλευρό σας. Ναι. Γράφεις στη σελίδα 534 του βιβλίου σου. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Πριν σβήσουν τα φώτα». Είναι αυτοβιογραφικό αυτό το βιβλίο. Απλώς μέσα στη ζωή του Μίμη Σανδουλάκη έχει ένα κεφάλαιο, έχει πολλά κεφάλαια που αφορούν στο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, μαζί μας σταθερά οι καθηγητές Θήτα Σκουλικίδης, Γάμα Βέης, Κάπα Κονοφάγος, Πι Σακελαρίδης, Νίκου Μούτσος, Θεοδόσης Τάσιος, είναι εν ζωή, και βέβαια ο ηρωικός Νί Αθανασιάδης που θα μαρτυρήσει στην ΕΣΑ. Μάλιστα. Και άλλοι πολλοί που δεν τους θυμάμαι, δηλαδή ήταν και άλλοι. Εντάξει, εκεί σημειώνω αυτός που ήταν πιο ενεργητή, ναι. Ήταν στη σύγκλη του αυτή. Και μετά κλείνεις, και θα κλείσουμε σήμερα, με τον Σωτήρη Παπαπολίτη, τον μετέπειτα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εμφανίζεται έξω από τα κάγκελα. Αυτό θα το πούμε μετά. Μετά. Δηλαδή μετά, το επόμενο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, η συνέχεια σε αυτήν τη σειρά των εκπομπών, τις επαιτειακές. Έτσι, φίλες και φίλοι, τιμούμε τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973, εδώ στον Sky 100,3. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Επεξεργασία εκπομπής, σύνθεση πρωτότυπου σήματος Νίκος Χατζιωαννίδης. Μόρφη πόλης, φωνές μουσικές, απέραντι δρόμοι, κλεμμένες ματιές. Σπαρμένα βουνά και για πια πελάγι απλωμένα θα γίνεις δικιά μου. Το 1973-2023. 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ένα ραδιοφωνικό ιστορικό ντοκουμέντο στον Sky 100,3. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό Σάββατο. Τρίτη κατά σειρά εκπομπή για τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου, όπως συμπληρώνονται φέτος, Δεκέμβριος 2023. Κεντρικός προσκεκλημένος σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Μίμης Ανδουλάκης. Δεν ήξερα να μιλήσει για το Πολυτεχνείο, μας κάνει μεγάλη τιμή, ειλικρινά. Το κεφάλαιο Πολυτεχνείο είναι μέσα στα βιβλία που έχει βγάλει ο Μίμης Ανδουλάκης για τη ζωή του, «Πριν σβήσουν τα φώτα», το πρώτο βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο, κύριε Ανδουλάκη, καλημέρα σας, καλό Σάββατο. Κάτω από τις τάχτες κυκλοφορεί πλέον στα βιβλιοπωλεία. Θα υπάρξει και τρίτο κεφάλαιο. Εάν σου πω ότι επειδή είμαι τυφλός πλέον σχεδόν, ο άνθρωπος που μου χτυπάει τα κείμενα απελπίστηκε, μου λέει, ξέρεις που έχει φτάσει η αφήγησή σου για τη μεταπολίτευση, 600 σελίδες. Αμάν, του λέω, ρε παιδί μου, δεν το πήρα χαμπάρι, ενώ στην αρχή δεν είχα ρέντα. Δηλαδή δεν έβγαιναν οι αναμνήσεις. Μετά υπήρξε
πλημμυρίδα, σχεδόν στη βάδα. Άρα να περιμένουμε και τρίτο. Τρίτος τόμος, γιατί πρέπει να πούμε τη μεγάλη κρίση και τα συμπεράσματα, τις προοπτικές, τις προκλήσεις του μέλλοντος. Διότι εγώ υποφέρω, θέλω να ξεφορτωθώ το παρελθόν, στο λέω αυτό καθαρά. Θα ξανακλειδώσω τις αναμνήσεις μου σε ένα υπόγειο του υποσυνείδητό μου και θα πετάξω το κλειδί. Πρόσεξε. Θέλω όσο χρόνος μου απομείνει, είτε βλέπω είτε. Να μιλάς για το μέλλον. Για το μέλλον. Μόνο. Δηλαδή, ήδη έχω γράψει ένα βιβλίο που λέω «Μπλε λουλούδι, αναμνήσεις από το 2048». Θέλω, ας πούμε, ως ένας άνθρωπος αυτής της εποχής να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις του μέλλοντος, θεωρητικά τουλάχιστον όσο μπορώ. Δύο πράγματα μπορώ να πω για να φύγουμε τώρα λίγο από το Πολυτεχνείο. Ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, αλλά τώρα μου έδωσες την αφορμή. Κυρίες και κύριοι, μου έδωσες την αφορμή και ο Σανδουλάκης. Θα πω δύο στιγμιότυπα από αυτήν τη σχέση που έχουμε χωρίς να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, είναι προσκεκλημένος ο κύριος Ανδουλάκης στην εκπομπή την οποία κάνουμε για να συνοδεύσουμε στην τελευταία της κατοικία εξ αποστάσεως βέβαια εμείς, την Μάργαρετ Θάτσερ. Αυτή η εκπομπή μου έχει μείνει. Είμαστε με τη Σία Κοσιόνη, κάνουμε κανένα τρίωρο εκπομπή στον Sky και μας μιλάει ο Μίμης Ανδουλάκης. Εγώ τον ακούω με ανοιχτά τα μάτια και τα δύο μου αυτιά για το πώς δηλαδή προσεγγίζει την οικονομία και την πολιτική. Ποιος, ο Μίμης Ανδουλάκης, με αυτήν την προϊστορία για τον Θατσερισμό, ένα. Και το βίο της. Και τον βίο της ταυτόχρονα. Ναι, γιατί τον μελέτησα πολύ. Ναι. Και κάποια στιγμή, με μια άλλη αφορμή που βρίσκεται εδώ στον Sky, με πλησιάζει και μου λέει το εξής που μου έχει μείνει. Το έχω επικαλεστεί πολλές φορές στην εκπομπή, πιθανώς να το έχεις ακούσει. Ναι. Λοιπόν, και είναι το εξής, κυρίες και κύριοι. Μου λέει, παλεύεις για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Εσύ, ξέρω εγώ, ο Κωστής εννοεί τον Κατζηδάκη. Αλλά μου λέει, να σου πω κάτι. Μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται εάν δεν τις αγκαλιάσει η κοινωνία. Πώς τις αγκαλιάζει τις μεταρρυθμίσεις η κοινωνία, κύριε Ανδουλάκη, του λέω εγώ? Μου λέει με υπόδειγμα. Μου έχει μείνει αυτό. Πρέπει να υπάρξουν υποδείγματα έτσι ώστε η κοινωνία να δει το υπόδειγμα και να ζεσταθεί στην πορεία, διότι απότομα δεν κάνεις τίποτα. Σου έχω πει και ναι, ας το φέρουμε σήμερα στη συζήτηση. Επίσης θέλω να σου το υπενθυμίζω πως όταν έλεγαν του Ελευθερίου Βενιζέλου διάφορα, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Αυτό το άφησες να το πεις εσύ, γιατί μου έφερες τότε το παράδειγμα του Βενιζέλου, ναι, του, ναι, Ελευθερίου του Βενιζέλου. Βενιζέλου, ναι. Λοιπόν, αλλά το αφήνω τώρα να το πεις εσύ, ορίστε. Λοιπόν, λέει, ακούστε να δείτε, λέει ο Βενιζέλος, λένε ότι φταίει ο Τρικούπης που ήταν σπάταλος. Πράγματι, δανείστηκε υπερβολικά. Έκανε έργα όμως. Ναι, αλλά έκανε έργα. Έκτισε την Ελλάδα. Έκανε έργα. Φταίει ο δημαγωγός ο Δελιγιάννης. Δελιγιάννης, μάλιστα. Φταίει ο Γεώργιος, ο Αλφα, ο αδιάφορος. Φταίει ο Κωνσταντίνος, ο γιος του, ο Επιπόλεος. Ναι. Φταίει ο Βενιζέλος, ο υπεραισιόδοξος. Δηλαδή έκανε μεγάλα τολμήματα, εν πάση περιπτώσει. Όμως θα σας πω κάτι μεταξύ μας, λέει, μια και είμαστε εδώ. Η βασική αίτια κακοδαιμονίας του τόπου μας είναι η απουσία εθνικής αστικής τάξεως, η οποία θα ηγηθεί της ανασυγκροτήσεως και του εξυγχρονισμού της εθνικής μας οικονομίας και πολιτείας. Είναι μια συγκλονιστική ομολογία, έτσι, που μπορεί να υπάρχουν δημιουργικοί επιχειρηματίες, να υπάρχουν πράγματι άνθρωποι που έχουν υβρίδια προθυμένης επιχειρηματικότητας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν καταφέραμε να έχουμε μια, αυτό που θεωρείται, λέγεται ορολογία βέβαια που θέλει ανάλυση, εθνική αστική τάξη, η οποία θα αναλάβει τον εξυγχρονισμό της χώρας. Πάντως, σοβαροί αριστεροί άνθρωποι που έχουν γνωρίσει κατά καιρού, σοβαροί άνθρωποι, καμία σχέση με αλητίες και με τυχοντιώκτες, επικαλούνται αυτό το επιχείρημα ότι η Ελλάδα στερείται σοβαρής εθνικής αστικής τάξης. Βέβαια, κοίταξε, Άρη. Ας κάνουμε και μία προβολή στο παρελθόν και στο μέλλον. Μία δηλαδή, από τις μεγάλες αδυναμίες ελληνικής κοινωνίας. Ναι, μεγάλη αδυναμία. Ναι. Αυτή είναι μια θεμελιώδης αδυναμία. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Φτιάξαμε μία οικονομία η οποία λίγο πολύ έφερε ευημερία στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ανήκει τώρα στις ελίτ των προηγούμενων χωρών. 35-40 χώρες στις πλούσιες του πλούσιου κόσμου. Του πλούσιου κόσμου, πρόσεξε. Ναι. Αυτή βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στον εξωτερικό δανεισμό, διότι ουδέποτε είχαμε σοβαρή εθνική αποταμίευση. Δεν είχαμε ποτέ εσωτερική συσσόρευση του κεφαλαίου. Δεν έχουμε προτεσταντισμό. Τι να κάνουμε τώρα, δεν τον έχουμε. Είμαστε λίγο λοιπόν, ανάρχες. Έτσι λοιπόν. Πώς θα το πω και. Ας πάμε λοιπόν μετά. Με ένα δικό μας καπέλο. Χάρη στην αντιδικτατορική αντίσταση και χάρη και στη σοβαρότητα και στη βαρότητα του Καραμαλή, έχουμε μια πολύ καλή ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία, πολύ προχωρημένη δημοκρατία. Δηλαδή διαρκώς διευρύνονται η δημοκρατία. Όμως δεν υπάρχει από κάτω μια δυναμική οικονομία
ανθεκτική στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον στη μεταπολίτευση. Η αστική τάξη εποχής του Καραμαλή δεν ήθελε την ένταξη στην ΕΟΚ. Δεν τα θυμάσαι αυτά. Και δεν έκανε και τίποτα. Εγώ θα πω αυτά. Γιατί τι συνέβη στην μεταπολεμική περίοδο, θέλω να το πούμε αυτό. Φαίνεται κανείς ότι ξεφεύγουμε το πολιτικό, αλλά δεν ξεφεύγουμε. Οικοδομήθηκε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίστηκε βεβαίως στον εξωτερικό δανεισμό. Αναγκαστικό, δεν είναι υποχρεωτικά κακός, γιατί κάναμε τη ΔΕΗ, κάναμε έργα, έτσι. Αλλά στον μεγάλο εξωτερικό δανεισμό, στην Αμερικάνικη βοήθεια, και χτίστηκε μια βιομηχανική δομή, αξιοσημείωτη, πρώτη υβριδική βιομηχανική δομή και ο εξηλεκτρισμός της χώρας, με επιχειρήσεις όμως άρη που δεν θα ήταν βιώσιμες σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο άμεσο μέλλον. Γιατί? Διότι στηρίχθηκαν, ήταν δασμοβίωτες. Βασίστηκαν στη φοροαπαλλαγή και στο κρατικό χρήμα. Και στο κρατικό εύκολο χρήμα, στην υπερχρέωση δανείων που δεν είχαν σκοπό να τα πληρώσουν ποτέ. Δηλαδή, τις οποίες πληρώσαμε, επί Ανδρέα Παπανδρέου και άλλη φορά όταν χρεοκόπησαν. Μετά είχαμε τις προβληματικές. Με τον οργανισμό, όπως τον λέγανε, και κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων. Μετά κρατικοποίησαμε τη χρεοκοπία τους κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, τις πλήρωσε ο φορολογούμενος, σε πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν είναι μια βασική αδυναμία που μας συνοδεύει. Κατά καιρούς, ας το πούμε, σε μια στιγμή βγάζουμε φρένο στο δανεισμό, όπως συνέβη το 1985 κυβέρνηση Παπανδρέου Σιμίτη, που βάζει κάποιο φρένο, αλλά για σταματά. Για δύο χρόνια όμως. Για ούτε μετά, για ένα μισή. Μετά τσοβόλα δωστόλα. Ούτε καλά, καλά. Ένα μισή χρόνο. Ένα μισή. Σταματάει. Μετά ήρθε το τσοβόλα δωστόλα. Ίσα-ίσα να πάρουμε μια ανάσα. Ξανά τα ίδια. Φτάνει το χρέος, το έλλειμμα σε απίστευτα επίπεδα. Το 89 πάμε να χρεοκοπήσουμε. Δηλαδή, συνέχεια, έτσι, ξαναγίνεται. Πρόσεξε πάλι με η ηρωνία. Πρώτα με κυβέρνηση Παπανδρέου πλέον αλλαγμένο το 93, έτσι, που έχει αποφασίσει πια. Όχι, τα προσπάθησε να τα συνεφέρει. Ναι, θα συνέφερε γιατί ο Μητσοτάκης το 93. Ναι. Πάει ο Μητσοτάκης, τελειώνουμε το Μητσοτάκη το 93. Πάει ο Μητσοτάκης, ναι. Ο οποίος και αυτός αφήνει τεράστια όμως, να ξέρεις, ελλείμματα και χρέη. Λοιπόν, και η κυβέρνηση Παπανδρέου, επειδή αποφασίζει ο ναι, πια γέρος και άρρωστος ο Παπανδρέου, σοβαρεύεται, ας πούμε, και μετά ακολουθεί η κυβέρνηση Σιμίτη. Καταφέρει να κάνει μια δημοσιονομική προσαρμογή αξιοσημείωτη, να γίνουν έργα υποδομής, αλλά ποτέ όμως, Άρη, δεν κερδίσαμε τη μάχη της ανταγωνιστικότητας. Και αν λυπούμε και κλαίω σαν μηχανικός, θυμάμαι όλα αυτά τα παιδιά του Πολυτεχνείου που ονειρεύονταν, δηλαδή του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που πρόσεξε, μιλάμε για ανθρώπους αριστείας. Δηλαδή για να μπει τότε μπαίνανε λίγοι στο Πολυτεχνείο. Για να μπει ηλεκτρολόγους μηχανολόγους έπρεπε να έχει 19,9,9. Έτσι, ηλεκτρολόγους μηχανολόγους. Πού πήγαν αυτά τα παιδιά, σε ποια βιομηχανία μετά, δεν υπήρχε. Άρχισε να αποβιομηχανοποιείται η Ελλάδα. Δηλαδή είναι μια τραγωδία της γενιάς μας, ας πούμε. Διότι ναι, μεν προσέφερε στην δημοκρατία, στα δικαιώματα, αλλά δεν κατάφερε, ας το πούμε έτσι, να εξυγχρονίσει την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, τα δικαστήρια. Έχουμε τα ίδια προβλήματα να κυκλώνουμε διαρκώς. Μπαίνουμε στη χρεοκοπία τη μεγάλη του 2010-2019, ας πούμε, σε αυτή τη μεγάλη χρεοκοπία. Συνερχόμαστε κατά κάποιο τρόπο, φαίνεται ότι πάμε καλά, πολλές φορές φαίνεται ότι πάμε καλά και πάμε καλά με την έννοια ότι κινείται το πράγμα, αλλά πάντα μένουμε σε μια οικονομία της κατανάλωσης που βασίζεται στην κατανάλωση και στον εξωτερικό δανεισμό, άρα ευάλωτη. Ακόμα και σήμερα στηριζόμαστε στην κατανάλωση, όχι, ας το πούμε, στις παραγωγικές επενδύσεις, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα που μεταβάλλει το τοπίο κάτι, το οικονομικό. Κάποια ψηλοβήματα εξαγωγών τα κάνουμε, αλλά δεν είναι αυτά. Οι εξαγωγές κατά καιρούς μας. Οι εξαγωγές δεν είναι αυτά που τα θέλαμε. Δεν είναι αυτά που να αντιμετωπίσουμε. Ωραία. Τα ελλείμματα. Τα είπαμε όλα αυτά για να πούμε το εξής σημείο και το κλείνουμε εδώ. Ότι θα κλειδώσεις κάποια στιγμή τις αναμνήσεις σου σε κάποιο σημείο του υποσυνείδητου και στη συνέχεια θα μιλάμε για το μέλλον. Γι' αυτό σε προκάλεσα να μιλήσουμε για το μέλλον και τελειώνει εδώ. Ναι. Νύχτα της Πέμπτης, είμαστε 15 Νοεμβρίου, προς Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 1973, γράφει ο Μίμης Ανδουλάκης στο βιβλίο του «Πριν σβήσουν τα φώτα». Πέρασα κι εγώ από τη συναυλία του Νίκου Ξυλούρη και της Μαρίας Δημητριάδη στην αίθουσα τελετών του Πολυτεχνείου. Τα παιδιά, συνεχίζει ο Μίμης Ανδουλάκης, ζούσαν μια στιγμή σπάνιας απελευθέρωσης, πυρότητας, ίσως και ευτυχίας, φαινομενικά και αμεριμνησίας. Ακόμα μια νύχτα ξάγρυπνος, λέει για τον εαυτό του. Παραβιάζαμε τον κανόνα στη διαχείριση κρίσεων. Το επιτελείο δεν πρέπει να είναι σε ένταση ή άϊπνο μπροστά σε βουνά από τσίγαρα και φλιτζάνα του καφέ. Όταν ρώτησαν τον στρατηγό Μιχαήλ Κουτούζοφ
ο οποίος αντιμετωπίζει ιστορικά, είμαστε λίγο πίσω, τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη που έχει εισβάλει μέσα στη Ρωσία και πλησιάζει τη Μόσχα. Τι σκέφτεται πριν από την τελική μάχη με τον Ναπολέοντα? Εκείνος απάντησε: ένας καλός ύπνος. Γι' αυτό και έλεγε η αριστοκρατία η τσαρική: μα πού τον βρήκαμε αυτόν τον στρατηγό, τον παππού που κοιμάται όρδιος? Ενώ εκείνος ήξερε, κοιμόταν και ήξερε την τεχνική και άφηνε τον Ναπολέοντα να μπαίνει μέσα και πιο βαθιά. Δεν έκλεισα μάτι, συνεχίζει ο Ανδρουλάκης στο βιβλίο του, λόγω της ακραίας επαγρύπνησης για την πολύ πιθανή εισβολή της αστυνομίας στη διάρκεια της νύχτας. Όχι κυρίως γι' αυτό. Άλλωστε είχαμε εκ περιτροπής εναλλαγές στα καθήκοντα. Η αιτία της αγρύπνειας μου ήταν η αγωνία που συμπλήρωνε την αίσθηση νοήματος και πυρότητας. Αγωνία για το μη αντιστρέψιμο των πράξεών μας. Θα δείξαμε μακριά, πολύ μακριά, και η Παρασκευή σίγουρα θα ήταν μια άλλη μέρα. 16 Νοεμβρίου είμαστε πάντα, έτσι το θυμόσαστε αυτό κυρίες και κύριοι. Συνεχίζει ο Ανδρουλάκης: μοναδική με τη συρροή πολλαπλάσιου κόσμου. Αγωνία συνεχώς για το μετάκλητο της ελεύθερης συνείδησης και δράσης μας. Σε μια εβδομάδα θα μπω στα 22, είναι η ηλικία του. Οι περισσότεροι είναι μεταξύ 19 και 23. Και όμως δεύτερη φορά για μας δεν θα υπάρξει. Ένα σφάλμα σε αυτή την ιστορική στιγμή θα μας συνοδεύει διαβίου σαν βαρύ φορτίο. Η μεταμέλεια δεν θα επανορθώσει τίποτα στην περίπτωσή μας. Συνεχίζω, θες κι άλλο, ή εδώ να το σταματήσω? Ναι, με κατέχει ένας φόβος του ανεπανόρθωτου, έτσι, της σφάλματος. Έχουμε υποχρέωση, συνεχίζεις, να αναζητήσουμε τις πιθανές απαντήσεις στο μετά τι, με την επίγνωση ότι αυτές πάντα δεν είναι διαθέσιμες ούτε εφικτές. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να ξεπέσουμε στη μικροπρέπεια και στην ταπείνωση της ανεφόρων παράδοσης. Μάλιστα. Εδώ νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε. Είμαστε λοιπόν πια στην τελευταία μέρα, την τελευταία νύχτα. Έτσι. Αρχίζουν από τις 8 η ώρα, πέφτουν τα κρυγόνα παντού. Είναι κόλαση το κέντρο της Αθήνας. Γίνονται δομαχίες από ανθρώπους εντελώς άγνωστους εμάς. Δεν είχαν καμιά σχέση με καμιά αριστερά, κανένα κίνημα. Παιδιά, ας πούμε, νεολαίοι. Γύρω στις 10 η ώρα, Άρη, 10 και 4, καταφέρουν τα παιδιά με τους ασύρματους που έχουμε να υποκλέψουμε από τον ασύρματο της αστυνομίας ό,τι έχει ζητηθεί η βοήθεια του στρατού και θα κατέβουν τεθωρακισμένα και λοκατζίδες. Το ξέρουμε από τις 10 και 4. Βράδυ Παρασκευής. Βράδυ Παρασκευής. Προς Σάββατο 17. Το Σάββατο 17. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν 10 και 4, 10 και μισή, 11. Πέφτουν δακρυγόνα. Εγώ παθαίνω αιμόπτυση και άλλοι έχουν προβλήματα. Κάποια στιγμή φέρνουν από την κεντρική πόρτα βαριά τραυματισμένο ένα φοιτητή που εγώ δεν τον γνωρίζω. Εκ των υστέρων έγινε και καθηγητής πανεπιστημίου. Είναι, έχει γράψει σε βιβλίο. Ο οποίος έχει φάει σφαίρα. Τον φέρνουν, είναι κατακίτρινος. Κάνει το σήμα της νύχης με τα δάχτυλά του και τον πάνε στο ιατρείο. Η σκηνή αυτή είναι συγκλονιστική. Δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου. Επίσης, συνεχίζονται οι οδομαχίες στο κέντρο. Ρωτούν τα παιδιά εκεί του ιατρείου, εμάς του Πολυτεχνείου, αν υπάρχουν κάπου σεντόνια. Μου κάνει εντύπωση σεντόνια για τους τραυματίες, φαντάστηκα κλπ. Όχι, με ποιους τραυματίες. Πράγματι, στο κτίριο Γκίνι, όπως μπαίνουμε μέσα αριστερά, ήταν τα ιατρία και ήξερα ότι υπήρχαν σεντόνια. Είχαν οι γιατροί για τις εξετάσεις, είχαν σεντόνια. Σκεπάστηκε ο πρώτος νεκρός. Ήταν ο πρώτος που ήρθε μέσα στο Πολυτεχνείο και μάλλον ο μοναδικός. Δεν τραυματίσει μέσα στο Πολυτεχνείο, τον φέρανε απ' έξω. Έτσι, να τα λέμε. Δεν είχαμε, ας το πούμε έτσι, πειρά μέσα σε εμάς στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές. Οι νεκροί φωνεύθηκαν απ' έξω. Απ' έξω. Εμείς δεν είχαμε κανένα νεκρό. Ούτε κανένα. Αυτό το παιδί βαρύς τραυματίας, ας πούμε, με τη σφαίρα. Οικονόμου λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, μαθηματικός. Υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές, αυτό που λένε στα χειροκτήρια. Υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές, θα δεις και την τελευταία στιγμή ένα ελεύθερο, οι οποίοι πυροβολούσαν ατάχτως, κυρίως για να τρομάξουν, να διαλύσουν. Άλλες φορές σκοτώναν, καθαρίζαν και κόσμο. Δηλαδή θέλανε να διαλύσουν, να τρομοκρατήσουν. Κυρίως πέφτανε πυρά από την ταράτσα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Αλλά από και ορισμένα άλλα δημόσια κτίρια. Πού ήταν το Υπουργείο? Ή πιο κάτω, λίγο πιο κάτω, στην Μάρνης. Μάλιστα. Επίσης από την ταράτσα του ΟΤΕ, φοβούμενοι, μην πάμε να καταλάβουμε τον ΟΤΕ, που δεν θα το κάναμε ποτέ, γιατί ξέραμε ότι. Στον ΟΤΕ, πιο κάτω στην Πατησίων, δηλαδή. Τον πύργο, ας το πούμε έτσι. Ναι. Υπήρχανε. Επίσης από την ταράτσα του μουσείου, μετά όμως. Προς το τέλος, από την ταράτσα του μουσείου, του αρχαιολογικού, χτυπάγανε τα τζάμια στην κορυφή, όχι για να σκοτώσουν κόσμο. Σκοτεινά τζάμια, πυροβολούσαν για να μας τρομοκρατήσουν να φύγουμε. Δηλαδή, στο κτίριο χημικών, μηχανικών και μηχανολόγων. Ένας ελεύθερος σκοπευτής από το μουσείο πάνω. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα γεγονότα. Μαθαίνουμε τα νέα απ' έξω ότι υπάρχουν νεκροί. Και γύρω στα μεσάνυχτα έρχεται η πληροφορία. Υπήρχε ένα δίκτυο πληροφοριών αυθόρμητο. Μην φαντάζεσαι, το είχαμε οργανώσει εμείς.
Δηλαδή, αισθάνονταν κάποιος την υποχρέωση να φέρει το μήνυμα μέχρι τη συντονιστική. Ό,τι φάνηκαν τα πρώτα τάγκ στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στην κορυφή. Αυτό έρχεται στη συντονιστική επιτροπή. Ναι. Και πώς μαθαίνεται αυτό? Ο κόσμος στις μεγάλες κρίσεις, Άρη, ενώπιον μεγάλων καταστροφών, πάει στις εκκλησίες και χτυπάει τις καμπάνες. Αρχίζουν λοιπόν και χτυπούν οι καμπάνες από την Αγία Τριάδα, τον Αμπελοκύπρο μέχρι κάτω. Μέχρι την... Καντιλανάφτης με καντιλανάφτη όμως. Δίκτυο αυθόρμητο. Παιδιά, αυθόρμητα. Ναι, ναι, ναι. Κόσμος πάει, βγάζει την καμπάνα και τη χτυπάει την καμπάνα να πει ότι κάτι γίνεται. Κακό, τα τάγκ. Τα τάγκ κατεβαίνουν στην Αλεξάνδρας και μαθαίνουμε ότι έχει κλείσει στο ύψος του Σόνια ζαχαροπλαστείο απέναντι από τη Χρυσό. Δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα το Σόνια το ζαχαροπλαστείο στην. Ούτε και εγώ ξέρω. Γίζη, στο ύψος του Γίζη, στη στροφή για. Ναι, ναι. Εκεί, ιστορική καφετερία, βασικά. Ιστορική. Μάλιστα, εκεί ήταν και η έδρα της Παναρμόνια, που ήταν οι φίλοι του ΠΑΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε. Οι φίλοι μαζευόντουσαν στη Σόνια. Όχι εμείς, οι αριστεροί, αλλά ήταν στην πλατεία Μαβίλη και αλλού. Λοιπόν, έχουν τοποθετήσει λεωφορεία και οικοδομικά υλικά και δεν μπορούν να προχωρήσουν τα τάγκ. Κάνουν στροφή και φεύγουν από Βασιλής Σοφίας Πανεπιστημίου και φτάνουν στο Πολυτεχνείο. Πάμε τώρα στις κρίσιμες στιγμές, Άρη. Είμαστε 2 η ώρα. Ποια ξημερώματα? Ξημερώματα 17ης. 17ης ξημερώματα. Έχουν παραταχθεί τα ΛΟΚ μπροστά, οι δυνάμεις των Λοκατζίδων, και το τάγκ έχει έρθει πρώτης πύλης του Πολυτεχνείου. Ρίχνει τους προβολείς σε εμάς. Εκείνη τη στιγμή ο Δημήτρης Παπαχρήστος από το ραδιοφωνικό σταθμό ψάλλει τον εθνικό ύμνο με λυγμούς, ενώ τα πιτσιρίκια, κυρίως πρωτοετής αλλά και μαθητές, ανοίγουν τα πουκάμισά τους και δείχνουν τα στήθη τους στους φαντάρους, στους λοκατζίδες και κρεμασμένοι στα κάγκελα του Πολυτεχνείου. Πιτσιρίκια, ε! Όχι από εμάς που είμαστε πια τριτοετής, τεταρτοετής κλπ. Και προσπαθούν να πιάσουν τη συζήτηση με τους λοκατζίδες. Αυτές είναι οι σκηνές. Εκείνη τη στιγμή μας λένε πρέπει να κατέβουμε κάτω. Και κατεβαίνει, αρχίζουν πια να κατεβαίνει η Συντονιστή Επιτροπή να πάει πίσω από την πύλη, πίσω από το Πρίτανη, τη Mercedes που είχαμε ως οχυρωματικό έργο πίσω από την πύλη, ας πούμε. Εκείνη τη στιγμή, Άρη, όταν πέφτουν τα φώτα του τάγκ πάνω μου, φαντάστηκα εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που ακούνε το σταθμό. Ο Δημήτρης κλαίει και λέει: στρατιώτες, είμαστε αδέρφια. Ψάλλει τον εθνικό ύμνο. Πίσω μας κάποιοι πιτσιρικάδες, ακόμα και αναρχικοί, πρόσεξε το παράδοξο, που μας είχαν τρελάνει ότι οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα. Μας είχαν τρελάνει. Αρχίζουν και ψάλλουν τον εθνικό ύμνο. Είναι άμυνά τους εκείνη τη στιγμή. Ο φόβος. Ψάλλουν τον εθνικό ύμνο ως άμυνα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν περνάει σαν αστραπή από το μυαλό μου η εικόνα ότι ο κόσμος ακούει το ραδιοφωνικό σταθμό, είναι σχημένοι στα σπίτια τους. Παίρνουν, και το επιβεβαίωσα μετά, τους συγγενείς τους στην επαρχία, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γερμανία να μοιραστούν την ιερότητα αυτής της στιγμής. 2:15 πλέον είμαστε. 2:15 ακούω το μαρσάρισμα του τάγκ. Εγώ δεν βλέπω. Από τότε φαίνεται είχα ένα σύνδρομο στα μάτια μου που μου οδήγησε αργότερα στην τύφλωση, αυτή που έχω σήμερα. Περίπου η μη τύφλωση. Δεν αντέχω το φως του προβολέα του τάγκ. Δίπλα μου. Για να δεις που μου λες αν υπάρχουν στο Πολυτεχνείο παιδιά άσχετα. Είναι αυτό που λέγαμε εμείς υποτιμητικά κακώς, άσχετη. Είναι μια καλονή η οποία κλαίει. Είναι μια καλονή, Άρη, τώρα είναι γιαγιά, θα μας ακούσει. Δούλευε στο Μαρινόπουλο. Καλονή στο τμήμα αισθητικής για καλλιντικά. Άκουσε από το σταθμό ότι χρειαζόμαστε ενόπνευμα καθαρό και γάζες και βαμβάκι και τα έφερε, εγκλωβίστηκε. Η κοπέλα δεν έχει καμία σχέση με κανένα κίνημα. Υπάλληλος ήταν στο Μαρινόπουλο. Αν το θυμάστε του Μαρινόπουλου που ήταν στην Ομόνια. Στην Ομόνια. Στα Χαφτεία. Λοιπόν, είναι δίπλα μου και κλαίει. Μου σφίγγει το χέρι. Μου σφίγγει το χέρι, εγώ φοράω στρατιωτικά, μια καλονή. Έχω μιλήσει όμως ήδη μαζί της. Της λέω, μη φοβάσαι, μου περνάει μια δέντρα. Της λέω ότι εκείνη τη στιγμή λοιπόν αρχίζει μια πρώτη συζήτηση στην Συντονιστική Επιτροπή βιαστική. Τι θα κάνουμε. Πέφτει η ιδέα να διαπραγματευτούμε, να φύγουμε το πρωί του Σαββάτου. Άλλοι λένε να καλέσουμε τον Ερυθρό Σταυρό. Να πούμε να διαπραγματευτούμε με τους στρατιωτικούς, να καλέσουμε τον Ερυθρό Σταυρό ή μια ξένη πρεσβεία. Να έρθει μια ξένη πρεσβεία. Αρχίζει λοιπόν. Ως εγγύητρια. Ως εγγύητρια για να φύγουμε, να έχουμε ομαλή έξοδο κλπ. Ποιος θα πάει. Αρχίζει μεταξύ μας ένας διαγωνισμός. Ποιος θα κάνει αυτή την ηρωική και δύσκολη δουλειά. Όλοι προσφερόμαστε θεωρητικώς. Και εγώ που ήξερα ότι η μέση μου δεν αντέχει να κάνω αυτό το άλμα και είμαι και κοντός, δεν μπορώ να υπερβώ και δεν βλέπω και καλά. Λοιπόν, και πρώτος καπαρώνει τη θέση ο Κυριάκος ως θαμέλος. Είχε μια τρέλα, ας πούμε, μέσα του αυτό το παιδί. Με το έτσι θέλω. Γίνεται ένας διάλογος. Όχι, Ιωάννα, εσύ είσαι κόκκινο πανί. Όχι, μου λέει εμένα ο Στέλιος ο παπάς.
κοντός, φαντάρος και κομμουνιστής, ο χειρότερος διαπραγματευτής. Δηλαδή υπάρχει χιούμορ ακόμα και εκείνη την τραγική στιγμή. Και θυμήθηκα το Σοκράτη που πρώτης εκτελέσεως του θυμήθηκε ότι χρωστάει ένα πετινό. Η ηρωνία του πράγματος. Λέει, μα χρωστάω και ένα πετινό, ρε παιδί μου. Στον τάδε πρέπει να του δώσετε τον πετινό. Ενώ ο κόσμος χάνεται, λέει, τον πετινό. Εκεί πηδάει λοιπόν τελικά ο Κυριάκος ο Σταμέλος και ο Κώστας ο Λαλιώτης στα Κάγκελα. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να προβολήσετε τα αδέλφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Πάλι πιστεύουμε στην ευκαιρία και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύπνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που μεγάλε μέρα τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και για γλώσσα δεχομένη σε όσο ελευθεριά. Ποτέ θα κάμει, ποτέ θα κάμει ξαστεριά. Μου κλείνουν τα μάτια, δεν βλέπω τίποτα. Ρωτώ την Καλονή δίπλα μου, λέγε μου τι βλέπεις. Μου λέει αυτή, περνάνε δύο λεπτά αφού πήδηξαν τα παιδιά τα κάγκελα. Τους πιάσανε τους διαπραγματευτές. Και ακούω τη φωνή του ταγματάρχη των Λοκ. Ο στρατός ρε δεν ξεφτιλίζεται. Και αρχίζει να μαρσάρει το τάγκ. Μαρσάρει, δεν μπαίνει ακόμα. Και μάλιστα κάνει και λίγο πίσω για να πάρει φόρα. Μαρσάρει. Ρωτάω την Καλονή δίπλα μου, τι βλέπεις. Βλέπεις ασφαλίτες με πολιτικά ή βλέπεις στρατιωτικούς φαντάρους ή λοκατζίδες κλπ. Με παίρνει στο λαιμό της, μου λέει μόνο στρατιώτες βλέπω. Μόνο στρατιώτες. Και λέω εντάξει, τσι λέω, μη φοβάσαι, θα βγούμε μαζί, τσι λέω, σαν ζευγαράκι. Αγκαλιά. Μαρσάρει το τάγκ, κάνει λίγο πίσω και μετά παίρνει παραμάζωνα τις μαρμαρένιες κολόνες και την καγκελόπορτα. Ξανακάνει λίγο πίσω, παίρνει παραμάζωνα
και τσαλακώνει τη Mercedes του Πρίτανη και το πόδι της Πέπης Ριγοπούλου. Εκείνη τη στιγμή πετιούνται δύο ταγματάρχες των ΛΟΚ μέσα στο Πολυτεχνείο μπροστά μας και αρχίζουν να μπαίνουν τα παιδιά των ΛΟΚ με τα αυτόματα, τρακαρισμένα, αμήχανα, με κάποιο φόβο στο πρόσωπό τους. Εγώ στις δύσκολες στιγμές έχω έτσι ξαφνικά αναχτώ μια ψυχραιμία φοβερή. Έχω πολλά ελαττώματα, αλλά όταν πια έχουν χαθεί όλες οι ελπίδες, όταν πια δεν έχουμε τίποτα άλλο να κερδίσουμε, δεν υπάρχει τίποτα, αποκτώ την ψυχραιμία. Βλέπω οι περισσότεροι να φύγουν προς τα πίσω. Τρέχουν προς τα πίσω. Οι δικοί μας πάνε προς την πίσω πόρτα της Τουρνάρη, που είναι πιο εύκολο να ανοίξει. Η Τοσίτσα δεν μπορεί να ανοίξει έτσι αλλιώς. Δεν έχουμε σφραγίσει. Δυστυχώς παγιδευτήκαμε από αυτή την πλευρά. Κάποιοι, βλέπω, ας πούμε, μερικούς δικούς μας τρέχουν προς τη στοά της Σχολής Καλών Τεχνών. Λέω εγώ, αφού τρέχουν όλοι πίσω και εδώ και εκεί, ας φύγω κατά μέτωπον, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να κάνω διαχείριση κινδύνων που λέμε, να μην πιαστούμε όλοι μαζί ταυτόχρονα. Λέω, θα φύγουμε κατά μέτωπο. Λέω στην κοπέλα, κάλυψε με αγκαλιά, θα φύγουμε μαζί χέρι με χέρι. Και πράγματι, όχι από τη μικρή καγκελόπορτα που βγαίνουν φοιτητές, αλλά εξ επαφής προς το τάγκ, και ενώ βγαίνουν οι λοκατζίδες, βγαίνουν με την καλονή. Όμως ένα παιδί λοκατζής, όπως κρατούσε το αυτόματό του, τη χτυπάει στο στήθος εδώ. Αυτή παθαίνει κρίση πανικού και τρέχει ολοταχώς προς τα πίσω. Μ' αφήνει μετέωρο στην έξοδο, μπροστά στο Χριστολουκά της αστυνομίας, ο οποίος όμως δεν με γνωρίζει ο Χριστολουκάς. Εγώ δεν έχω περάσει από αυτόν ποτέ. Δεν με γνωρίζει τη φάτσα. Φορώ και φανταρίστηκα, χωρίς καπέλο εννοείται έτσι. Λοιπόν, και λέω τώρα πρέπει να τρυπώσω στο ρεύμα το μικρό, στο κύμα που βγαίνει από τη διπλανή μικρή πορτούλα, την καγκελόπορτα, το φοιτητό να κρυφτώ, να καλυφθώ. Εκείνη τη στιγμή, Άρη, σημαίνει το απίστευτο. Διασταυρώνονται τα βλέμματά μου, τα μάτια μου διασταυρώνονται με εκείνα του Ευάγγελου Μάλιου, ο οποίος με έχει μεσελάβει τότε, μετά το πρώτο Πολυτεχνείο, όταν είχα μπει σε μια μισοπαρανομία, και τον πιάνει αντιδρά σαν Ιένα. Τότε μου φέρθηκε με πίκια. Έτσι, με στείλει στο στρατό. Αντί να με στείλει δικογραφία φυλακή, 13 χρόνια φυλακή. Αλλά τη δεύτερη φορά όμως τη φυλάει. Έκανε σαν Ιένα μόλις με είδε. Φώναζε άναρθρες κραυγές, οι λοκατζίδες δεν καταλαβαίνανε, αλλά το κύμα πώς βγαίνει το φοιτητών. Έτσι. Αυτός τι προσπαθούσε να κάνει, πρόσεξε. Προσπαθούσε να κάνει ένα διάβλο με ασφαλίτες για να ελέγξει την έξοδο από τη μικρή πόρτα, τη μικρή καγκελόπορτα, να συλλάβει πρωτετίους που λέμε. Δηλαδή αυτούς που είχαν κάποιο νόημα για την ασφάλεια, όχι τον κόσμο, ας πούμε, κλπ. Όπως όμως έρθει το κύμα των φοιτητών και παρασέρνει εμένα προς την Τοσίτσα, ουρλιάζει αυτός, τον πετάει κάτω από το πεζοδρόμιο προς το οδόστρωμα. Όπως και τους ασφαλίτες, δηλαδή ο διάβλος πέφτει πάνω στο δόστρωμα. Δεν μπορεί να με προσεγγίσει. Φωνάζει τον κοντό, το φαντάρου, ουρλιάζει κλπ. Δεν φεύγω εγώ. Είσαι μες στο πλήθος. Το κύμα μπαίνω πια προς την Τοσίτσα εγώ. Δίνει εντολή σε ένα ασφαλίτη και έτσι στην Τοσίτσα πια αρχίζει και με κυνηγάει ένας ασφαλίτης με πολιτικά και τρεις ένστολοι. Συγκεκριμένα και προσωπικά. Όχι το τυφλό κυνηγητό. Αυτός πάει από το πεζοδρόμιο όμως στην Τοσίτσα. Μυστήριο γιατί πάει από εκεί. Είναι ένα μυστήριο. Ίσως φοβάται, μην φάει καμιά σφαίρα, δεν ξέρω, αλλά πάει από το λάθος. Ενώ εσύ τρέχεις. Εγώ τρώω από το δέστρωμα. Και εκεί όμως πηδάνε φοιτητές από την πόρτα το Σίτσα και του κόβουν λίγο την ταχύτητα. Ύστερα ο άλλος που ρίχνει ελεύθερο σκοπευτής από το κτίριο του μουσείου απέναντι, στα τζάμια, πέφτουν τζάμια κάτω. Και του κόβει πάλι την ταχύτητα. Έτσι και ενώ τον είχα στα 20 μέτρα, πάω στα 25 και 30 μέτρα διαφορά. Εκεί λοιπόν στην Μπουμπουλίνα πια και το Σίτσα αγωνία είναι ένα μπλοκ που είναι παραταγμένοι ασφαλίτες, λίγοι όμως, και πολύ τραμπούκι από αυτούς που ήταν στη λίστα της αστυνομίας, από νυχτερινά κέντρα κλπ, για να ρίχνουν ξύλο. Αυτοί κρατούν καδρόνια από οικοδομές, στυλιάρια, και ρίχνουν ξύλο, δεν κάνουν όμως συλλήψεις. Αυτός λοιπόν με τη σφυρίχτα του σφυρίζει, το αυτό με δείχνει κλπ. Αυτοί νομίζουν ότι είναι να με ξυλοκοπήσουν. Και τρώγω μία στην πλάτη την αγκή δοκαριά και μία στα πλευρά του, στο αριστερό πλευρό την έχω ακόμα τη δοκαριά, μα αλλάζει ο καιρός, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά τη γλιτώνω, φεύγω προς τη Ζαΐμη. Λέω τώρα πια αποκλείεται να μην κυνηγάνε. Πού να τρέχει τώρα ασφαλίτη στη Ζαΐμη. Ω, πίσω μου, στην ανάσα μου, πια τους βλέπω και πιο κοντά. Γιατί δεν έχω και δυνάμεις, είμαι και άϊπνος. Παρότι έχω πιει ένα αλγκόν, έχω φάει ένα κουραμπιέ, δεν το έχω πει. Για να έχω δυνάμεις. Αρχίζω πια και εξαντλούμε, αλλά αρχίζω μια δαιμονισμένη καταδίωξη. Ανεβαίνω τη Δελιγιάννη, την κάθετο, κάνω ελιγμούς πάνω, παγιδευτώ στην Τζαμαδού, ένα μικρό στενό, ξανακατεβαίνω προς τα κάτω, δεν έχω δυνάμεις και πηδώ σε μια οικοδομή υπόγεια της πολυκατοικίας, παραλίγο να πέσω στον ασβεστόλακο, λένε αυτοί φέρετε φακό, αλλά ξαφνικά ακούγεται ένα ποδοβολητό, νομίζω ότι έχω φύγει από την πόρτα την προσθενή και ενώ είναι άλλος, ανεβαίνει πάνω προς την Νοταρά. Και εκείνη τη στιγμή φεύγουν για λίγο να κυνηγήσουν αυτόν προς την Νοταρά. Προλαβαίνω και φεύγω, αλλά δεν έχω πια καμία αντοχή.
στην απέναντι πολυκατοικία, βάζω την πλάτη μου στο αφώτιστο σημείο και λέω ας με πιάσουνε. Τέρμα. Ό,τι έγινε, έγινε. Και τους ακούω να ξανακατεβαίνουν πάλι. Έτσι, αφού είδαν ότι το παιδί που έτρεχε στην Οταρά δεν ήμουν εγώ. Το, ναι. Εκείνη τη στιγμή, ας τον έχει καλά ο Θεός, ας πούμε, έτσι. Ένα χέρι ανοίγει από τη σκοτεινή πολυκατοικία και με αρπάζει. Άρη, εγώ δεν έχω καμία δύναμη, με υποβαστάζει στο σκοτεινό της πολυκατοικίας και με ανεβάζει τρεις ορόφους, με σηκώνει τρεις ορόφους, διότι εγώ δεν μπορώ να περπατήσω πλέον. Δεν μπορώ, δεν έχω καμία δύναμη, έχω εξαντληθεί τελείως. Με πάει στον τρίτο όροφο, μου λέει σε παρακολουθούσαμε από το μπαλκόνι από πάνω, την καταδίωξήσου όλοι. Και βγήκα και λοιπά. Μπαίνω στο διαμέρισμά του μέσα και είναι και άλλα παιδιά. Στο σαλόνι, ας το πούμε σαλόνι, γιατί είναι έτσι περίπου φοιτητικό σπίτι τώρα εκείνη τη εποχή στα Εξάρχεια. Λοιπόν, στο σαλόνι είναι γεμάτο με φοιτητές, έχει σώσει και άλλους. Εκεί λοιπόν Άρη, η αδερφή του Άννα, νομίζω λέγεται, η αδερφή του Δημήτρη Μωραΐτη, οικονομολόγου, ιδρυτικού στελέχους της σοσιαλιστικής χριστιανικής νεολαίας του Νίκου Ψαρουδάκη, αυτός είναι ο σωτήρας μου. Χάρη σε αυτόν έζησα. Μπορεί και να μην ζούσα, γιατί δεν είχε καμία αντοχή. Αν με πιάνανε, θα με λιώνανε. Λοιπόν, και δεν ήμουν και κανένας δυνατός άντρας. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μωραΐτης είναι αυτός που με σώζει. Μου δίνει καθαρό που κάμιζε ότι ήμουν αιματωμένος. Αυτή νομίζω ότι είχα φάει σφαίρα. Όχι, ήταν από τα δακρυγόνα, είχα κάνει αιμόπτυση. Ως παλαιός ασθηματικός στην παιδική μου ηλικία. Εκεί λοιπόν είναι και μια πανέμορφη κοπέλα που θα μας ακούσει τώρα με πράσινα μάτια, η οποία μου λέει: σε θυμάμαι, ξέρεις τη σχολή μας. Με φροντίζουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρωί φύγαμε. Κάτι τους είπα που εγώ το ξέχασα. Αυτοί το θυμόντουσαν όταν βρεθήκαμε δεκαετίες μετά. Τέλος πάντων, κατεβαίνει ο Μωραΐτης να δει τι γίνεται το πρωί, το ξημέρωμα, και λέει: μας ενημερώνει, θα γίνει στρατιωτικός νόμος και πρέπει έγκαιρα να φύγετε. Φεύγουν όλοι, μένω τελευταίος εγώ. Μου δίνει ένα πεντάρικο για να βρω ταξί, ένα καθαρό πουκάμισο. Έχω πληθεί να μην έχω σημάδια πάνω μου κλπ. Και πάλι είμαι τυχερός, βρίσκεται ένας άλλος ευεργέτης μου που έψαχνε το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Βασαρδάνης, πολιτικός μηχανικός, και με απομακρύνει από την περιοχή. Όταν βρεθήκαμε δεκαετίες μετά με αυτά τα παιδιά και έχω χάσει τον Δημήτρη Μωραΐτη, πώς τον βρήκα? Από το ραδιοταξί. Έχω ένα ραδιοταξί, γιατί εγώ δεν είχα ποτέ με αυτοκίνητο και δεν οδηγώ ποτέ μου. Λέω: ρε, σας ψάχνω τον τάδε. Μπορείτε να μου τον βρείτε? Πρόσεξε, ενώπιον των 50 ετών. Ενώ τον έχω αναφέρει πολλές φορές και τον είχα δει στη μεταπολίτευση. Αλλά κάποια στιγμή τον χάνω. Αλλάζει διεύθυνση, πάει κάπου στο χολαργό. Εγώ δεν τον ξαναβρίσκω τον Δημήτρη. Είναι δημιουργικός οικονομολόγος, έχει φτιάξει το οικονομικό επιμελητήριο. Τον βλέπω, αλλά τα τελευταίες δεκαετίες, τουλάχιστον 25-30 χρόνια, τον έχω δει. Και πράγματι οι ραδιοταξιτζίδες, οι οποίοι είναι φοβεροί, τον βρίσκουνε. Και έτσι ξαναγίνεται η επανένωσή μας, ας πούμε. Διαβάζει και αυτό που βλέπεις εκεί. Και η ωραία κοπέλα αυτή με τα πράσινα μάτια της Σχολής Καλών Τεχνών λέει σε όλους: θυμάστε τι μας είπε ο Μίμης όταν χωρίζαμε το πρωί? Κρατήστε στη μνήμη σας αυτή τη νύχτα, ό,τι και αν έχει γίνει. Αγαπήστε αυτή τη νύχτα, δεύτερη δεν θα υπάρξει στη ζωή μας. Δρόμοι που χάθηκα, χωνιές που στάθηκα, δάκρυα που πίστεψα, παιχνίδια στο νερό. Πικρό το βράδυ φτάνει. Ο Αλέκος Σακελάριος πώς μπαίνει στη ζωή σου? Έχει γίνει το μεγάλο συλλαλητήριο μετά την γιορτή της Ένωσης Κριτών Φοιτητών 15 Μαΐου του 1972. Μας κυνηγάει η αστυνομία, τρεις άνθρωποι με έχουν σώσει τη ζωή μου. Ο Μωραΐτης στην καταληκτική νύχτα του Πολυτεχνείου. Εκείνο το βράδυ, όπως τρέχουμε στην Πατησίων, στο Sporting έγινε αυτή η μεγάλη της Ένωσης Κριτών, συναυλία με Γιάννη Μαρκόπουλο, Ξυλούρη, εκπληκτική. Είναι η πρώτη μεγάλη δημόσια αντιχουντική εκδήλωση που μετατρέπεται μετά σε διαδήλωση στην Πατησίων. Μπαινοβγαίναμε στην Πατησίων, μας κυνήγαγε η αστυνομία. Τέλος πάντων, καταφέρνω και φτιάχνουμε τον πύργο του ΟΤΕΠ. Περνάω Μαυροματέων απέναντι για να κόψω στην Αλεξάνδρας. Να περάσω τα φανάρια, μας κυνήγανε. Εκείνη τη στιγμή ακούω το 100 που έρχεται προς το μέρος μου να με κυνηγήσει. Καταφέρνω όμως και περνάω απέναντι στην Αλεξάνδρας, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, γιατί ήταν βραδιά ακόμα νωρίς. Δεν ήταν 11.30, 12 η ώρα, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν. Υπάρχει κίνηση στην Αλεξάνδρας. Και τρέχω προς την Αλεξάνδρας, αλλά πια εξαντλημένος. Και θα με πιάσει το 100 σε λίγο. Είναι βέβαιο, θα με πιάσει το 100 και οι αστυνομικοί που τρέχουν. Ξαφνικά σταματάει ένα ταξί μπροστά μου και ακούω: μπες παιδί μου, ανοίγει το παράθυρο, μπες παιδί μου μέσα. Κάνω να μπω μέσα. Ο ταξιτζής ουρλιάζει: βγες έξω, θα με πιάσει αστυνομία, θα μου αφαιρέσει την άδεια, μπες έξω κλπ.
και λέει από πίσω ο κύριος, ο οποίος ήταν μια ωραία κυρία, μια νεαρή, νεαρότερη κυρία, πίσω στο πίσω κάθισμα, τον οποίο δεν τον έχω δει ποιος είναι εγώ. Λέει να πεις ότι σε διέταξε ο Αλέκος Σακελάριος να πάρεις το παιδί. Μπες παιδί μου μέσα. Μπαίνω μέσα. Δεν ξέρω, κύριε, κανένα Αλέκο Σακελάριο. Σας παρακαλώ, ποιος εσύ, Αλέκο Σακελάριο. Λέει ο ταξιτζής. Θα μου αφαιρέσουν εμένα την άδεια και λοιπά. Βγες έξω, ρε. Βγες έξω, ουρλιάζει ο ταξιτζής. Του λέει, άκουσα με, του λέει, αυστηρά. Πάρ το παιδί, του λέει. Εγώ κλείνω την πόρτα, μπαίνω μέσα, τι να κάνει αυτός, φεύγει. Προχώρα, του λέει. Μου λέει, πού να στρίψω. Του λέω, στρίψε προς Κυψέλη, του λέω εγώ. Λοιπόν, εκεί μετά λέει, δεν ξέρεις, ρε, τον Αλέκο Σακελάριο, λέει στον ταξιτζή. Παιδί με, εσύ ξέρεις ποιος είναι ο Αλέκο Σακελάριο, μου λέει, εμένα. Ναι. Και τραγουδώ, τρεχάτε να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Εσούρωσα κι αργήσαμε, μα όσο και να φταίω, περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Ταγκαρδού το καμπανάκι, ταγκαρδού μες στο βραδάκι. Ταγκαρδού το καμπανάκι, να μας πάει κούτσα κούτσα στο φτωχό μας το τσαρδάκι. Ο Αλέκος συγκινείται τώρα, ένα παιδί άγνωστο, κριτικός, ούτε τηλεόραση έβλεπα, δεν είχα τηλεόραση, δεν είχα δει, αλλά ήξερα από τις εφημερίδες και από το ραδιόφωνο, ήξερα ας πούμε ότι ήταν σκηνοθέτης, σεναριογράφος, αρθρογράφος, στιχουργός και τραγούδησα το «Τρεχάτε να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο». Έτσι λέει Μάνος Χατζηδάκης, ε. Συγκινήθηκε τόσο πολύ ο Αλέκος Σακελάριος. Μετά τον ευγνωμανούσα, αργότερα τον είχα συναντήσει, του φίλησα το χέρι για να το πω τώρα. Και μέσωσε, άλλη μια φορά μέσωσε ένα πτώμα. Δηλαδή όταν μας συγγύησαν στο πρώτο Πολυτεχνείο στην Καταδίωξη, ξανέβαινα τη Σόλωνος πάνω, σκουφά, ελισσόμουνα τον Απάλο, δεν είχα πάλι αντοχή, τρέχω, φτάνω στα λεωφορεία, μαζί με άλλα παιδιά, στα λεωφορεία πάνω στη στάση των λεωφορείων στην Ακαδημίας, ψηλά. Τρέχω, αυτός που είναι μπροστινός μου ρίχνει ένα πάγκο, όπως το μας κυνηγάει στην Ομία, με λουλούδια. Ένας που τρέχει πιο πολύ από μένα, πιο πιτσιρικάς από μένα, μου λέει αριστερά στο κάγκελο, μου λέει, μπαίνω και εγώ κάνω το λάθος, μπαίνω μέσα στο κάγκελο, στην καγκελόπορτα. Μπαίνω μέσα, βλέπω αυτός πάει προς το μεγάλο χτίριο. Εγώ πάω σε ένα μικρό χτιριάκι που θα το δείτε και σήμερα. Και μπαίνω μέσα ξαφνικά, μου βρωμάει. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Φορμόλι. Εκεί πηγαίνανε τους νεκρούς από το νεκροτομείο για να τους πάρουν, να τους στολίσουν, να τους ετοιμάσουν που λέμε. Εκεί λοιπόν μου κόβεται η ανάσα στον τοίχο, δεν βλέπω αν υπάρχει τίποτα. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα, ανοίγει ένας ασφαλίτης, μπαίνει λίγο φως απ' έξω και βλέπω μια ηλικιωμένη, το πτώμα μιας 65χρονης μου φάνηκε γυναίκα, τώρα δεν μπορείς να, το πτώμα γυμνή. Γυμνή πάνω σε ένα τραπέζι, ας το πούμε έτσι. Αμάν, ξέρεις τι νιώθεις όταν δεις ένα πτώμα. Όσο και αν φοβάσαι την αστυνομία, προτιμάς να σε πιάσουν παρά να συνεχίζεις να είσαι. Λέω, ας πάω πέντε, κλείνω τα μάτια μου, τείχο, τείχο, κλείνω τα μάτια μου να μην βλέπω, δεν κάνω το γενναίο. Και κυρίως δεν αντέχω τη μυρωδιά της φορμόλης ή τα λουλούδια. Γιατί είμαι παλαιός ασθηματικός παιδί. Έτσι, δεν έχω πλέον άσθημα, ούτε τώρα που γέρασα. Όμως υπέφερα στην παιδική μου ηλικία και έχω το σύνδρομο. Αν κάτι δεν πάει καλά στην ατμόσφαιρα, ο πρώτος που θα το καταλάβει είμαι εδώ. Και φεύγω από την απέναντι πόρτα του μικρής αυτής. Το παιδί που πήγε στο μεγάλο χτίριο το πιάσανε. Εμένα δεν με πιάσανε. Μέσωσε το πτώμα, γιατί πέρασα απέναντι. Αυτοί συγχαθήκανε μόλις είδανε. Κλείσανε την πόρτα, ξέρω εγώ, και φύγανε. Έτσι, ο Δημήτρης ο Μωραΐτης κυρίως, ο Αλέκος ο Σακελάριος και η ηλικιωμένη το πτώμα με γλίτωσαν από το να συλληφθώ. Όμως κάποια στιγμή συνελήφθηκα κι εγώ όπως όλοι. Λοιπόν, Μίμη Ανδουλάκη, κλείνω το βιβλίο. Σε ευχαριστώ άλλη μια φορά για το γεγονός ότι κάνεις αυτή την αφήγηση ζωής. Έτσι την νιώθω και πολύ τιμητική για μένα. Ωστόσο νιώθω δύσκολα, ναι, διότι κανονικά θα έπρεπε να αφηγηθώ τις ζωές άλλων. Ανθρώπων που μετά έμαθα τα ιστορικά τους. Αυτών που έπεσαν νεκροί. Αυτών που τραυματίστηκαν βαριά. Έχεις αριθμό νεκρών, δηλαδή αυτό που λέμε. Το σίγουρο που έχω εγώ, ναι, που το επιβεβαιώσα ο ίδιος. Έχω πάει σε μνημόσυνα, ναι, έτσι. Μάλιστα. Έχω πάει στα μνημόσυνα όλων. Και μερικές οικογένειες διατηρώ ακόμα δεσμό στενό. Πολύ προσωπικό δεσμό. Εγώ, ας πούμε, επιβεβαίωσα 33 άτομα σίγουρα. Λέγονται και διάφορα, γιατί τραυματίστηκαν άνθρωποι, χάθηκαν μετά. Ξέρεις, πήρε μέτρα η αστυνομία να επιβάλλει σιωπητήριο, ας πούμε, έγιναν διάφορα. Θέλω όμως να τιμήσουμε σήμερα τους ανθρώπους που άνοιξαν τα σπίτια τους. Εγώ αναφέρθηκα μόνο σε έναν. Θα ακούσετε από άλλους συναγωνιστές πώς τους φρόντισαν
πώς τους μετέφεραν, πώς τους περιέθαλψαν με κίνδυνο δικό τους σοβαρό. Να φάνε ξύλο, να φάνε φυλακή, ναι, ακόμα και εξορία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ. Εγώ δεν ξέχασα ποτέ τον Δημήτρη. Και τον μνημονεύω και χαίρομαι που οι ταξιτζίδες με ενημέρωσαν, το έδωσαν το κινητό μου και επικοινωνούμε και χάρηκε που διάβασε ότι τον τίμησα έπειτα από τόσα χρόνια. Τι ήταν λοιπόν ο Δημήτρης? Ένας χριστιανός. Σοσιαλιστής χριστιανός. Το παιδί που είδε σε την νεολαία του Νίκου Ψαρουδάκη. Και έσωσε δεκάδες ανθρώπους. Δεν ήταν κανείς από εμάς. Έτσι δεν είναι? Προοδευτικός άνθρωπος. Αν κράτησα κάτι από το Πολυτεχνείο σε όλο το πολιτικό μου βίο, είναι η πολιτική ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα και ο σεβασμός του άλλου. Σέβομαι όλους. Δεν μπορώ να σου περιγράψω ότι άλλοι περάσανε μεγαλύτερα δράματα από μένα. Πολύ μεγαλύτερα. Εγώ απλώς ήμουν άτυχος. Δηλαδή είχα μια ατυχία, ας πούμε έτσι. Από ένα χαζό, ας πούμε, που έκανε ένα σφάλμα. Δεν του είχε δοθεί εντολή εις βάρος μου τίποτα. Αυτό ήταν σφάλμα δικό του. Επιπολαιότητας, ανοησίας ενός 20χρονου. Επιλογία, τέλος πάντων, δεν θα πω. Διότι μετά τον γνώρισα, γνώρισα την οικογένεια, την κόρη του, ας πούμε, κλπ. Ούτε κράτησα μια συγκαγιά. Παρότι στην αρχή έλεγα, άλλοι λέγανε, όχι εγώ, ότι μαυροπουκαμισάδες κριτικοί θα τον ξυλοκοπήσουν, ξέρω εγώ. Εγώ σε καμία περίπτωση. Μου έλεγε πάντα ο Αλέκος ο Παναγούλης, άκου να δεις. Μην μιλάμε για αυτούς. Άλλο τώρα οι μεγάλα ονόματα, έτσι. Μην μιλάμε αυτά τα παιδιά τώρα. Εμείς τους πολεμούσαμε όταν ήταν δυνατοί. Τώρα δεν είναι τίποτα. Είναι παιδιά, ας πούμε, αγροτόπεδα. Δεν μπορείς να φανταστείς, Άρη, πώς μεταμορφώνεται ένα κανονικό αγροτόπεδο σε βίαιο βασανιστή. Μπορεί να είναι ένα κανονικό παιδί. Καταρχήν τρώει περισσότερο ξύλο από εμάς. Έχει προηγηθεί η εκπαίδευσή του που είναι ξυλοφόρτωμα φοβερό. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο αναφέρθηκα στη δικιά μου την περίπτωση, είπε αργότερα στην κυρία Φατούρου, η οποία έγραψε ένα βιβλίο, σύζυγος του καθηγητή. Του καθηγητή Φατούρου. Της αρχιτεκτονικής Φατούρου. Η σύζυγός του, ψυχολόγος, ψυχαναλήτρια, πήγε ο ίδιος, παρουσιάστηκε. Και όταν μάλιστα πρόσφατα, επειδή βγήκε το βιβλίο μου και αναφέρθηκα και στα κάποια έτσι, εν πάση περιπτώσει, σκοτεινά σημεία εκείνης της εποχής, με βρήσαν ορισμένοι και άρχισαν να αμφισβητούν ακόμα και την αντιδικτατορική μου δράση. Ο ίδιος αυτός, το παιδί αυτό, μου λέει: θες να βγω, να πω εγώ. Για τι σένα. Έχεις κάνει για να... Ναι, για σένα. Όχι, λέω προς Θεού, δεν χρειάζεται να αμαυρώσουμε την επέτειο με τέτοια πράγματα, γιατί ξέρεις το υβριολόγιο που πάρει στην αριστερά. Είναι το σύνδρομο του Κάιν, είναι παντοδύναμο, έτσι. Είναι πανίσχυρο, δεν είναι αθεράπευτο. Γι' αυτό δεν άνοιξα συζήτηση για το πασπονταστική τεύχος 8, δεν άνοιξα κουβέντα. Αυτά όσοι θέλουν να διαβάσουν, ας το διαβάσουν. Δεν θέλω, ούτε θα ξαναφερθώ. Τέλος πάντων, το παιδί αυτό λέει, θες να βγω. Αυτός λοιπόν προς τιμήν του είπε στην κυρία Φατούρου για το ψυχολογικό υπόστρωμά του. Ο ίδιος το είπε. Λέει, κοίταξε να δεις, λέει, ένιωθα μια απίστευτη ειδονή. Δεν λέει, τα λόγια του αυτά δεν είναι τα ίδια, αλλά εγώ τα συμπυκνώνω. Ένιωθα μια απίστευτη ειδονή από τις επιβραβεύσεις των ανωτέρων μου, όποιοι κι αν ήταν αυτοί. Απίστευτη ειδονή στα θαυμαστικά βλέμματα των ανωτέρων του, όταν υπερακόντιζε τις εντολές τους στην εκτέλεσή τους. Και λέει, να σας πω την αλήθεια, λέει, και προς τον πατέρα μου ήθελα να ήμουν ο εξαπορήτων, ο έμπιστος σε σχέση με τα άλλα αδέρφια μου. Και με τον μάστορα που είχα, γιατί είχε μάθει μια τέχνη. Και μετά όταν πήγα στην ΕΣΑ, ήθελα να είμαι αυτός που κάνει το κάτι παραπάνω. Ένιωθα αυτή την ειδονή της επιβράβευσης. Αυτό το παιδί μετά έγινε κανονικό. Έγινε ένας κανονικός επιχειρηματίας μεσαίος, δραστήριος, καλός οικογενειάρχης. Μπάρκαρε βέβαια, τη φοβόταν 10 χρόνια. Και έβγαλε λεφτά, μπάρκαρε. Και απέβαλε αυτό που. Απέβαλε όλο αυτή που, τη φορτίο. Τον οδηγούσε στο να βασανίζει ανθρώπους. Ένας καλός και δημοκρατικός πολίτης. Και γι' αυτό νιώθω υπερήφανος που δεν είχα ποτέ μου μνησικαγία και εκδικητικότητα. Όπως και πολλοί άλλοι. Διότι ήταν παιδιά, έτσι. Μεταμορφώθηκαν. Δεν σου κρύβω ότι. Αυτό με κατηγορούν ότι είμαι οπορτουνιστής, ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Και με τον Μπάμπη Παλαΐνη δημιούργησα μια ειλικρινή σχέση. Γιατί είδα το δράμα της μεταμόρφωσής τους όταν κατάλαβα πώς την πάτησαν στο Κυπριακό. Πρέπει να εξηγήσω όμως ποιος είναι τώρα ο Παλαΐνης για αυτούς που δεν έχουν ακούσει. Πρωτοπαλίκαρο του Δημήτρη Ιωαννίδη. Παλικάρια, τέλος πάντων. Ο πορτονιστής σε είπαν. Πίστευα, δηλαδή, ρε παιδί μου, στην. Επειδή ένωση... άνοιξες συζήτηση με τους αντιπάλους, με τους εχθρούς δηλαδή. Έτσι, ναι, αυτό, ναι, με αυτή την αυτό θέλω να πω. Και μάλιστα κατάφερα και είμαι υπερήφανος γι' αυτό να γίνει μία συνάντηση πρωτού γράψω το βιβλίο Αγάπη Μέδουσας. Δεν ήθελα κάποιο να βγει για να πει, ξέρεις, δεν είναι έτσι. Και έγινε και μία συνάντηση με κριτικούς μεζέδες, τσιμπούση κανονικό, που από τη μια πλευρά ήταν του τραπεζιού άνθρωποι σαν τον Μπάμπη Παλαΐν και τον αδερφό του και άλλοι,
ανανύψαντες εκ των Χουντικοί τότε όμως. Με ειλικρίνεια όμως. Ναι. Με ειλικρίνεια. Άνθρωποι που δεν ανεκάλεσαν γενικά τις σχέσεις τους με την Επανάσταση, αλλά θεώρησαν τυχοδιωκτική την ενέργεια στην Κύπρο και πώς μπλέχτηκαν και είχαν τύψει, σε πάση περιπτώσει, η δημοκρατία τους έδωσε μια ευκαιρία. Έτσι. Τους έδωσε μια ευκαιρία. Και ο Καραμαλής και ο Αβέροφ και εμείς. Και εμείς. Η αριστερά τότε ήταν υπερήφανη. Δεν καταδεχόταν τη λογική των καταγγελιών. Αυτό θα το δείτε στο βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα κάτω από τις τάχτες. Οι άνθρωποι αυτοί που υπέφεραν, εμείς τι υπέφεραμε, τίποτα. Οι φλωράκιδες που πέθανε, φαντάσου τι τράβηξαν 17 χρόνια φυλακή. Δεν είχαν εκδικητική διάθεση και δεν κατάγγελαν. Λοιπόν, έγινε ένα τραπέζι που από τη μια πλευρά ήταν, ας το πούμε έτσι, πρώην χουντική, και από την άλλη ήταν οι κυρίως του ναυτικού, όσοι συμμετείχαν στο κίνημα του ναυτικού, δημοκράτες αξιωματικοί, και οι λίγοι του πεζικού που μετείχαν στο κίνημα του ναυτικού, όπως ο Αλεξάκης. Και έγινε μια διασταύρωση και αμοιβαία ειλικρινή συζήτηση, ένα τσιμπούσι πατριωτών. Ποια είχαν καταλάβει τα ασφάλματα, τα αμοιβαία, ας πούμε, κλπ. Τους έβαλες να προσεγγίσουν ένα στον άλλο. Δεν το έκανα εγώ το τραπέζι, το έκανε ο Αλεξάκης. Αφού είχα ρωτήσει τον παρουσία, επειδή πολύ πάντα υπάρχει μια κακοήθεια εγγενής σε μια ορισμένη αριστερά, πρέπει να λέμε τους μάρτυρες. Έτσι. Είναι ο Στάθης Παναγούλης, παρόν, γιατί έπρεπε να υπάρχει ένας μάρτυρας. Και ο Γιάννης Σουλαδάκης, ο οποίος είχε και γαμπρό στρατηγό, ας πούμε έτσι, πεθερό στρατηγό κατά κάποιο τρόπο από το Πασόκ. Δηλαδή η συνάντηση ήταν αυτή. Και ήθελα να μιλήσω και για τους Παναγούλιδες. Με τι μεγαλοκαρδία αντιμετώπισαν αυτά τους τα φαινόμενα. Τους βασανιστές τους. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτή τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν αυτά που έχω στο βιβλίο μου «Αγάπη Μέδουσας». Το έβγαλα 2 χρόνια, ενώ είχα πει θα μιλήσω με τα 50 χρόνια. Και έβγαλα το βιβλίο αυτό για το Πολυτεχνείο μετά 50 χρόνια. Όμως για το κίνημα του ναυτικού το έβγαλα 3 χρόνια νωρίτερα, διότι μεγαλύτεροι από εμάς άρχισαν να πεθαίνουν. Και έτσι πρόλαβα εν ζωή τον Μιχάλη Κουσούρη, τον Άβαρχο, έτσι, τον Σταθόπουλο, τον Γιάννη, αδερφό του Μιχαήλ Σταθόπουλου, που έγινε υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, αν τον θυμάσαι, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, υφυπουργός άμυνας. Πρόλαβα λοιπόν πολλούς του κινήματος του ναυτικού και χαίρομαι που ακόμα σήμερα μιλώ μαζί τους, και σήμερα προτού έρθω εδώ συμβουλεύτηκα ένα από τους επιζήσαντες, ο οποίος είναι ακμαίος και σκεπτόμενος, τον Γρηγόρη Δεμέστιχα, ο οποίος ήταν επιτελάρχης του κινήματος του ναυτικού, ο Ναύαρχος και αρχηγός του επιτελείου του ναυτικού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίμη Ανδουλάκη. Και εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Και αυτή την εξομολόγηση των 3 εκπομπών στα 3 τελευταία Σάββατα. Ευχαριστώ πολύ τιμητικό για το γεγονός ότι μας παρουσίασες το Πολυτεχνείο, την εξέγερσή του 50 χρόνια μετά, με την δική σου αίσθηση, οπτική και αντίληψη των πραγμάτων. Ελπίζω και εύχομαι από εδώ και μετά να μιλήσουμε για ξανά μέλλον. Για το μέλλον. Ναι. Για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ακριβώς. Γιατί νιώθω μια βαθιά ενοχή, ένα αίσθημα αποτυχίας. Διότι εμείς αγωνιστήκαμε με το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, που τα λέει όλα, έτσι. Γιατί μέσα σε αυτό υπάρχουν τα πάντα. Και η τεχνολογική καινοτομία. Θα ήθελα να σε φωνάξω όταν στην παρουσίαση ευρωπαϊκής ιστορίας μπω στον 19ο αιώνα να κηρύξεις την έναρξη της σειράς αυτών των εκπομπών μέχρι να φτάσουμε στην σημερινή μας εποχή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επί 3 Σάββατα παρακολουθήσατε την επετειακή εκπομπή του ΣΚΑ 100,3 για τα 50 χρόνια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Καλημέρα σας. Το 1973-2023. 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ένα ραδιοφωνικό ιστορικό ντοκουμέντο στον Sky 100,3. Καλημέρα σας, καλό Σάββατο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη εκπομπή στην ιστορία του Πολυτεχνείου με αφορμή τα 50 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από την εξέγερση του Νοεμβρίου 1973. Ο Μίμης Ανδουλάκης είναι ο προσκεκλημένος, τον οποίον επέλεξα, κυρίες και κύριοι, για να συζητήσω για το Πολυτεχνείο, επειδή ακριβώς
Δεν την είχαμε ακούσει ποτέ να μιλάει για το Πολυτεχνείο. Λειτουργήσε ως αφορμή το περσινό του βιβλίο, ένα αυτοβιογραφικό με τον τίτλο «Πριν σβήσουν τα φώτα». Φέτος ήδη εκδόθηκε το δεύτερο μέρος, δεν το έχω διαβάσει ακόμη. Ο Μίμης Ανδουλάκης λοιπόν στο πρώτο βιβλίο που περιγράφει τη ζωή του αφιερώνει πολλά κεφάλαια στο Πολυτεχνείο και επιλέγω το δεύτερο κεφάλαιο με το οποίο θα προλογίσω την σημερινή εκπομπή όπως έκανα και στην προηγούμενη. Τα είχα ξεχάσει, γράφει, τα έβαλα σε μια θηρίδα του μυαλού μου και έχασα το κλειδί. Κι όμως τώρα επιστρέφουν ολοζώντανες παρθένες καταιγιστικές οι εικόνες εκείνης της μέρας, 5η 15 Νοέμβρη, γύρω στις 11. Ποιος ξεκίνησε πρώτος, ποιος το σκέφτηκε, κανείς δεν ξέρει. Αυτό είναι το θαύμα της αυτενέργειας. Δεκάδες αγόρια και κορίτσια, ύστερα εκατοντάδες, γράφουν και μοιράζουν προκηρύξεις. Κάτω η Χούντα, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ανθρώπινο χέρι της γράφει. Ανθρώπινα χέρια της μοιράζουν. Πρόσωπα και μάτια που λάμπουν. Ανθρώπινα χέρια απλώνονται και τις αρπάζουν με βουλημία. Μια γυναίκα φυλά την προκήρυξη, κάνει το σταυρό της και την κρύβει στον κόρφο της. Ανοίγουν τα παράθυρα στα τρόλεϊ και στα γιοταχή, τις τοποθετούν στο παρμπρίζ. Οι οδηγοί των τρόλεϊ καθυστερούν στη στάση να προλάβουν τα κορίτσια να μοιράσουν τις προκηρύξεις στους επιβάτες. Κάποιος σπουδαστής της σχολής κάνουν τεχνών γράφει ένα γιγαντιαίο ελευθερία σε τρόλεϊ της γραμμής Παγκράτη Πατήσια. Τα τρόλεϊ γεμίζουν κόσμο που θέλει να ζήσει αυτές τις σπάνιες στιγμές ελευθερίας και έξασης. Καμία σχέση με τα στημένα τρόλ του διαδικτύου. Η Συντονιστική Επιτροπή ΕΠΕΤΕ έρχεται να βάλει κάποιο κοινό πλαίσιο να προσθέσει τους πολύγραφους, δίχως ευτυχώς να σκοτώσει την αυτοοργάνωση και αυτοδημιουργία της μάζας με γραμμές και συγκεντρωτικό έλεγχο εκ των άνω. Αυτό το θαύμα της επικοινωνίας είναι ο παράγοντας, η ορίμαση της κατάληψης. Διαβάζω πάντα από το βιβλίο «Πριν σβήσουν τα φώτα» του Μίμη Ανδουλάκη. Και ύστερα το μεσημέρι ήρθε το ποιοτικό άλμα Θήτα. Πάλι με πρωτοβουλία από τα κάτω και απ' έξω από εμάς τους οργανωμένους. Στο Πράβλιο εμφανίστηκαν δύο νεαροί ραδιοερασιτέχνες. Νομίζω τη Σιβητανιδίου, ο Κώστας και ο Γιώργος, μένανε ενισχυτοί για τη δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού μεγάλης εμβέλειας σε σχέση με τον δικό μας υποτυπώδη. Σε αυτούς αφήνεται το ποιοτικό άλμα στην επικοινωνία μας. Συνεργάστηκαν στο δεύτερο όροφο των μηχανολόγων με τον δικό μας Νίκο Χριστοτουλάκη. Εκφωνητές πέρασαν τουλάχιστον 5. Ο Λάμπρος Παπαδημητρακάκης έφερε την ορθοφωνία και τον επαγγελματισμό στην εκφώνηση. Σπούδαζε σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου. Η Τόνια Μοροπούλη ήταν η πρώτη γυναικεία φωνή. Αντικαταστάθηκε στην αρχή επειδή η μαμά της τη ζήτησε στα κάγκελα με ένα τάπερ γιουβαρλάκια και ύστερα για τις ανάγκες της συντονιστικής. Η Μαρία Δαμανάκη τοποθετήθηκε συνενετικά από τον κύκλο της συντονιστικής, βασικά με άτυπη συμφωνία Ρίγα και Αντιεφέ. Το κριτικό ηχόχρωμα της φωνής της μετέδιδε συγκίνηση, αυθεντικότητα και ενθουσιασμό. Με συνένεση μεταξύ μας, τοποθετήθηκε και ο Δημήτρης Παπαχρήστος το μεσημέρι της Παρασκευής. Τον ήξερα από το πρώτο έτος όταν συγκατοικούσε με τους συμπατριώτες μου Μανώλη και Ιπποκράτη Σταματάκη. Το δραματικό φινάλε του Δημήτρη πριν μπει το τάγκ θα μείνει στην ιστορία. Αν διαθέταμε λίγο χρόνο, θα είχε ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας, οπότε η εξέλιξη θα ήταν διαφορετική. Δεν θα είχαμε πολυτεχνία μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, αλλά σε πολλές επαρχιακές πόλεις. Αυτός είναι ο πρόλογος για σήμερα, κύριε Ανδουλάκη. Λοιπόν, για να συνδεθούμε από την προηγούμενη εκπομπή, είχαμε πει τρεις παράγοντες. Πρώτο, το απέχουμε και μένουμε μέσα στο Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο, είναι στο κέντρο της Αθήνας, επομένως βολεύει. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η επιστροφή των στρατευμένων φοιτητών. Ο τρίτος θεμελιώδης παράγοντας είναι η στάση της Βρετανίας, που λέει όχι σε οποιαδήποτε εισβολή της αστυνομίας. Ο τέταρτος που δεν τον έχουμε πει είναι ότι καταφθάνουν γκρουπ φοιτητών από άλλες σχολές. Δηλαδή πρώτα από τη φυσικομαθηματική, μετά από τη νομική, μετά από τη βιομηχανική και από την εμπορική. Δηλαδή γίνεται πόλος έλξης από διάφορες σχολές στο Πολυτεχνείο. Και βέβαια θέλω να σου πω, Άρη, ότι ακόμα Πέμπτη πρωί δεν μπορούμε να μιλούμε ότι υπάρχει Πολυτεχνείο. Δηλαδή ακόμα την Πέμπτη το πρωί ο κόσμος περνάει, κοιτάζει, είναι λίγο αδιάφορος. Μετά τις 11-12 το μεσημέρι που αρχίζει να κινείται τα χαρτάκια αυτά, τα χειρόγραφα, οι χειρόγραφες προκηρύξεις, εμφανίζεται αυτή η κινητικότητα γύρω από το Πολυτεχνείο και βέβαια μετά με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Έχουμε λοιπόν διαδοχικά ποιοτικά άλματα που δημιουργούν το Πολυτεχνείο. Δεν υφίσταται Πολυτεχνείο. Θα μπορούσε μάλιστα να σου πω ότι εάν δεν συνέβαιναν αυτά θα είχε εκφυλιστεί. Την 5η 15 Νοεμβρίου 1973. Μετά το μεσημέρι 12 η ώρα.
αρχίζει αυτό που λέμε Πολυτεχνείο. Έτσι, το οποίο θα ολοκληρωθεί βέβαια την Παρασκευή, το απομεσήμερο, με εκατοντάδες χιλιάδες λαού, που θα είναι το καταληκτικό σημείο. Γι' αυτό λέω πάντα, Άρη, όταν λέμε Πολυτεχνείο, δεν εννοούμε εμάς που είμαστε μέσα. Να μην ξεχνάμε ποτέ τους έξω, εκατοντάδες χιλιάδες λαού που κινητοποιήθηκε, ιδίως νέοι, και έδωσε μάχες στους δρόμους, οδομαχίες. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτούς ακόμα δεν τους έχουμε βρει. Πότε πέφτω σε κάποιον πάνω? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, μου λέει? Είμαι αυτός που κατέβασα από το τρόλεϊ, από το αυτό, και το σπρώξαμε και κλείσαμε το δρόμο. Εγώ έβαλα τα λεωφορεία στη Σόνια. Σταματήσαμε τα λεωφορεία, τα σπρώξαμε και τα φέραμε και κλείσαμε το δρόμο στη Σόνια. Δηλαδή, άγνωστος κόσμος, καμία σχέση με οργάνωση. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Να ανοίξω μια παρένθεση. Είναι δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν το αντάλλαξαν επί της ουσίας. Όχι, δεν έκαναν πολιτική καριέρα πάνω σε αυτό, έτσι? Σε καμία περίπτωση. Σε αντίθεση με άλλους που έκαναν. Εντάξει, αυτό είναι και ανθρώπινο. Πάντα μέσα, κοίταξε, σε όλα τα κινήματα από το 21, σε όλους τους μεγάλους αγώνες και στην Εθνική Αντίσταση κλπ. Αυτοί που είναι προβεβλημένοι σε ένα αγώνα, μετά συχνά αναδεικνύονται στην πολιτική ζωή. Δηλαδή, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον Αλέκο Παναγούλη, ένα ήρωα που βασανίστηκε επειδή έγινε βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου του Γεωργίου Μαύρου μετά, έτσι δεν είναι? Αλλά ελάχιστοι, ξέρω, κάνουν. Εσείς μοιράζατε δουλειά? Δηλαδή, εκεί η ηγετική ομάδα διένει με αρμοδιότητες? Σε ένα βαθμό. Αλλά η αυτενέργεια είναι το παν, βεβαίως. Επειδή το γράφεις, μιλάς για την αυτενέργεια. Η αυτενέργεια είναι η δύναμη. Δεν υπήρξε αυτό που λέμε δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, με κατάλαβες. Όμως έλεγχος υπήρξε. Ας πούμε στα συνθήματα, είδε από την Τετάρτη το βράδυ. Εάν εμφανιζόταν κάποιος και έγραφε κάτω το κράτος, ή ένα τρελό του Μάη, ξέρω εγώ, η φαντασία στην εξουσία, ή κάτω η φαλοκρατία, υπήρξαν αυτά. Τα κατεβάζαμε. Και σιγά σιγά και οι αναρχικοί, οι λίγοι που υπήρχαν, προσαρμόστηκαν στο γενικό πλαίσιο. Ήταν πιο πολύ θεωρητικοί αναρχικοί. Έβγαινε τότε ένα περιοδικό που λεγόταν Διεθνής Βιβλιοθήκη. Ποιητές αναρχικοί, με κατάλαβες. Όχι μπαχαλάκηδες με τη σημερινή έλεια. Δεν είχαμε μπαχαλάκηδες. Και πολύ γρήγορα ελέγχθηκαν τα συνθήματα. Είναι βασικό αυτό. Ναι. Δηλαδή, επιβάλλει συντονιστική ένα έλεγχο στα συνθήματα, στις πύλες δηλαδή που είναι τα μεγάφωνα, στο σταθμό και βέβαια στην περιφρούρηση. Άνθρωποι μη αριστεροί υπήρχαν. Παιδιά μη αριστερά υπήρχαν. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Αριστερά. Ποιος είναι αριστερός, ποιος δεν είναι. Εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Οι νεολαίοι μαθητές ερχόταν μέσα. Χαμός γινόταν. Πώς να σου το πω. Εδώ μπορεί να ξεγελαστεί κανείς. Εγώ στη σχολή μου, ξέρω εγώ, έβγαινα 100%. Και ο Νιζαζάκης, ένας άλλος που είπαμε. Στους χημικούς το ίδιο. Τα παιδιά βγαίνουν 90%. Το λέω όλο αυτό. Επειδή αργότερα έμεινε αυτό το. Η δημοκρατική και η προοδευτική έναντι των άλλων. Δεν και οι άλλοι, μα και οι άλλοι δημοκράτες. Μπορεί, είναι. Ας πούμε. Δεν ήταν αρχοντικοί. Οι λεγόμενοι προτεργάτες να ανήκαν γενικά σε διάφορα ποικίλα ρεύματα της αριστεράς. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, έτσι. Και τότε ήταν αριστεροί, δηλαδή είχαν ισχυρές ιδεολογικές φαντασιώσεις. Αυτό τους παρακινούσε να είναι πιο τολμηροί κατά κάποιο τρόπο και άφοβοι. Ωραία. Όταν αφαιρούσατε το σύνθημα και λέγατε αυτό δεν πρέπει να το πούμε κάτω το κράτος, παραδείγματος χάρη. Ναι. Αυτό το έκανες εσύ ως κομμουνιστής ή ως Μίμης Ανδουλάκης με μια λογική που έλεγε ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε αυτό το σύνθημα? Αυτόματα όλοι προσαρμόζονταν. Ας πούμε οι αριστεριστές προσαρμόστηκαν. Δηλαδή τα παιδιά που τα λέγαμε αριστεριστές, μαοϊκοί, τέτοια κλπ. Κατάλαβαν ότι αυτά δεν διώχνουν το λαό. Δηλαδή συνθήματα που διώχνουν το λαό ουσιαστικά. Τα συνθήματα τα εγκεκριμένα ήταν πρώτο το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ένα συγκλονιστικό σύνθημα που επικαιροποιείται με πολλούς τρόπους. Το κάτω η Χούντα, ελευθερία, δημοκρατία και το έξω Αμερικάνια, ας πούμε. Αυτά ήταν τα βασικά συνθήματα. Δεν επιτρέπονταν άλλα συνθήματα. Το έξω Αμερικάνι αιτιολογείται από το ότι συνδεόταν η Χούντα με την Αμερικανοκρατία. Με την Αμερικανοκρατία. Τέλος πάντων, με όλα αυτά, ας πούμε. Και βέβαια υπήρχε έλεγχος στην περιφρούρηση. Αυτό είναι σημαντικό, Άρη. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποια στιγμή την Παρασκευή το πρωί, ο Παπαδόπουλος ήταν έξαλλος. Έχουμε ακριβή μαρτυρία. Συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο για τι θα κάνει. Και ο πρόεδρος μπαίνει μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, όρθιος, και λέει: πρέπει να πείτε στον Δασκαλόπουλο, στον αρχηγό της αστυνομίας, να συνεννοηθεί με τον Ρουφογάλη, να στείλουν μερικούς στη ΣΚΙΠ να κόψουν το ρεύμα του σταθμού μέσα στο Πολυτεχνείο. Αυτοί ήρθανε προφανώς, αλλά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σημείο που είναι η πίνακα. Ήταν εφτασφράγιστο και απολύτως περιφρουρημένο. Δηλαδή προσπάθησαν να κόψουν το ρεύμα, δεν τα κατάφεραν. Έπρεπε μετά, εκ των υστέρων ως μηχανικοί, θέλαμε να εξακριβώσουμε από πού θα μπορούσε να κοπεί το ρεύμα. Αν θέλανε να το κόψουν εκτός Πολυτεχνείου, θα βύθιζαν στο σκοτάδι όλο το κέντρο της Αθήνας. Με κατάλαβες? Ναι. Δηλαδή, για να το ζωγραφίσουμε λίγο, η Στουρνάρη έχει γεμάτο κόσμο απ' έξω, έτσι. Είναι οι πύλες ανοιχτές και μπαινοβγαίνει κόσμος. Μπαινοβγαίνει κόσμος. Το ίδιο και το Σίτσα από την άλλη πλευρά, προς το μουσείο. Παντού. Παντού. Δηλαδή, υπάρχει μία αχτίνα την Παρασκευή, γύρω στις 12 η ώρα. Η αχτίνα είναι
600 μέτρα από τη μια πλευρά, 600 από την άλλη. Διάμετρος ήταν 1000 μέτρα, ένα χιλιόμετρο του κόσμου. Έτσι. Αυτό αυξάνονταν όπως παίρναγε το απόμεση σήμερα. Να φανταστούμε ένα χιλιόμετρο επί της Πατησίων, ας πούμε. Ναι, από τη μια πλευρά και από την άλλη. Από την άλλη πλευρά, μάλιστα. Δηλαδή ένα ομόκεντρο κύκλο που κάλυπτε όλο το χώρο. Έφτανε την Πανεπιστημίου από πάνω, Χαυτία, έτσι, Ομόνια, γεμάτη κόσμο. Αυτό λέμε τώρα την Παρασκευή το μεσημέρι. Συμβαίνουν αυτά. Ο Παπαδόπουλος είναι νευρικός, λέει, στείλτε. Κάποια στιγμή ένας από την κυβέρνηση, ο Ζουρνατζής που του το έδωσε την ιδέα η ΚΙΠ, λέει να βάλουμε ένα ελικόπτερο να ρίξουμε δακρυγόνα στο έθριο της αρχιτεκτονικής, δηλαδή μέσα στο κτίριο, ώστε να τους αναγκάσουμε να βγουν έξω, να εισβάλλει η αστυνομία, να τους πετάξουμε έξω, ας πούμε, κλπ. Και λέει ο Αγγελής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο στρατηγός ο Αγγελής, θα πάρετε εσείς την ευθύνη, διότι θα υπάρξουν πολλά θύματα ή θα τη φορτώσετε στο στρατό. Και πάγωσε και αυτό. Εκείνη άρα δεν έχει τρόπο να το αντιμετωπίσει η Χούντα. Δεν μπορεί, δηλαδή, μπερδεύεται. Ναι. Διότι καθυστέρησε, αντέδρασε ο Ισυφναίος και ο Μαρκεζίνης, ξέρω εγώ, ότι θα παραιτηθεί η Βρετανία. Δεν ήθελε να παραιτηθεί η Βρετανία. Εκείνη τη στιγμή έκαναν ακόμα δημόσιες σχέσεις. Έλπιζε ο Μαρκεζίνης, μπας και κάτι περισωθεί από το σχέδιό του. Δηλαδή μπερδεύτηκε μέσα σε αντιφάσεις της η Χούντα. Αναλαμβάνει λοιπόν ο Νίκος ο Δασκαλόπουλος, ο Διευθυντής Αστυνομίας Αθηνών. Όχι, με συγχωρείς, ο Γενικός Αρχηγός Αστυνομίας Αθηνών ήταν ο Χριστολουκάς. Αναλαμβάνει να απομονώσει το Πολυτεχνείο και μετά να δουν πώς θα το ξενώσουν. Αποτυγχάνει, τον πιάνει κρίση πανικού. Η συχνοουρία, τη σκηνή την έχουμε, διότι ακούστηκε και στη δίκη του Πολυτεχνείου. Είμαι μάρτυρας. Λοιπόν, τον πιάνει συχνοουρία τρομερή, είναι μεταξύ της τουαλέτας και του γραφείου του. Μέσα σε αυτή την τραγική κατάσταση, 10 η ώρα το βράδυ, ζητάει βοήθεια από το στρατό. Δηλαδή, η κυβέρνηση απευθύνεται στο στρατό πλέον, έτσι. Μετά τις 10 το βράδυ, όταν πια έχει χαθεί ο έλεγχος στο κέντρο της Αθήνας, αυτή είναι η εξέλιξη των γεγονότων όπως διαμορφώνεται. Δηλαδή, προσπάθησε κάποια στιγμή η Χούντα να δει τι θα κάνει, δεν μπορούσε, είχε χαθεί ο έλεγχος. Ναι. Πότε ο συμφοιτητής σας λέει στον Πρίτανη Κονοφάγο, κύριε Πρίτανη, από τούδε και στο εξής το Πολυτεχνείο τελεί υποκατάληψη? Είναι 6:30-7 η ώρα, έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει. Πέμπτης. Της Τετάρτης το βράδυ. Από Τετάρτη βράδυ, μάλιστα. Τετάρτη το βράδυ. 14 Νοεμβρίου. 14 Τετάρτη το βράδυ. Η σκηνή είναι η εξής. Εμείς έχουμε αφήσει τους σάκους μας, τους στρατιωτικούς, στο κτίριο Γκίνι. Και οι καθαρίστριες θέλουν να κλειδώσουν να φύγουν. Και είναι εκνευρισμένες, ελάτε να πάρετε τους σάκους και είναι εκεί. Τους στρατιωτικούς σάκους. Για όσους δεν έχουν ακούσει την προηγούμενη εκπομπή, εσύ είσαι. Έχουμε μέσα τα υπολείμματά μας. Φαντάρος που. Και μέσα είχα και κάποια βιβλία του Πολυτεχνείου που θα διάβαζε ποτέ στο στρατό. Και ένα βιβλίο του Γιάννη Ζεύγου, η ελληνική ιστορία, που μου το χάρισε ο Θανάσης ο Κοσκινιώτης στην Καβάλα. Λοιπόν, και έρχεται ένα γκρουπ νομικής και ιατρικής. Πριν έχει έρθει τη φυσικομαθηματική. Ανάμεσα αυτούς είναι ένας Νίκος Σιδέρης, που θα είναι σήμερα γνωστός ψυχίατρος. Λοιπόν, κατακόκκινος έτσι και λοιπά, και αρπάζεται με τον κλειδοκράτορα να του πάρει τα κλειδιά. Γίνεται έτσι ένας διαπληκτισμός και ο Στέλιος, ο λογοθέτης λέμε, από την εποχή που είμαστε φαντάροι στην Καλαμάτα, είχε έμονη ιδέα τι βλακεία κάναμε τον Φλεβάρι του 73 στο πρώτο Πολυτεχνείο και δεν κλείσαμε την Τοσίτσα και εισέβαλε από εκεί η αστυνομία. Και λέει την Τοσίτσα, να πάμε κλείσουμε την Τοσίτσα. Δεν του λέω Σιδέρης, θα μείνουμε κι εμείς. Δηλαδή οι μη φοιτητές Πολυτεχνείου, θα μείνουμε κι εμείς μέσα. Λέει ο Στέλιος, τότε να κλείσουμε την Τοσίτσα. Και είναι ένας έτσι πολύ δυναμικός οικοδόμος, ο οποίος παίρνει μια μεγάλη σιδερόβεργα και την περνάει ανάμεσα στα κάγκελα της Τοσίτσα και την ασφαλίζει, η οποία μένει, δεν μπορεί να ανοίξει ούτε η Χούντα ούτε το βράδυ. Δηλαδή όσοι θέλουν να φύγουν από αυτή πρέπει να πηδήσουν το κάγκελο από πάνω, ας το πούμε έτσι. Εκείνη τη στιγμή περνάει ο Κονοφάγος και του λέει ο Στέλιος, κύριε Πρίτανη, σας ενημερώνουμε ότι από αυτή τη στιγμή και πέρα το ίδρυμα τελεί υποκατάληψη. Yeah. Αλλά ήταν αμφίβολο τι θα γίνει, δηλαδή αν θα γινόταν κάτι ή όχι, με κατάλαβες, ουσιαστικό. Άρα η Πέμπτη κύλησε ομαλά. Δεν έχουμε κάτι στην Πέμπτη, ας πούμε, ούτε καν συγκρούσεις. Η αστυνομία είναι στη Χαλκοκονδύλη, απομακρύνεται από τη Χαλκοκονδύλη. Είναι αμήχανη το τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει. Γιατί έχουμε πια δεκάδες χιλιάδες κόσμου, έτσι. Λοιπόν, και πάμε στο από μεσήμερο. Έχει βγει η ανακοίνωση Συντονιστής Επιτροπής με κάποιους έτσι ιδεολογικούς αγώνες μεταξύ μας. Για μένα άνευ σημασία εκείνη τη στιγμή. Υπερβάλαμε τότε τη δύναμη επικούς ιδεολογικούς αγώνες. Τέλος πάντων δεν είχαν καμιά σημασία αυτά. Βγαίνει η ανακοίνωση Συντονιστής, η οποία είναι καλή ανακοίνωση και σήμερα επίκαιρη λαϊκή κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία. Αυτό είναι το μοτίβο δηλαδή. Δεν έχει άλλα. Και ο οποίο αγγίζει πολύ τον κόσμο. Είναι πολύ συναισθηματικό. Πολύ ζητήματα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ναι, και πολύ ωραία. Δηλαδή η μετά Χούντα εποχή σας απασχολεί. Δηλαδή η λαϊκή κυριαρχία είναι και μια λαϊκή δημοκρατία, ας πούμε, ή καμία σχέση. Δεν υπάρχει. Ναι. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά που τους λέγαμε αριστεριστές, δηλαδή μαοϊκοί και τροτσιστές,
Θέλανε να βάλουμε λαϊκή εξουσία. Αλλά η συμμαχία Ρήγα και Αντιεφέα το έκανε λαϊκή κυριαρχία. Όταν λέμε Ρήγα και Αντιεφέα, αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, ο Κυριάκος ο Σταμέλος, που είναι στην Τονιστική Επιτροπή, είναι ιδεολογικά αντικομμουνιστής. Ο Κυριάκος. Αλλά φίλος των κομμουνιστών στην πρακτική δράση για την ελευθερία. Ξέρω τώρα που το πας εσύ και όλοι μας. Δηλαδή, εγώ το πάω στο εξής. Στον εμφύλιο, ας πούμε, συζητήθηκε, τέθηκε το πώς θα είναι το πολίτευμα μετά τον εμφύλιο. Δεν τίθεται τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχουν τέτοιες αυταπάτες. Ναι. Δεν υπάρχουν αυταπάτες ότι ξέρω εγώ, είμαστε σε μια επαναστατική κατάσταση και από το Πολυτεχνείο θα. Ακόμα και οι αριστεριστές. Είμαι μάρτυρας. Μάρτυρας, δεν το έχουμε στο βιβλίο. Ο Διονύσης Μαυρογέννης, που μετά ο άνθρωπος γίνεται ερήμην του περιβόητος. Ο Διονύσης Μαυρογέννης. Του την πέφτουνε κάποιοι επειδή δεν ρίχνει συνθήματα πολύ επαναστατικά. Δική του. Και τους λέει, είπαμε ρε εσείς να λέμε και καμιά μη. Ναι, μπιπ. Ναι. Μπιπ. Όχι όμως και ότι έχουμε σχετισμό δυνάμεων να επιβάλλουμε λαϊκή εξουσία. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν υπάρχουν δηλαδή θεμελιώδεις αυταπάτες. Μπορεί τα παιδιά αυτά να ονειρεύονται μεγάλες επαναστάσεις που θερμαίνουν τον εγκέφαλό τους. Αλλά η πρακτική τους δράση είναι υπέρ της δημοκρατίας, της αστικής δημοκρατίας. Mm. Δηλαδή τα πρακτικά τους αποτελέσματα είναι ένα πράγμα άρη που θα το δούμε σε όλη την ιστορία των ιδεών. Δεν έχει σημασία στην Επανάσταση του 1830 που φέρνει το φιλελευθερισμό στη Δυτική Ευρώπη. Φιλελεύθερη Επανάσταση, δημοκρατική, έτσι. Ότι υπάρχουν αναρχικοί, υπάρχουν κομμουνιστές, χριστιανοκομμουνιστές περίεργοι, ξέρω εγώ. Υπάρχουν φιλελεύθεροι δημοκράτες που πυροβολούν τα ρολόγια να σταματήσει η ιστορία. Τα αποτελέσματα των πράξεων τους είναι φιλελεύθερα. Δηλαδή οδηγούν στο φιλελευθερισμό, όχι στις δικές τους ουτοπίες. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Συμβαίνει πολλές φορές στην ιστορία. Μπορεί μες στο μυαλό σου να είσαι, αλλά το αποτέλεσμα όμως απλώς να δίνει την ελευθερία στην ύπαρξη όλων. Ο άλλος νομίζει ότι η πολιτιστική επανάσταση του Μάο είναι ένα φαινόμενο δημοκρατικό, επαναστατικό. Δεν ξέρει ότι τη βία και τον τυχοδιοχτισμό που υπάρχει σε αυτό το κίνημα. Έτσι δεν είναι. Και την τυραννία. Και την τυραννία. Η βία, ας πούμε, μη βία καταστροφική και καταστροφή για τον Κινέζικο λαό. Και έτσι. Την εξόντωση των ανθρώπων. Δηλαδή δεν το γνωρίζει αυτό. Έχει φαντασιώσει στο μυαλό του ότι είναι, ξέρω εγώ, μια κομμούνα, ας πούμε, και λοιπά, ουτοπική κλπ. Δεν το γνωρίζει αυτά. Τα πρακτικά αποτελέσματα όμως της δράσης του είναι η δημοκρατία. Και μάλιστα το Πολυτεχνείο. Ενώ δρά μετά την πτώση της δικτατορίας. Όχι του, και μην παρεξηγηθούμε. Δημοκρατία επειδή κόλλησε λίγο προς το Μάο. Καμία σχέση η δημοκρατία ως αποτέλεσμα της πολιτιστικής επανάστασης. Όχι, έτσι. Με τον αγώνα των παιδιών αυτών. Δηλαδή τα παιδιά αυτά συμμετέχουν σε ένα αγώνα για τη δημοκρατία. Ανεξαρτήτως των φαντασιών τους, που μπορεί να είναι και αντιδημοκρατικές σε τελευταία ανάλυση ή ολοκληρωτικές. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, αυτή την αντίφαση που υπάρχει μες στην αριστερά. Δηλαδή, αυτό το δούμε και σε άλλες χώρες και στην Ευρώπη κλπ. Δηλαδή, πρωταγωνιστούν στον αγώνα εναντίον του ναζισμού, κατά του φασισμού και συμμετέχουν, ας πούμε, στον αγώνα για τη δημοκρατία και την εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία κλπ. Ανεξαρτήτως των φαντασιώσεών τους. Όταν αυτές οι φαντασιώσεις πάνε να γίνουν πραγματικότητα, εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Έτσι δεν είναι σε εμάς όμως. Ή όταν κάποιος εκμεταλλεύεται αυτές τις φαντασιώσεις. Ναι. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή δεν υπήρξε, ας το πούμε έτσι. Έτσι το Πολυτεχνείο. Ζει, αυτό που λέμε το Πολυτεχνείο ζει, δεν είναι μια κοινοτοπία. Ζει με τα δικτατορικά, διευρύνοντας τη δημοκρατία. Δηλαδή, είναι ο Καραμαλής, ο οποίος εξασφαλίζει μια σταθερότητα. Ρίχνει τη χούντα το Πολυτεχνείο. Από μόνο του, όχι, την απομονώνει απόλυτα. Περιορίζει τους ελιγμούς του Ιωαννίδη απόλυτα. Είμαστε δυο, είμαστε δυο. Η ώρα σήμανε οχτώ. Ζήσε το φω. Το βράδυ θα έρθουνε ξανά. Ένας μπροστά, ένας μπροστά. Κι άλλοι πίσω ακολουθούν. Με τα σιωπή κι ακολουθεί. Με δυο τροφάρι το γνωστό. Παράνε δυο, παράνε τρεις. Παράνε χίλιες δεκατρεις. Πονάς εσύ. Πονάω κι εγώ, μάτιες πονάει πιο πολύ. Καιρός να μας το πει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις. Είμαστε χίλιοι δεκατρεις. Θα παραπάμε στο καιρό. Με το καιρό, με τη βροχή. Το θέμα πίζει στην πληγή. Ο πόνος γίνεται.
ξαναπώ το τετριμένο και το κοινότοπο ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Τέλος του ημιώρου, κυρίες και κύριοι. Και να επιστρέψουμε στο Σωτήρι Παυπολίτη κάποια στιγμή. Φυσικά, αμέσως μετά. Αμέσως μετά. Μετά το διάλειμμα και τις ειδήσεις τίτλους. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Μίμης Ανδουλάκης, προσκεκλημένος αυτήν τη σειρά των εκπομπών με τις οποίες εδώ στον Sky 100,3 τιμούμε τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, έριξε το Πολυτεχνείο τη Χούντα, Μίμη Ανδουλάκη. Καλημέρα. Το Πολυτεχνείο, όπως ξέρετε, δεν έριξε τη Χούντα, αλλά την απομόνωσε απόλυτα από τον ελληνικό λαό. Η Χούντα δηλαδή είχε πριν μια κάποια ανοχή. Και μπορώ να σου πω και κάποια συγκατάθεση, ας πούμε, είχε κουραστεί ο κόσμος. Ο ένας κόσμος την ανέχονταν τη Χούντα. Γινότανε δουλειές. Μην ξεχνάμε ότι ξενοδοχεία, το ένα το άλλο, ο τουρισμός, τα γλέντια. Υπήρχαν και άλλα κινήματα νεολαίας. Εμείς είμαστε μειοψηφικό μέχρι το 1973. Δηλαδή υπήρχε τα καμάκια, ας πούμε, το οποίο ήταν επικό κίνημα. Υπήρχε το ποδοσφαιρικό κίνημα. Δηλαδή στην Ομόνια Κυριακή βράδυ, αν πήγαινε Σάρι, ήταν γεμάτο κόσμο πηγαδάκια, ποδοσφαιρικά, ε. Τα παιδιά αυτά όλα πήγαν στον αγώνα. Υπήρχε το rock and roll. Ναι, υπήρχε, το rock and roll, μα ακριβώς. Υπήρχε ένας πιο δυτικό τρόπος, δυτικό ότι, ζωή. Θα πω εγώ ότι για ένα τουλάχιστον διάστημα 70-71, ποτέ δεν έχω γλεντήσει στη ζωή μου έκτοτε περισσότερο από τότε. Ένιωθα ένα αίσθημα πληρότητας και ελευθερίας μέσα σε αυτή τη φοβερή καταπίεση. Το κάθε τι είχε ένα άλλο νόημα, ένα έργο κινηματογραφικό που μπορούσε να διαφύγει από τη λογοκρισία. Με, με ποια μουσική γλεντούσες? Με όλες. Α, με όλες. Μάλιστα, επειδή έχεις έναν έρωτα στο Μίκη. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν γίνονταν γλέντι με το Μίκη Θεοδωράκη, αλλά θέλω να πω ότι έχεις έναν έρωτα. Έχουμε για αστεία. Ναι. Έχουμε γλέντια με Θοδωράκη που μας πιάνει η αστυνομία, αλλά αυτός που γράφει τη δικογραφία 3 ώρα το πρωί ότι τραγουδάμε Θοδωράκη, τραγουδάμε το Πέλαγος είναι βαθύ. Και του φαίνεται Θοδωράκης. Πρόσεξε να δεις τώρα την τρελή κατάσταση. Γράφει λοιπόν αστυνομικός, τραγουδούσαν το άσμα του Μίκη Θοδωράκη, το Πέλαγος είναι βαθύ. Αυτό του λέω. Σε ένα σπίτι του Σαμπελόκηπους? Όχι, αυτό γίνεται στην ταβέρνα Λεύκα, στα Εξάρια. Μάλιστα. Λοιπόν, τραγουδούν το άσμα, το Πέλαγος είναι βαθύ. Καζαντζίδης, έτσι. Και του λέω εγώ, θα βρεις τον Πελάσκο Κακομοίρη μου, του λέω, διότι θα γίνεις ρεζίλι νούμερο, πάρε την Επιτροπή Λογοκρισίας να δεις ότι αυτόν του Μάνου Χατζηδάκη. Εκείνες οι μέρες ο Μάνος είχε κάνει κάποιο για λόγους φυρολογικούς, είχε συναντήσει τον Νακαρέζο, εκείνη νόμιζε η Χούντα ότι είναι και δικός της, ας πούμε, που δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο. Απλώς είχε τεράστιες εκκρεμότητες 5 ετών φορολογικών και έκανε τέλος πάντων το σφάλμα να συναντηθεί. Πήγε στον διευθυντή του Υπουργείου, αυτός εμφάνισε τον Μακαρέζο, έγινε ένα τέτοιο. Λοιπόν, πρόσεχε το αστείο του πράγματος. Το Πέλαγος είναι βαθύ, είναι μεν του Μάνου τραγούδι με τον Καζαντζίδη, εκπληκτικό, αλλά το δανείστηκε από το Μίκη ο Μάνος. Όταν ήταν παιδιά ακόμα, δηλαδή 20άριδες, στα πλαίσια της ΕΠΟΝ, ο Μίκης σε σαξόφωνο είχε γράψει αυτή τη μουσική. Λέει ο Μάνος, μου άρεσε τόσο πολύ που τη δανείστηκα. Έγινε λοιπόν αυτό το αστείο περιστατικό, ας το μέσα. Το Πέλαγο είναι βαθύ και αγάπη είναι μεγάλη. Έχω έναν πόνο στη ψυχή και ποιος θα μου τον βγάλει.
κοντά την άκρη. Άρα θέλω να σου πω ότι δεν ήταν η Χούντα μια απόλυτη ασφυξία, ας το πούμε έτσι. Είχαμε ευκαιρίες, αγαπήσαμε, ερωτευόμαστε, γλεντάγαμε. Υπήρχε επομένως μια κάποια κινητικότητα στα πράγματα, έτσι. Και το αίσθημα ελευθερίας είναι εσωτερικό. Αγωνίζεσαι και έχεις ένα αίσθημα νοήματος και πληρότητας. Έχουμε κρεμότητες. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι η Χούντα είχε, συναντούσε μια κάποια ανοχή από κάποια στρώματα. Μετά το Πολυτεχνείο εκμηδενίστηκε οποιαδήποτε σχέση της Χούντας με το λαό. Η απομόνωσή της ήταν απόλυτη. Θανατηφόρα. Δεν γινούνταν τίποτα. Δηλαδή, ο Ιωαννίδης, αυτό θα το πω, διότι ενώ είναι γεγονός, δεν αναφέρεται. Ο Παπαχελάς θα το ξέρει, διότι μίλαγε με τον Παλαΐνη, όπως και εγώ, το πρωτοπαλίκαρο του η Ιωαννίδη. Η Χούντα πέφτει από την Κύπρο, έτσι δεν είναι. Ναι, δηλαδή, ξεκίνησε η σχέση από τα Κυπριακά. Είναι ναι, θέλω ιστορία. Να πω, γίνεται η εισβολή και πέφτει την πρώτη μέρα. Από πρώτη πριν, αυτά ναι. Είναι πολύ πριν. Ναι. Δηλαδή, ο Παλαΐνης είναι από τα Κυπριακά, πριν από το 60 είναι πρωτοπαλίκαρο, τα δύο αδέρφια. Από εκεί βδεθήκανε με τον Ιωαννίδη, όταν ο Ιωαννίδης πήγε, είπε στο Μακάριο. Μακαριότατε, εγώ σε ένα βράδυ μπορώ να καθαρίσω όλο το Κυπριακό, να τους καθαρίσω όλους να τελειώνουμε. Και ο Μακάριος τρελάθηκε και απέτησε να φύγει ο Ιωαννίδης από την Κύπρο. Αυτό δεν το ξέχασε ποτέ ο Ιωαννίδης. Το χρώσταγε στον Μακάριο. Ήταν στην Ελδίκ λοιπόν στην Ελδίκ. Ο Ιωαννίδης ήταν στην Ελδίκ. Όπως και ο Ασλανίδης, όλα τα λουλούδια. Από την Κύπρο ξεκινούν όλα. Εκεί γίνεται το δέσιμο, το βαθύτερο, έτσι, στην Κύπρο. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα να δεις, Άρη. Ο Ιωαννίδης όταν σχεδιάζει το πραξικόπημα να ρίξει τον Παπαδόπουλο Οκτώβριο του 1973, να ρίξει δηλαδή την κυβέρνηση Παπαδόπουλου Μαρχεζίνη, εν πάση περιπτώσει, ανακοινώνει στην Ομίγυρη, είναι η τελευταία συνάντησή τους, ότι το σχήμα που θέλει να επιβάλλει είναι όχι Παπαδόπουλος και κανείς από εμάς πρόεδρος, κανείς χουντικός δεν θα είναι πρόεδρος, όχι αυτά τα καραγιοζηλίκια που κάνει ο Παπαδόπουλος και εκμεταλλεύτηκε το δικό μας αγώνα. Θα βάλουμε πρόεδρο μια επική φυσιογνωμία, τον Θρασίβουλο Τσακαλώτο, τον ήρωα του εμφυλίου πολέμου και πρωθυπουργό ένα τεχνοκράτη τύπου Ζολώτα. Δηλαδή φαντάσου από τότε πως μπλέκεται ο Ζολώτας. Δηλαδή επιστρέφει στο παλαιό του σχήμα ο Ιωαννίδης της νεότητάς του, πρόεδρος άνθρωπος του ιδέα, πρωθυπουργός και διαχειριστής κυβερνητικός, ένας τεχνοκράτης τύπου Μαρκεζίνη, τώρα Ζολώτας. Αυτό είναι το σχέδιό του. Κάνει επαφές ακόμα και μετά το πραξικόπημα με πρόσωπα και από το χώρο του κέντρου, δεν λέμε ονόματα, και από το χώρο της ΕΡΕ με πρόσωπα, ας πούμε τέρμα το παλαιό πολιτικό προσωπικό, εσείς θα βγείτε στο προσκήνιο, εγώ θα αποσυρθώ, λέει ο Ιωαννίδης, σε ένα μοναστήρι και θα σας παρακολουθώ. Και εκ του μακρόθεν θα παρακολουθώ. Ο στρατός θα είναι εγγυητής της συμφωνίας αυτής. Δηλαδή σχεδιάζει κάτι το οποίο βεβαίως καταπίπτει. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε ο Τσακαλώτος πλέον, ούτε ο Ζολώτας. Είχε καλέσει το Μαρινόπουλο μετά, είχε καλέσει μεγάλα ονόματα. Δεν πήγε κανείς. Δηλαδή έβαλε μετά η πρωθυπουργό τον Αθανασόπουλο, πώς τον λέγαμε κλπ. Άρα έκανε προσπάθειες. Υπήρχαν κάποιοι ελιγμοί από την πλευρά του Ιωαννίδη. Το Πολυτεχνείο τους κατέργησε όλους αυτούς. Τον Ανδρουτσόπουλο εννοείς. Τον Ανδρουτσόπουλο, ναι, με συγχωρείς. Αλλά η Χούντα πέφτει με την εισβολή. Τι θα ακολουθήσει όμως, το τι θα ακολουθήσει, παίζει ρόλο, υπάρχει πάντα το Πολυτεχνείο. Δηλαδή ο αντιθεδωρικός αγώνας. Έτσι παίρνει ένα βάθος μεγαλύτερο η μεταπολίτευση από αυτό που ενδεχομένως φαντάζονταν ορισμένοι. Ακόμα και οι χουντικοί που συνέπραξαν στο συμβιβασμό αυτό της μεταπολίτευσης. Άνοιξε κρατήρα μεγάλο το έτσι έχουμε την καλύτερη μεταπολίτευση στο νότο της Ευρώπης. Είμαστε καλύτεροι από τους Πορτογάλους που κάνανε επανάσταση, στρατιωτική, δημοκρατική. Ρίξαν την αυτοκρατορία, εν πάση περιπτώσει. Με ένα τραγούδι πορτογαλικό, με ένα φάντο, την Αμαλία Ροντρίγκες. Ήταν το σύνθημα για να κινηθεί ο στρατός στην Πορτογαλία. Grandula Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que mais ordena dentro de ti, ó cidade. Λοιπόν, έχουμε ένα βάθεμα της δημοκρατίας πρωτοφανές
Ας το πούμε έτσι, λόγω του Πολυτεχνείου. Δηλαδή, το Πολυτεχνείο όμως, ναι, ναι, πολύ ωραίο αυτό. Μισό λεπτό, το ξαναπιάσουμε λίγο. Το Πολυτεχνείο μαζεύει όλη την κοινωνία, όλες τις αποχρεώσεις της κοινωνίας. Τα πάντα. Ναι. Τα πάντα. Μπορεί οι προτεργάτες λίγο πολύ να ανήκουν στις διάφορες αριστερές ομάδες. Οι προτεργάτες λέμε αυτοί που πυροδότησαν, έτσι. Αλλά ο κόσμος που έρχεται δεν έχει καμιά σχέση με εμάς. Δηλαδή, θα δεις, αφού σου λέω εγώ από τα πηγαδάκια της Ομόνιας, όταν βγήκα 3,5 ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής να κατοπτεύσω έξω τι γίνεται. Συναντούσα παιδιά που τα είχα δει σε γηπαιδικές συζητήσεις. Δηλαδή άρχισε να κατεβαίνει ο κόσμος από τις γυναικείες. Μαθητές, τι σχέση, ωραία. Καμία σχέση. Πες μου σε κάτι άλλο, μια που ζούσε στην κοινωνία ως φοιτής. Πια είμαστε στο 1973, ενώ και από τις αρχές του 1973 ή στο τέλος του 1972, αρχίζει η διάθεση των ανθρώπων της κοινωνίας προς τη Χούντα, είναι πια αρνητική. Αρχίζει μια ανυπομονησία στον κόσμο. Δηλαδή, πολλοί έχουν βαρεθεί δηλαδή τώρα αυτή την κατάσταση. Δηλαδή αρχίζει πια να πιάνει το σύνθημα σε όλες τις ευκαιρίες. 5 χρόνια αρκετά, δεν θα γίνουν 7. Δηλαδή αρχίζει αυτό το πράγμα έντονα να ακούγεται. Υπάρχει μια ανυπομονησία, η οποία βεβαίως γενικεύεται μετά τη βελτίωση του κλίματος που φέρνει η φιλελευθερωποίηση Μαρκεζίνη. Ναι. Να το πούμε αυτό και αυτό. Αυτό πιάνει ο Ιωαννίδης και αρχίζει και κάνει αυτές τις διεργασίες. Ο Ιωαννίδης θεωρεί τη διεφθάρει η επανάσταση, πρέπει να την επαναφέρει στο σωστό δρόμο και βεβαίως ακούγεται τους Αμερικάνους που του λένε ότι. Τελειώνεται. Πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει μια. Διαδοχή, κάποια μορφή. Διαδοχή, μια... εκδημοκρατισμού. Μάλιστα. Κάποια μορφή. Αρχίζει το Κογκρέσο, αρχίζουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή δεν κλείνει τα αυτιά του ο Ιωαννίδης σε αυτό όπως νομίζουν όλοι. Ο Ιωαννίδης το ακούει αυτό και μάλιστα θεωρεί ότι διεφθάρει η επανάσταση, τα βρώμικα χέρια, αν θυμάσαι, ο Μπαλόπουλος, τα κρέατα. Υπάρχει μια απαρχή διαφθοράς. Και διαφθοράς, ακριβώς. Απαρχή, έτσι. Ναι. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι όλο το καθεστώς αγωτικό ήταν διεφθαρμένο. Ξέρω, κάποιος εμφανίζεται ξαφνικά να έχει μια πολυκατοικία. Τέτοια πράγματα τα οποία ο Ιωαννίδης τα ξέρει. Δεν έχει ανάγκη οικονομική ο Ιωαννίδης. Ότι χτύπησε η σύψη και αυτούς που ήρθαν υποτίθεται να φέρουν την κάθαρση στους πολιτικούς. Ο Ιωαννίδης είναι ευκατάστατος. Ναι. Πρόσεξε. Ο Ιωαννίδης δεν ζει από το μισθό του. Οι αδερφείς του και ο γαμπρός του έχουν την κλινική έχουν απέναντι, τον Κιανό Σταυρό. Και ο Κιανό Σταυρός, ναι, που είναι πράγματι πολύ καλός, εκεί έβγαλα τις αμυδαλές μου, έχει συμβόλαια με πολλά ιδρύματα. Έτσι, πάνω χάρη, ναι, το Πολυτεχνείο, να το πούμε και αυτό που ακούει κανείς σήμερα. Τότε ήταν συμβεβλημένο. Πλήρη με το... κοινωνική ασφάλεια. Και κάλυψη ιατροφαρμακευτική. Πλήρη. Μάλιστα. Δηλαδή, εν μέσω Χούντας, εμένα ο γιατρός του Πολυτεχνείου με έστειλε σε ιδιωτική κλινική. Και μάλιστα μου είπαν να φροντίσουν και για το παλαιό μου παιδικό μου άσθημα και λοιπά. Αυτές είναι κατακτήσεις, ας το πούμε, οι οποίες επιβίωσαν. Μετά τον Παπανδρέου γίνονται αυτά, μετά τη μεταρρύθμιση του Γεωργίου Παπανδρέου, η Χούντα δεν την πείραξε και κυρίως δεν πείραξε, πρόσεξε, τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια και στα πολυτεχνία. Δεν τις άγγιξε, δεν τις παραβίασε. Όμως βρήκε ένα άλλο παράθυρο. Μεταγραφές από την Ιταλία ή από τη Γαλλία ενδεχομένως κλπ. Δηλαδή μέσω μεταγραφών έκανε ρουσφέτια. Η ρουσφετολογία ανθεί επί Χούντας, έτσι. Μην νομίζεις. Ναι, διαφθορά απόλυτη. Το αιώνιο σπορ υπάρχει διαρκώς αυτό που λέμε η πελατειακή σχέση σε απίστευτο βαθμό. Δηλαδή αρκεί και να έχεις ένα ξάδερφο λοχαγό ή ένα θείο ταγματάρχη κλπ. Μπορούσε να διορίσει το παιδί σου κάπου κλπ. Τα πελατειακά δίκτυα δεν διακόπησαν ούτε και με την έχουν και στη δικτατορία και στη δημοκρατία και σε όλα, ας πούμε. Ήθελα λοιπόν να επανέλθουμε σε ένα περιστατικό που συμβαίνει το απομεσήμερο της Παρασκευής. Στην Συντονιστική Επιτροπή έρχεται ένας νεαρός και μας λέει ότι είναι κάποιος Σωτήρης Παπαπολίτης, έχει έρθει στην κάτω πόρτα της Τουρνάρα, την κλειστή πόρτα, όχι την άλλη την από πάνω που είναι ανοιχτή, στη δεύτερη καγκελόπορτα, δηλαδή την κάτω που είναι δίπλα στο καφενείο. Και θέλει επαφή με τη Συντονιστική Επιτροπή. Τα παιδιά λένε, ποιος είναι αυτός. Ας πούμε, λοιπόν. Εγώ όμως ο γιος του Τζαγάρη που έπαιρνα και ξεκοκάλιζα τις εφημερίδες που τυλίγαμε τα παπούτσια, λέω Σωτήρη, Σάββας είναι. Θα είναι ο γιος του Σάβα, λέω αμέσως. Ο γιος του Σάβα Παπαπολίτη, ρε εσείς, λέω. Και έρχεται εκπρόσωπος, λέει, των κομμάτων. Δηλαδή των κομμάτων των αστικών που λέμε τώρα. Δηλαδή της ΕΡΕ, της Ένωσης Κέντρου και των Αποστατών. Ο Σάβας Παπαπολίτης, πρέπει να ξέρεις, Άρη, ότι ανέβηκε στην Εθνοσυνέλευση του Βουνού. Ήταν από τους πλαστηρικούς, ας πούμε, που ανέβηκαν στο βουνό στην Εθνοσυνέλευση, όπως ο πατέρας Κόκαλης Αστός και ο Σιμίτης, ο πατέρας Σιμίτης, ήταν στην κυβέρνηση του Βουνού. Στη Βίνιανη. Στη Βίνιανη. Έτσι ήταν και ο Σάββας Παπαπολίτης στην Εθνοσυνέλευση. Αυτός ήταν επίσης εκ των κεντροαριστερών πλαστηρικών που στήριξαν την αριστερά σε όλες τις διώξεις τις μεταπολεμικές. Εγώ το ξέρω αμέσως αυτό, αντιδρώ θετικά και λένε αφού τον κάνω, θα πήγαινε. Πάω λοιπόν και ο Σωτήρης που είχε επιστρέψει πρόσφατα από την Αμερική, κατακόκκινος αν τον θυμάσαι ήταν και έτσι είχε κοκκινοπό δέρμα, ξανθός, ναι, ναι, και κοκκινοπός.
Λοιπόν, μου λέει, ξέρεις κάτι, είμαι ο γιος του Σάβα. Λέω, αλίμονο, λέω, ξέρω τον πατέρα σου, από παιδί τον ακούω και λοιπά. Συμπάθεια μεγάλη. Λέει, φεύγουνε τώρα από το γραφείο του πατέρα μου και πάμε στο Παλάντζα το γραφείο. Του Παπασπύρου δηλαδή. Του Παπασπύρου του Δημήτρη. Θα έρθει και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο Γιώργιος Μαύρος και ο πατέρας μου θα τους προτείνει, αυτή είναι η ακριβής διατύπωση του Σωτήρη, να έρθουν συμπαράσταση στο Πολυτεχνείο. Ο πατέρας μου τους προτείνει. Ο δεξιός. Δεν είναι δεξιός ο Παπαπολίτης, είναι κέντρο αριστερός. Ήταν κέντρο αριστερός. Ναι. Λοιπόν, θα προτείνει τους δεξιούς να έρθουν μαζί. Να είναι όλοι μαζί η ομάδα, δηλαδή Παπαπολίτης, Κανελόπουλος, Μαύρος και Παπασπύρου, να έρθουν εκπρόσωποι του δημοκρατικού πολιτικού κόσμου στο Πολυτεχνείο για συμπαράσταση. Λέω, ξέρεις, λέω, σκεφτείτε το. Λέω, εγώ καταρχήν μου φάνηκε τοπικό ότι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος τώρα σε όλη τη ζωή πολεμούσε το πεζοδρόμιο. Ξέρω, θα ήταν επιφυλακτικός να βρεθεί. Άσε που φοβήθηκε, μήπως βρεθεί κάποιος ατίθασος ή παλαβός φοιτητής να του πει στρατηγέ ιδού ο στρατός σας. Αυτά που κατηγορούσαν τον Κανελόπουλο, δεν ξέρεις. Παρόν δεν τα ξέρανε κιόλας. Δηλαδή, αλλά δεν φοβήθηκα να μην γίνει και κάτι. Λέω, καλύτερα κινηθούμε παράλληλα. Βγάλτε μια ανακοίνωση συμπαράστασης, να έχουμε μια επαφή. Αργότερα, δεν υπήρξε όμως αργότερα. Να αποφύγουμε την παρουσία. Αλλά καλύτερα προς το παρόν, λέω, ας είμαστε σε μια επαφή. Δεν το είπα όχι, αλλά δεν το είπα ναι. Επιστρέφω στην Τονησία και λίγο πολύ αυτή ήταν η άποψη. Δεν υπήρξε κάποια άλλη τοποθέτηση, αλλά και τα γεγονότα τρέξαν τόσο πολύ που αυτό ήταν εκτός πραγματικότητας, διότι σε λίγο άρχισαν οι μάχες. 6:45 είναι ο πρώτος νεκρός. Στη Πεσμαζόγλου και στα δύο γωνιά. 6:45. Την Παρασκευή το βράδυ. Παρασκευή απόγευμα. Ναι, γίνονται οι πρώτες μάχες, ας πούμε. Και 16 Νοεμβρίου. 16 Νοεμβρίου Παρασκευή. Πάλι ξεκίνημα με οι αγώνες. Οδηγή της ελπίδας πρώτη νεκρή. Πάλι ξεκίνημα με οι αγώνες. Οδηγή της ελπίδας πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα. Άρα αυτό φαίνεται ανεπίκαιρο πλέον. Στον πρώτο νεκρό είναι σύγκρουση αστυνομίας και διαδηλωτών. Μάλιστα. Και ο φόνος είναι η αστυνομία πειρά, κάνει χρήση όπλου. Με όπλο. Ναι. Αυτός έπεσε με όπλο. Δεν έπεσε από δακρυγόνο, από κάποιο ατύχημα, ξέρω εγώ. Από σφαίρα έπεσε. Από σφαίρα έπεσε. Μάλιστα. Αυτός έπεσε από σφαίρα. Πυροβόλησε. Είχε σχέση μαζί σας. Είχε σχέση, ήταν. Παντελώς άγνωστος με οποιαδήποτε εκδοχή του κινήματος. Εκ των υστέρων, βέβαια, γνωρίσαμε την οικογένειά του και εγώ και άλλοι κλπ. Όπως ένα άλλο παιδί επίσης που έπεσε νεκρός έξω από το Πολυτεχνείο. Καμία σχέση. Παιδί ήταν, άκουσε ότι στο Πολυτεχνείο και κατέβηκε. Με κατάλαβε. Δηλαδή η αστυνομία πότε παίρνει εντολή να ρίχνει στο ψαχνό με πυρά? Δεν αρχίζει αμέσως η αστυνομία. Γίνεται αυτό στην Πεσμαζόγλου και στα δύο. Μακριά είμαστε. Δηλαδή είμαστε πολύ, πολύ αραιά, ας πούμε. Ναι. Γίνεται αυτό το περιστατικό. Φαίνεται πως μετά λέει σταματήστε. Η αστυνομία έκτοτε δουλεύει με δακρυγόνα. Δηλαδή δουλεύει με άβρες, ας πούμε, μας γεμίζει στο εκεί παθαίνω και με αιμόπτυση. Γεμίζει το Πολυτεχνείο με δακρυγόνα, τους δρόμους με δακρυγόνα. Δεν πυροβολεί έκτοτε στο ψαχνό. Ναι. Αργά το βράδυ αρχίζουν πια τα αλλά πράγματα να γκρίνουν. Όταν ακούσατε ότι έπεσε ένας νεκρός, τι κάνατε εσείς μέσα? Τώρα υπάρχει πια αγωνία, δηλαδή. Πανικός δεν πανικός υπήρχε. Όχι. Υπήρχε έλεγχος της κατάστασης, υπήρχε όμως ένα αίσθημα Άρη ανυμπόριας. Πέραν του να εψυχώσει τους ελεύθερους πολιορκημένους, δεν μπορούσε να κάνεις πολλά πράγματα. Ο σταθμός υπήρχε, υπήρχε ψηλό ηθικό μες στο Πολυτεχνείο. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές ή όχι πια? Όχι πια, οι πόρτες είναι πια κλειστές. Όταν αρχίζει η αστυνομία να θέλει να απομονώσει το Πολυτεχνείο, τις σφραγίζουμε τις πόρτες. Ναι, ορισμένοι πήδηξαν, ξέρω, από ορισμένες καγγελόπρωτες, γίνονταν κάποιες επικοινωνίες κλπ. Άλλοι που θέλαν να βγουν έξω υπήρξαν, δηλαδή που να φοβήθηκαν κάποιοι από τους φοιτητές σας, που να φοβήθηκαν για να πάνε καλύτερα να φύγουμε, υπήρξαν που θέλαν να ανοίξει η πόρτα, όχι, να εγκαταλείψουν, ας πούμε. Κοίταξε να δεις. Υπήρξαν γραμμές. Είναι ανθρώπινο και αυτό, έτσι? Ναι, όχι, ναι. Όχι όμως φόβου, όχι με την έννοια να ανοίξουν οι πόρτες. Υπήρξε νωρίτερα, ήρθε μία γραμμή, ας το πούμε έτσι, ασαφής και λίγο διακεκομένη, αταλαντευόμενη. Από υποτίθετο καθοδηγητικό κέντρο της Αντιεφέ, φεύγουμε με μια διαδήλωση, ξέρω εγώ. Με την έννοια ότι υπήρχε μια αγωνία σε κάποια κέντρα, μετά τι, που πάμε, τι θα γίνει. Από μια προσεύλογη. Εγώ ποτέ δεν το σπουδαιολόγησα αυτό το συμβάν από μόνο του, έτσι. Αλλά ήταν εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, φεύγουμε, να πεις στην Τονησί, φεύγουμε. Πού να το πεις αυτό, και πες ότι εμείς λέγαμε ναι. Έτσι. Δεν θα περνούσε από κανένα.
Και βέβαια όταν απ' έξω είναι εκατοντάδες χιλιάδες λαού, διότι τώρα πια η διάμετρος του ομόκεντρου κύκλου γύρω από το Πολυτεχνείο Άρη έχει ξεπεράσει το πεδίο Άρεος, έχει φτάσει χαμηλά. Έχουμε φύγει από το χιλιόμετρο. Έχουμε φύγει, το είναι πια, κακή, πλέον γίνονται διαδηλώσεις και μάχες στα Χαυτεία, στην πλατεία Βάθης, στην Ομόνια, από κόσμο που δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς να τον καθοδηγήσουμε. Δηλαδή, σκεφτόμαστε κάποια στιγμή πως θα μπορούσαμε να βγάλουμε δύο ομάδες ψυχωμένων από την εργατική λεγόμενη συνέλευση φοιτητών, μήπως μπορέσουμε να προσανατολίσουμε αυτές τις, ας το πούμε έτσι, διαδηλώσεις επιμέρους, σκόρπιες, ασύνταχτες προς κάποιους στόχους. Μήπως θα μπορούσε να γίνει η κατάληψη ενός άλλου δημοσίου κτηρίου, όχι όμως του βαθέως κράτους και όχι του ΟΤΕ, ώστε να υποχρεωθεί η κυβέρνηση να μας χτυπήσει με ενόπλος. Δηλαδή που δεν είχαν ιδιαίτερη σημασία κτίρια. Καταλήφθηκε δυστυχώς η νομαρχία που ήταν δίπλα μας. Αυθορμήτως, έτσι, όχι από δική μας. Εν πάση περιπτώσει, δεν κάναμε τίποτα εμείς για τους απ' έξω. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Είμαστε απλώς στο κέντρο, αλλά είμαστε τελείως αμήχανοι, ανήμποροι να επηρεάσουμε τα γεγονότα έξω από το Πολυτεχνείο πλέον. Οι δε οργανώσεις, υποτιθέμενες οργανώσεις, δεν είχαν δύναμη. Δηλαδή, οι οργανώσεις που ακούσαν, οι αντιδικτατορικές, οι νεολαίστιες κλπ., είχαν μόνο στο φοιτητικό κίνημα δύναμη. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Είχαν ελάχιστη, ξέρω εγώ, δυνατότητα κινητοποίησης. Να κλείσω τη δεύτερη εκπομπή, γιατί θα έχουμε και μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα. Αφήσουμε το κυρίως γεγονός, δηλαδή της νύχτας της Παρασκευής προς το Σάββατο, 17 προς 18. Με ένα στιγμιότυπο που περιγράφεις το βιβλίο σου, και θα το διαβάσω πρώτα απ' όλα. «Δεν πρέπει κανείς να χάνει το χιούμορ του στις δραματικές καταστάσεις», γράφεις. «Θα θυμάστε που είπα στο Μίκη, γιατί πήγες στο κουκουέ εσωτερικού αντί να κάνεις με εμάς τους νεότερους τη Νέα Αριστερά?» Εκείνος μου απάντησε, «Και εσύ γιατί πήγες στο κουκουέ όταν εγώ με δικούς σου παλιούς του μαχητή ξεκίνησα μέσα από το Πολυτεχνείο να χτίζω τη Νέα Ελληνική Αριστερά?» Νόμιζα, γράφεις Μίμη Αδουλάκη, ότι κάνει πλάκα με τα γνωστά παραμύθια του. Ναι. 4 δεκαετίες μετά, ανακάλυψα ότι πράγματι ένας οικοδόμος από την εργατική συνέλευση, φίλος του μαχητή, Γιάννης Γραβενιώτης, έγραψε τον ύμνο των φοιτητών μέσα στο Πολυτεχνείο και ταξίδεψε στο Παρίσι να βρει τον Μίκη να τον μελοποιήσει. Και έτσι έγινε, με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Με την νίκη περηφάνια στέκω στην Ελλάδα ορθώς, τη ζωή απ' την απάνια ψηλά τραβάει ο Κρυσαϊτός. Τη ζωή απ' την απάνια ψηλά τραβάει ο Κρυσαϊτός. Συντονιστική βρήκα επίσης τον παλιό μου φίλο της γεωπονικής Νίκο Αντώνογλου, τον συμπατριώτη και φίλο της Σχολής Καλών Τεχνών Γιάννη Γεωργακάκη, καθώς και τον νέο μου φίλο λόγο στρατού Χρήστο Λάζο, και έτσι η διασχολική, διαπαραταξιακή συνεννόηση ήταν εύκολη, δίχως τα σόου επικών υποτίθεται ιδεολογικών συγκρούσεων. Εκπρόσωπος της οδοντιατρικής μαζί με τον Κοροβέση ήταν ένα νέο, άγνωστο μέχρι τότε πρόσωπο στο ευρύτερο φοιτητικό κίνημα, ο Κώστας Δαλιώτης. Γιος αριστερού κτηματία, δενδροκαλλιεργητή από τα Δολιανά Αρκαδίας. Ήρεμη δύναμη, αποτελεσματικός, δίχως πολλά-πολλά. Τη δύσκολη τελευταία στιγμή θα δείξει παλικαριά και τόλμη. Μην ξεχάσω και τον φίλτατο Δημήτρη Χατζηζοκράτη, από τους πολιτικούς μηχανικούς που παίρνει κατά γράμμα το Λεωνίδα και κρατά σαν Ευαγγέλιο το μετά το Φράνκο Τι του Σαντιάγο Καρίγιο, γραμματέα του Ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Και τον εξαιρετικό Γιώργο Παυλάκη, την ψυχή του ιατρείου του Πολυτεχνείου και πώς να μνημονεύσεις έναν ξεχωριστά τους 6.000 συναγωνιστές μέσα και τις εκατοντάδες χιλιάδες έξω εκείνη την Παρασκευή. Ο Γιώργος Παυλάκης, φαντάζομαι, είναι ο άνθρωπος που βγάζαμε στα παράθυρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Που μελετά βιολογικά την καρκινογένεια. Για τον κορονοϊό. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, μεγάλη μορφή της ιατρικής. Απλώς έβαλα μερικά ονόματα από αυτά που αργότερα θα γίνουν γνωστά, θα τα αναφέρεις στο βιβλίο σου. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με αυτά τα ανθρώπινα στιγμιότυπα. Τον Μίκη τον λατρεύεις από καιρό, εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή, τον Μίκη. Και μετά, φαντάζομαι, και στη συνέχεια. Λοιπόν, τον Μίκη τον γνώρισα κάτω από περιστάσεις που έχω περιγράψει μέσα στο βιβλίο αυτό, σε άλλο κεφάλαιο. Στην περίφημη συναυλία στο γήπεδο του Εργοτέλη, όταν είχε όλο το Ηράκλειο κατέβει σε αυτή τη συναυλία.
είχε γεμίσει το γήπεδο το Εργοτέλη, πάνω ο λόφος Μαρτινέγκο που είναι ο τάφος του Νίκου Καζαντζάκη, και ο κόσμος να φωνάζει «Σήκω Νίκο να τον δεις», δηλαδή το συνθέτη του Ζορμπά. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή, ανεπανάληπτη. Ο Μίκης δεν έχει ξανακάνει τέτοια συναυλία, και το βράδυ σε μια ταβέρνα του Αβυσσινού μας πήγε ο Νίκος ο Κούντρος που είναι αγιονικολιώτης από τα μέρη μας. Εμένα με ένα μπάρμπα μου ψαράμι είχαν πάει στο Ηράκλειο, πήγαμε ξυφίες γιατί φύσαγε μελτέμι δυνατό. Το Ηράκλειο όταν έχει βοριά δεν έχει ψάρια, και πήγαμε από τον Άγιο Νικόλα, από τον κόλπο Μεραμπέλου, ψάρια στο Ηράκλειο, και έτσι πήγαμε στη συναυλία του Μίκη. Εκεί το βράδυ στο Γλέντι μου λέει «Α, εδώ ένας νεαρός από το Λασίθι». Και μου λέει «Σου αναθέτω να φτιάξει την 301 λέσχη των Λαμπράκηδων». Εγώ είμαι Τετάρτη γυμνασίου, ας το πούμε έτσι, ακόμα έτσι, μικρός. Αστείο μου φάνηκε. Πρώτη ηλικίου δηλαδή. Ναι, και φυσικά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Απλώς αργότερα στρατολόγησα στην αντίσταση όλο το γυμνάσιο. Το Αγίου Νικολάου. Έπαιξε το Ζορμπά στη συναυλία, το θυμάσαι? Έβαλε το Ζορμπά. Ναι. Το έπαιξε. Κυρίες και κύριοι, Μίμη Ανδρουλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, στις 9 το πρωί, το τρίτο μας ραντεβού με τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο κεντρικός καλεσμένος εδώ στον Sky 100,3 με αφορμή τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Καλημέρα σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100,3. Επεξεργασία εκπομπής, σύνθεση πρωτότυπου σήματος Νίκος Χατζιωαννίδης.